Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 11 και 11 πρώτα λεπτά και είμαστε μαζί ζωντανά Δευτέρα βράδυ στον Ενικό με προσκεκλημένο απόψε έναν πολιτικό που νομίζω ότι τα θέματα που χειρίζεται είναι τα πλέον επίκαιρα των ημερών. Με τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πάνο Καμένο. Καλωσορίσατε, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε. Συλληπιτήρια για την απώλεια του πατέρα σας. Να ξεκινήσω από αυτό, από το ανθρώπινο. Και να πω ότι έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος θέματα να συζητήσουμε απόψε. Από την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, από το πρόσφατο ατύχημα του ελικοπτέρου, και την απώλεια των ζωών τριών επίλεκτων στελεχών των ενόπλων μας δυνάμεων, αλλά και όλη την πολιτική επικαιρότητα. Δεν θα μείνω μόνο, για παράδειγμα, στα hot spots, το προσφυγικό, το μεταναστευτικό. Θα συζητήσουμε και για τις προοπτικές της κυβέρνησης, για τα σενάρια εκλογών που είναι στον αέρα και βέβαια για τα μεγάλα ζητήματα, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, την αξιολόγηση που είναι ανοιχτή. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, ένα χρόνο και δύο μήνες υπουργός άμυνας δεν είχα χάσει στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων επάνω σε ασκήσεις. Η απώλεια των τριών αξιωματικών αποτελεί ένα θέμα για το οποίο θρύνει όλη η Ελλάδα και οι ενόπλες δυνάμεις. Και αυτό δεν είναι και ένα μήνυμα ότι οι Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώτες εκπαιδεύονται και ασκούνται όπως μάχονται. Φύγανε από κοντά μας εν ώρα της υπηρεσίας και του καθήκοντος, αφήνοντας πίσω οικογένειες και αγέννητα παιδιά. Και γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται όλοι μας, όταν μιλούμε για τις ένοπλες δυνάμεις, για να σκεφτούμε τις ένοπλες δυνάμεις, να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν ένα επάγγελμα, αλλά ένα λειτουργήμα το οποίο έχει και απώλειες. Και αυτές οι απώλειες βαρύνουν και τις οικογένειές, αλλά και όλο το έθνος. Θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά για το θέμα αυτό. Να καλησπερίσω τους συναδέλφους που θα με συνεπικουρήσουν στην απόψινή συζήτηση. Το Διευθυντή Έκδοσης της Αγοράς, το Γιάννη Παπαδόπουλο, που παρουσιάζει και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM καθημερινά. Καλησπέρα. Την Κάτια Μακρή, καλησπέρα. Σταρ, πολιτική σχολιάστρια του Σταρ και όλα τα υπόλοιπα που είναι γνωστά, πολλά και δεν χρειάζεται να τα πω. Γιάννη Σαραντάκος, πολιτικός συντάκτης Έθνος. Καλώς όρισες, αγαπητέ Γιάννη. Καλώς ήρθατε. Θα έχουμε μαζί μας τον στρατιωτικό συντάκτη, τον Μπάρη Καρβουνόπουλο. Η γνώση του αντικειμένου είναι βαθιά και προέρχεται από πολυετή παρουσία στο ρεπορτάζ και βέβαια έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον site στο οποίο τον διαβάζουμε, το militaire.gr. Καλώς όρισες, αγαπητέ Πάρη. Καλησπέρα. Και πέραν των συναδέλφων θα έχουμε νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση απόψε από τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής και κοσμήτορα της Σχολής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Χριστόδουλο Γιαλουρίδη. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλά. Θα ξεκινήσω κάνοντας το πρώτο ερώτημα στον κύριο Πάνο Καμένο. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, στο πρόσφατο παρελθόν είχατε κατηγορήσει με υψηλούς τόνους τις κυβερνήσεις του παρελθόντος και την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου κάθε φορά που κάποιος Γερμανός βρισκόταν στην Ελλάδα και έπαιζε κάποιο ρόλο. Σας θυμούμε ακόμη... Άνευ τίτλου. Σας θυμούμε Άρχισε ακόμη... Όχι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάπου αλλού. Θα απαντήσετε αναλυτικά. Σας θυμούμε ακόμη στο βήμα της Βουλής να ρίχνετε κεραυνούς για την παρουσία του Φούχτελ, μάλιστα ακόμα τότε ήταν οι πρώτες μέρες που είχε έρθει και δεν ξέραμε και το όνομά του καλά. Και αν δεν απατώμε στο βίντεο, τον λέτε Φούχτερ. Φούχτερ, ενώ ήταν τον οποίο δεν συνάντησα ποτέ. Ναι. Θέλω να το δούμε αυτό το βίντεο, να θυμηθούμε το κλίμα εκείνης της περίοδου και να μου πείτε μετά πώς γίνεται αυτός που θα δούμε στο βίντεο να συμφωνεί τώρα με την παρουσία Γερμανού διοικητή και νατοικής δύναμη στο Αιγαίο. Αυτός πάμε... δεν άλλαξε πάντως, να ξέρετε. Θα απαντήσετε μόλις δούμε το βίντεο. Πάμε να το δούμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε στη Βουλή των Ελλήνων και είπε προηγουμένως ο κύριος Παυλόπουλος ότι θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης ουσιαστικά.
Δίνουμε ψήφους μια κυβέρνηση η οποία δέχεται να ορίζει η Γερμανή καγκελάριος εχθές ειδικό υφυπουργό επί της Ελλάδος. Δηλαδή ουσιαστικά στρατιωτικό διοικητή τον κύριο Φούχτερ. Ο κύριος Φούχτερ θα είναι ο κολλητός της κυρίας Μέρκελ που θα ελέγχει την πατρίδα μου, που θα ελέγχει τη χώρα μας, που θα ελέγχει τη δημοκρατία. Το ξέρω κύριε, εσείς έχετε υποταγή, έχετε προσκυνήσει. Θέλετε να σώσετε ό,τι μπορείτε από τις κομπίδες και τις απάτες που κάνετε. Αλλά δεν έχετε δικαίωμα, εδώ υπάρχει ελληνική σημαία. Αυτή η χώρα έχει βουλή και δημοκρατία. Δεν μπορεί να δεχτεί έναν υφυπουργό να πάτε στο δίστομο και να πείτε στους κατοίκους του δίστομου και στους απογόνους των εκτελεστέντων. Εσείς που τους παραμυθιάζατε από την ΚΕΣΕ σαν ψευτοσυνδικαλιστής. Και να τους πείτε ότι εμείς βάλαμε τον κύριο Φούχτερ σαν υφυπουργό Γερμανό. Να τους πείτε ότι ο κύριος Ράιχμπάχερ θα κάνει κουμάντο στην πατρίδα μας. Αυτά λέγατε. Και αυτά ισχύουν. Πώς ισχύει. Είναι το ίδιο πράγμα να υπάρχει υφυπουργός επί των ελληνικών θεμάτων και είναι το ίδιο να υπάρχει μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά τελειώνει το θέμα των αντανασιστικών για την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ πολύ περισσότερο για την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο από ό,τι με απασχολούσε ο υφυπουργός, ο οποίος ήταν, πρέπει να σας πω, και ο λίγον γραφικός, ο κύριος Φούχτελ, το ξέρουν οι συναδελφοί μου. Δηλαδή, περιφερόταν ανά την Ελλάδα σε δήμους, κοινότητες, νομαρχίες κλπ. Έπινε τα κρασάκια του. Φλέρταρε και καμιά όμορφη Ελληνίδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πέρασμά του ήταν μάλλον αδιάφορο από τη χώρα. Ενώ τώρα με τον ΝΑΤΟ ανησυχούμε. Να μην ανησυχείτε. Χαίρομαι που με καλέσατε και είμαι σήμερα εδώ, παρότι είναι δύσκολες για μένα οι μέρες αυτές, γιατί πράγματι θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση τον ελληνικό λαό να εξηγήσουμε ποια είναι ακριβώς αυτή η συμφωνία. Μια συμφωνία που έγινε γρήγορα. Μια συμφωνία η οποία έγινε μέσα σε σχεδόν ένα Σαββατοκύριακο. Και μια συμφωνία που πρέπει να αναλυθεί όσα μπορούμε να πούμε στον ελληνικό λαό. Και, αποτελεί... και μια συμφωνία για την οποία η κυβέρνησή σας άλλαξε γνώμη εντός 24 ώρων. Δεν... Θα δείτε το δεύτερο βίντεο. Δεν θα παίξω άλλο. Δεύτερο βίντεο. Δεν θα σας διακόψω ξανά. Όσα παρά μόνο με ρωτήσετε. Δείτε τι είπε η κυρία Γεροβασίλη όταν βγήκε προς τα έξω η συζήτηση ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ερντογάν για το θέμα της νατοϊκής δύναμης στο Αιγαίο. Παρακαλώ. Να ενημερώσω εξάλλου ότι πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γερμανίδα Καγκελάριο για να τον ενημερώσει για τη χθεσινή επίσκεψή της στην Τουρκία. Ειδικά για το θέμα του ΝΑΤΟ, σας ενημερώνω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατέστησε απολύτως σαφές ότι οποιαδήποτε εμπλοκή της συμμαχίας σε σχέση με το προσφυγικό θα αφορά αποκλειστικά τα τουρκικά χωρικά ύδατα και θα διασφαλίζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και αρμοδιότητες. Πρόταση για κοινές περιπολίες δεν τέθηκε. Από την αρχική τοποθέτησή σας, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός με την κυρία Μέρκελ, αντιλαμβάνομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν ενήμερη για την πρόθεση Βερολίνου Άγκυρας να κινηθούν στην κατεύθυνση υποστήριξης μιας πρότασης εμπλοκής του ΝΑΤΟ στη διαδικασία του προσφυγικού. Με δεδομένο ότι η Αθήνα διαρκώς προσπαθεί και δικαιολογημένα, γιατί η μεγαλύτερη ροή προσφύγων προς την Ευρώπη γίνεται από ελληνικού εδάφους. Προσπαθεί λοιπόν η Αθήνα να αναδείξει έναν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του ζητήματος. Μήπως έχουμε μπει σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων ερήμην της Αθήνας περιθωριοποίησης της Ελλάδος στην κεντρική διαχείριση του ζητήματος αυτού. Ευχαριστώ. Δεν το βλέπουμε έτσι. Ωστόσο, δεν είχε τεθεί σε εμάς ζήτημα για το ΝΑΤΟ. Πραγματικά δεν ήταν κάτι, αλλά προφανώς επειδή δεν μας αφορούσε. Νομίζω ότι η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Νταβούτογλου συζήτησαν με συγχωρείτε, δεν μας αφορά, μιλάμε για... Δεν μας αφορούσε όσον αφορά δική μας θέση σε σχέση με μια εμπλοκή που αφορά την Ελλάδα. Αυτό εννοώ. Δεν μας είχε τεθεί τέτοιο ζήτημα. Ενημερωτικά αυτό. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, εάν η συζήτηση αυτή αφορά την εμπλοκή του ΝΑΤΟ όσον αφορά, ας πούμε, τη δίωξη εμπόρων ανθρώπων στα παράλια της Τουρκίας, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς δεν το βλέπουμε αρνητικά. Συγγνώμη, από αυτό, τι βλέπουμε αρνητικά? Δηλαδή, εάν αυτό θα αφορούσε κάτι το οποίο να προσβάλλει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας
και τους διεθνείς κανόνες. Αυτό θα το βλέπαμε αρνητικά. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε τέτοιο δεδομένο, τουλάχιστον από αυτά τα οποία ενημέρωσε σήμερα και νομίζω ότι έτσι είναι. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Με συγχωρείτε, λέει δύο πράγματα η κυρία Κεροβασιλή, επειδή έχω και εδώ το απομαγνητοφωνημένο αυτό που είδαμε. Και το απόσπασμα που επέλεξαν οι συνάδελφοι δεν ήταν το σωστό. Η κυρία Κεροβασιλή είχε πει νωρίτερα, και το λέω για να με ακούν και στο κοντρόλ, είχε πει νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε με την κυρία Μέρκελ για να εκφράσει τη διαφωνία του. Το βάλανε, δεν το είδα. Το βάλατε. Να δεν υπάρχουν κοινές περιπολίες, κύριε Χατζηγόπουλο. Ποια διαφωνία. Εδώ σε δύο μέρες συμφωνήσατε. Δεν πάτε. Όχι. Ένα-ένα. Σε αυτά που είπε η κυρία Γεροβασίλη. Ότι δεν το ξέραμε, λέει η κυρία Γεροβασίλη, καταρχήν. Ότι δεν γνωρίζαμε τίποτα. Και μάλιστα κάνει και ένα ατόπιμα, νομίζω, και το διορθώνει μετά η κυρία Γεροβασίλη και λέει, επειδή δεν μας αφορά το θέμα. Και μετά, όταν τη ρωτάει συνάδελφος, με συγχωρείτε, λέει, δεν μας αφορά αυτό. Και λέει, όχι, δεν μας αφορά, γιατί θα αφορά τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Και τελικά την άλλη μέρα και αλλάζετε στάση, λέτε ότι δεν θα αφορά μόνο τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, για ένα πράγμα που παραδέχεται η κυβερνητική εκπρόσωπος ότι δεν ήμασταν καν ενήμεροι. Ερήμην μας γίνανε όλα αυτά. Λοιπόν, ας ακούσουμε μια πρώτη απάντηση. Ποια είναι η αλήθεια. Γιατί το χειρίστηκα εγώ το θέμα αυτό. Εγώ έκανα τις συνομιλίες, εγώ συμφώνησα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Και θέλω να είμαστε απόλυτα σαφείς. Την Πέμπτη πλέον. Αυτά που είπε η κυρία, εκ μέρους της κυβερνήσεως και συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτό που είπε η κυρία Γεωργία Βασίλη, ότι δεν πρόκειται να γίνουν κοινές περιπολίες, βεβαίως και δεν θα γίνουν κοινές περιπολίες. Και αυτά είναι θέση από την αρχή της Ελλάδος και προϋπόθεση στις συνομιλίες που είχαμε. Πάντως από το δεν το ξέραμε που λέει η κυρία Γεροβασίλη συνάγεται μέχρι τότε ότι οι Τούρκοι κάλεσαν το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και όχι εμείς. Σας έχω δώσει συνάγεται ένα ότι συνεννοήθηκαν με τον Ερντογάν, δώσει μας έφεραν πρωτετελεσμένους σας έχω δώσει και ένα βίντεο. Μας πήρανε τηλέφωνο 10 σας έχω δώσει ένα βίντεο που μια εβδομάδα πριν στο Ινστιτούτο Γεωπολιτικών Μελετών που μίλησαν είπα για εμπλοκή του ΝΑΤΟ και ζητήσαμε την όχι εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της Frontex. Του είπα την αρχή του ΝΑΤΟ και της Frontex και συνεχεία για τη Frontex. Είπατε της Frontex, το έχω εδώ. Ακούστε, εγώ είμαι πολύ διαβασμένος. Πηγαίνετε στην προηγούμενη σελίδα που έχετε και μετά θα δείτε τη Frontex. Έχω όλη την ομιλία σας. Είπα ως μέλη του ΝΑΤΟ τώρα, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σου διαβάσω το και εγώ μαζί μου. Αλλά ένα-ένα για να τα ξεκαθαρίζουμε. Όχι, δεν είπατε ΝΑΤΟ. Είπα και ΝΑΤΟ, αλλά θα σας το διαβάσω εγώ τώρα. Έχω την ομιλία σας εδώ, το επίσημο κείμενο. Πάρτε λοιπόν την δεν θέλω να με αμφισβητήσετε. Κύριε Χατζηνικολάου, έχω διαβάσει την ομιλία σας τρεις φορές. Αφού τη διαβάσετε την ομιλία μου, θα δείτε ότι στην τελευταία σελίδα είναι, στην πρώτη τελευταία σελίδα είναι η αναφορά για τη Frontex και στην προπροηγούμενη σελίδα μιλάω για ΝΑΤΟ, Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πράγματι το πιστεύω ακράδαντα ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει, αυτό που θα ζητήσουμε να κάνει είναι μετά την τελευταία συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με τη Frontex και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πράγματι αξίζει να πάρει αυτά τα χρήματα, τα 3 δισεκατομμύρια, να δημιουργήσει τα camp εκείνα που θα φιλοξενούν τους μετανάστες σε περιοχές κοντά στην περιοχή της προέλευσής τους. Να ξεκινήσει προσπάθεια τα πλοία της Frontex αντί να περιμένουν να έρθουν οι μετανάστες και να μεταβληθεί η υπόθεση σε υπόθεση έρευνας και διάσωσης, να κινηθούν μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα και να αποτρέψουν το ξεκίνημα της βάρκας με το μετανάστη από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Αυτή ήταν η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Κυρίστε δύο σελίδες πίσω, παρακαλώ. Λέτε να ανταλλάξουμε πληροφορίες με χώρες μέλη των συμμαχιών, στις οποίες μετέχουμε, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν. Τι σχέση έχει η ανταλλαγή πληροφοριών με το να είναι δύναμη. Αφήστε με να μιλήσω, θα καταλάβετε τα πάντα. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν αμφισβητώ. Διαβάστε τη λέξη ΝΑΤΟ. Εδώ είναι. Διαβάστε τη λέξη ΝΑΤΟ. Διαβάστε τη λέξη. Ξαναδιαβάζω για το ΝΑΤΟ, λοιπόν. Ναι. Ξαναδιαβάζω για το ΝΑΤΟ. Στην ανταλλαγή πληροφοριών. Η οποία όμως θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται μέσα τα οποία δεν μπορεί να χειριστεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή η ελληνική αστυνομία, όπως τα βιομετρικά στοιχεία. Πολύ ωραία. Να ανταλλάξει πληροφορίες με χώρες μέλη των συμμαχιών στις οποίες συμμετέχουμε. Του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χώρες φίλες οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Αφήστε με λοιπόν να σας εξηγήσω τι εννοώ. Εδώ πληροφορίες ανταλλάσσουν. Ακριβώς. Εδώ έρχεται ο στόλος του ΝΑΤΟ. Όχι, όχι. Ένα λεπτό έχει το στόλος. Αφήστε με να μιλήσω για να καταλάβετε. Ναι, σας αφήνω. Διαβάζω την. Αλλά πάντως δεν είχατε μιλήσει γι' αυτό τότε. Είχα μιλήσει ξεκάθαρα και θα σας εξηγήσω τι εννοώ.
Διαβάζω τη δήλωση καταρχήν. Τώρα με βγάζετε τρελό, έχω το κείμενο μπροστά. Κύριε Νικολάου, θα καταλάβετε, μας σας το πω. Εσείς είστε άνθρωπος και μας κοιτούν εξάλλου οι τηλεθεατές. Θα καταλάβουν αν εγώ σας λέω μπούρδες ή σας λέω αυτά τα οποία εννοώ. Σύμφωνοι, θα σας ακούω. Σας διαβάζω καταρχήν τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε την ημέρα της απόφασης. Καλωσορίζω το γεγονός ότι τρία μέλη του ΝΑΤΟ κατέληξαν σε συμφωνία σήμερα. Θέλω να τονίσω ότι μέρος της συμφωνίας είναι ότι οι ελληνικές και τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα κάνουν operate, δεν θα κάνουν πράγματα, δεν θα επιχειρούν στα παραστατικά τους χωρικά ύδατα και αέριο χώρο. Τι εννοούμε λοιπόν, ότι μέρος της συμφωνίας αυτής είναι ότι δεν θα υπάρχουν κοινές περιπολίες τουρκικών και ελληνικών πλοίων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Τα ελληνικά πλοία και τα ελληνικά αεροσκάφη θα επιχειρούν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τα τουρκικά πλοία και τα τουρκικά αεροσκάφη εντός τουρκικών χωρικών υδάτων. Ήταν η πρώτη προϋπόθεση που έβαλε και η Ελλάδα. Και τα πλοία των τρίτων χωρών θα πηγαίνουν και από εδώ και από εκεί, κύριε Υπουργέ. Αυτό λέει η συμφωνία. Και άρα δεν είναι στα χωρικά παράλια. Και δεν είναι καθόλου απλό, κύριε Υπουργέ. Και δεν είναι καθόλου απλό. Για παράδειγμα, με τον εναέριο χώρο τι γίνεται. Μισό λεπτό. Με τον εναέριο χώρο τι γίνεται. Ο εναέριος χώρος της Ελλάδος είναι 10 ναυτικά μίλια. Το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ. Μισό λεπτό. Το ΝΑΤΟ δέχεται τα 6 ναυτικά μίλια. Αν με αφήσετε να εξηγήσω 5 λεπτά τη συμφωνία, θα καταλάβουμε όλοι. Εσείς μιλάτε για τη διαφορά των 6 με 10 μιλίων στις περιοχές που υπάρχουν 6 με 10 μίλια. Βεβαίως. Πού θα επιχειρεί αυτή η δύναμη. Η δύναμη αυτή θα επιχειρεί ανατολικά των ελληνικών νησιών. Ανατολικά των ελληνικών νησιών και προς τα τουρκικά παράλια, προς τα παράλια της Μικράς Ασίας, δεν υπάρχει παρά μέση γραμμή. Εάν μου λέγατε ότι οι επιχειρήσεις θα γινόντουσαν στη Σκύρο ή θα γινόντουσαν στο... θα μπορεί να είχαμε στην Αμοργό. Δεν έχουμε καταλήξει. Δεν θα γίνουν λεπτό. Οι επιχειρήσεις θα είναι αυτές. Θα μπορούσε να υπάρχει. Αντιληπτό τι λέτε. Παρακαλώ, δεν θα θέλω λοιπόν να, σας να κάνουμε να σαφές. Να κάνουμε σαφές ότι οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, της νατοϊκής αυτής δύναμης, θα γίνονται ανατολικά των ελληνικών νησιών μέχρι τη Μικρά Ασία. Με ποιο σκοπό. Γιατί δεν θα γίνονται στα Δωδεκάνησα, κύριε Υπουργέ. Γιατί εξαιρέθηκαν τα Δωδεκάνησα. Δεν εξαιρούν τα Δωδεκάνησα. Όλα τα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα εξαιρούνται μάλλον για την προσγείωση και τον ανεφοδιασμό του Πρωθυπουργικού αεροσκάφου. Θα το πούμε και αυτό, αλλά όχι, να πατάμε ένα-ένα. Για να κάνουμε ξεκάθαρο λοιπόν. Ανατολικά των ελληνικών νησιών και προς τα παράλια της Μικράς Ασίας δεν υπάρχει κανένα σημείο στον οποίο να μπορεί να υπάρξει οποιασδήποτε αμφισβήτηση εκ μέρους του ΝΑΤΟ. Διότι είναι η μέση γραμμή θαλάσσια, όταν απονιώνεται ένα πλοίο. Και γκρίζες ζώνες όμως κατά τους Τούρκους. Καμία γκρίζα ζώνη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη. Κατά τους Τούρκους, κύριε Υπουργέ. Κατά τους Τούρκους μπορεί οι Τούρκοι να θεωρούν ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες, αλλά οι Τούρκοι έχουν περιοριστεί στα δικά τους ύδατα. Οι Έλληνες, και θα αποφασίζει ο Γερμανός διοικητής. Θέλω να σας θυμίσω, επειδή μιλάμε για τα ίμια, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Ναι, να σας απαντήσω, πήγατε... δεν γίνεται να μην καταλάβουμε τη συμφωνία. Έχετε δίκιο. Θα σας δώσω τώρα αμέσως λίγο χρόνο για να μας ενημερώσετε. Όμως θέλω να σας θυμίσω, επειδή ρώτησα για τα ίμια, ότι όταν πήγατε με το ελικόπτερο να αποτίσετε φόρο τιμής στους νεκρούς των ημίων, υπήρξε την επόμενη μέρα νόταν, εκλήθη ο Έλληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, διότι θεώρησαν οι Τούρκοι ότι πετάξατε πάνω από δικό τους και χώρο. Η ελληνική, λοιπόν, και η ελληνική η θέση, ερώτηση λοιπόν είναι απλή. Η ελληνική θέση το ΝΑΤΟ εκεί. Ξεκάθαρα, μην δημιουργούμε γκρίζες ζώνες μόνοι μας. Η ερώτηση είναι απλή. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Θα με αφήσετε να σας κάνω την ερώτηση. Σε ελληνικό έδαφος και σε ελληνικό εναέριο χώρο και άσκησε πράξη εθνικής κυριαρχίας. Κύριε Υπουργέ, εγώ σας άκουσα με τα αυτιά μου να λέτε ότι όταν είμαστε σε ελληνικό εναέριο χώρο, το ΝΑΤΟ πάει μαζί με τα ελληνικά πλοία. Όταν είμαστε στον Τούρκικο, πάει με τα τουρκικά. Λοιπόν, τι θα γίνει εκεί που ο Τούρκος δημιουργεί θέμα. Τι θα γίνει στα ίμια. Θα πάει το ΝΑΤΟ με τα ελληνικά πλοία ή με τα τουρκικά τα ίμια, να επιχειρήσει. Θέλω να σας είναι πω. Απλό το ερώτημα. Απάντηση απλή λοιπόν. Η μέση γραμμή των συνόρων, τα ίμια, τα βάζει σε καθαρά ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν έχει δικαίωμα λοιπόν ο Τούρκος να επιχειρήσει τα ίμια. Ξεκάθαρα. Αμφισβητεί αυτό ο Τούρκος, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εάν του έλεγε
Εδώ ότι... ο Τούρκος δεν δέχεται να πάει ο Έλληνας υπουργός εκεί να ρίξει στεφάνι. Αντιβάλλεται ότι ο Τούρκος θα συνεχίσει να προκαλεί και εμείς δεν συνεχίζουμε να απαντάμε. Αυτό ρωτώ. Τι θα γίνει σας τώρα. Σας απαντώ λοιπόν. Τώρα όμως έχουμε βάλει χωροφύλακα. Τώρα βάλαμε χωροφύλακα. Το γερμανό διοικητή του ΝΑΤΟ. Θα αποφασίσει αυτός τι θα γίνει. Κύριε Χατζηνικολάου, καλύτερα, θα αποφασίσει καλύτερα αυτός... να είναι εκεί. Γιατί το λέτε και ο Γάλλος και ο Ιταλός και ο Γερμανός και ο Αμερικάνος, ναι, για να δούνε. Πώς ότι είστε τόσο βέβαιοι. Εκείνος που παραβιάζει. Ότι θα ταυτιστούν με τις δικές μας θέσεις. Γιατί οι δικές μας θέσεις είναι ξεκάθαρες. Οι διεθνείς συνθήκες καλύπτουν τις ελληνικές θέσεις. Κύριε Υπουργέ, ο εδώ... ξέρετε ποιος είναι. Να δημιουργηθούν de facto καταστάσεις. Θέλετε. Καμία de facto κατάσταση. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, παρακαλώ. Μιλάτε μόνοι σας. Δεν θα σας δώσουμε τρία λεπτά. Μιλάτε για κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει τι. Λοιπόν, ελάτε. Πείτε μας. Για τρία λεπτά ανενόχλητα. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία αφορά τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, τις νατοϊκές δυνάμεις που ενεργούν στη Μεσόγειο και οι οποίες βρίσκονται με αλλαγή με rotation κάτω από τη στρατιωτική διοίκηση όλων των χωρών μελών. Η διοίκηση αυτή, στη διοίκηση αυτή υπάρχει μόνιμα Έλληνας αξιωματικός, ο οποίος ανά πάσα στιγμή, όπως προβλέπεται από το ΝΑΤΟ, μπορεί να θέσει βέτο για οποιαδήποτε επιχείρηση ή μέρος της επιχείρησης. Τρίτον, ποιος είναι ο σκοπός της επιχείρησης, πού γίνεται η επιχείρηση. Η επιχείρηση αυτή γίνεται ανατολικά των ελληνικών νησιών και μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ποιος ο σκοπός της επιχείρησης. Ο σκοπός της επιχείρησης είναι η επιτήρηση, surveillance, το monitoring, η επίβλεψη και η αναφορά από τα ανατολικά πλοία για τις προσπάθειες μετακίνησης μεταναστών από τα παράλια της Μικράς Ασίας προς το Αιγαίο. Δηλαδή, τι θα κάνει το πλοίο το νατοϊκό, δεν θα πάει να πνίξει ανθρώπους, ούτε να κάνει έρευνα και διάσωση. Το νατοϊκό πλοίο θα είναι μέσα στα τουρκικά ή στην γραμμή και θα λέει αυτή τη στιγμή από τη Σμύρνη, στο τάδε GPS point, στο 39-22-55 βόρεια τόσο ανατολικά, μία βάρκα με 25 μετανάστες ή πρόσφυγες ή άτομα, λέει, ξεκινούν από τα παράλια παρανόμως για να έρθουν. Ποιον ενημερώνει. Ενημερώνει την τουρκική ακτοφυλακή. Καταρχήν. Και την εμάς ίδια στιγμή. Ενημερώνει. Βεβαίως. Γιατί έρχονται σε εμάς. Και εμάς και τη Frontex. Ωραία. Και εμείς πώς αντιδρούμε. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή μόνο για συλλογή πληροφοριών θα είναι αυτή η επιχείρηση. Ακριβώς. Εκείνη την ώρα. Τίποτε άλλο. Και monitoring. Κατά πόσον δηλαδή Τουρκία στη συμφωνία αυτή ενεργεί όπως συμφώνησε. Ποιο είναι λοιπόν ο σκοπός. Να πάει η τουρκική ακτοφυλακή υπό την επιτήρηση των ατοικών δυνάμεων και να σταματήσει τη βάρκα πριν ξεκινήσει. Το άρθρο 4 της συνθήκης, το οποίο δεν μπορώ να πω δημόσια, είναι ξεκάθαρο. Σε περίπτωση διάσωσης ατόμων, χωρίς να ξεχωρίζει πρόσφυγες ή μετανάστες, που έρχονται μέσω της Τουρκίας, θα πηγαίνουν πίσω στην Τουρκία. Εδώ λοιπόν, με η επιχείρηση του ΝΑΤΟ, αυτή... Αυτό, το ΝΑΤΟ θα πηγαίνουν πίσω στην Τουρκία, το ΝΑΤΟ θα τους οδηγεί πίσω. Πρώτα απ' όλα, του ΝΑΤΟ. Με ευθύνη πρώτα απ' όλα της τουρκικής ακτοφυλακής, η οποία θα παρακολουθείται από το ΝΑΤΟ. Τώρα, δεν έχει δείξει ακούστε, η τουρκική ακτοφυλακή. Τώρα καταλαβαίνει. Για να σου πω τα πράγματα. Ακριβώς. Δηλαδή η τουρκική ακτοφυλακή πολλές φορές και με βίντεο που ανέβασε στο λιμενικό σώμα βοηθούσε την διακίνηση. Όταν θα έχουν όμως 5 πλοία του ΝΑΤΟ με θερμικές κάμερες που θα καταγράφουν τον απόπλου της βάρκας, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούν ούτε να βοηθήσουν να τους στείλουν προς την Ελλάδα, ούτε να τους πνίξουν, ούτε να τους πάρουν εμπαξίσει. Τώρα λοιπόν θα υπάρχει ένας χωροφύλακας εκεί από το ΝΑΤΟ, ο οποίος θα λέει στην Τουρκία πάει να περάσει βάρκα και σε όποιο σημείο και αν εντοπιστούν τα άτομα αυτά, είτε είναι μετανάστες είτε είναι πρόσφυγες, θα στέλνονται πίσω στην Τουρκία. Βεβαίως θα υπάρχουν και πρόσφυγες, εδώ πέρα δεν ανατρέπουν τη συνθήκη της Γενέβης. Θα υπάρχουν και κάποιοι πρόσφυγες. Αυτό είπε ο κύριος Μουζάλας, άφησε να εννοηθεί. Και αυτό θα είναι. Αν μια οικογένεια η οποία είναι από τη Συρία, θύμα πολέμου, εμείς στα πλαίσια του λογικού. Το να έχουμε 100 ανθρώπους την ημέρα, τους οποίους θα τους πάρουμε, θα τους πάμε στα hot spot, θα τους φιλοξενήσουμε ανθρώπινα. Ένα λεπτό τώρα, γιατί μας τα εμφανίζεται πολύ απλά. Ενώ οι Τούρκοι έβγαλαν νόταμ, ακόμη και για την Κίναρο, στο τελευταίο περιστατικό, έβγαλαν νόταμ που έλεγαν ότι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα για έρευνα και διάσωση σε μια περιοχή η οποία είναι δηλαδή, τι να πω, δεν είναι ήμια. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι αυτή η συμφωνία λύνει και το δεν είναι ήμια, το λέω με την έννοια ότι... Πρώτα απ' όλα το δεν είναι ήμια, εγώ δεν το δέχομαι. Θα σας πω τι εννοώ και θα δείτε ότι θα το δεχθείτε.
η Κίναρος είναι γεωγραφικά σε τέτοια θέση που ούτε στα πιο τρελά όνειρα της Άγκυρας δεν μπορεί να μπει, ας πούμε, στο τραπέζι αξίωση, γκρίζα ζώνη, οτιδήποτε. Η Άγκυρα μπορεί να αναφέρεται ακόμα και σε τραπεζί. Αν λοιπόν στην Κίναρο κάνει αυτό, ή αν ισχύει αυτό που ακούσαμε και διαβάσαμε, στην Καθημερινή το διάβασα την Κυριακή, ότι ο Πρωθυπουργός στο ταξίδι του για το Ιράν ζήτησε να περάσει από τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και επειδή το σχέδιο πτήσης προέβλεπε ότι θα κατέβει στη Ρόδο για ανεφοδιασμό καυσίμων, του είπαν ότι επειδή πάει με στρατιωτικό αεροπλάνο, με το Embraer, λοιπόν, δεν έχει δικαίωμα. Και για τα δύο, λοιπόν. Και για τα δύο. Ότι δεν... Να τελειώσω το ερώτημα, παρακαλώ. Ναι, ότι δεν έχει δικαίωμα να προσγειωθεί, δεν έχει δικαίωμα να κάνει ανεφοδιασμό εκεί. Δεν υπάρχει το θέμα. Και να πάει, λέει, στην Άγκυρα ή στην Αλεξανδρόπολη. Τα έχω μαζί μου. Τα έγραψε η Καθημερινή, τη θεωρώ έγκυρη. Εγώ έχω μαζί μου, εγώ έχω πιο τα διάβασα σήμερα σε 3-4 σελίδε. Έχω τα σήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία είναι πιο έγκυρα από την Καθημερινή πάντως. Ακούστε λοιπόν. 1-1. Κίναρος. Η Κίναρος αποτελεί ένα από τα 16 ελληνικά νησιά που προσπαθεί η Τουρκία να δημιουργήσει θέματα. Τι έγινε λοιπόν. Τώρα δεν τη βολεύει λοιπόν αυτή η ιστορία. Μα όχι, βεβαίως και δεν τη βολεύει. Ίσα-ίσα τώρα θα έχουμε και ένα τρίτο μάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι εδώ προκαλείται το διεθνές δίκαιο. Τι έκανε η Τουρκία λοιπόν όταν έγινε το τραγικό περιστατικό το βράδυ εκείνο και στις 3:30 το πρωί το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας μέσω του ΕΞΕΔ έβγαλε σήμα για έρευνα και διάσωση. Σε μισή ώρα η Τουρκία έβγαλε άλλο ΝΟΤΑΜ και λέει μην αναφέρεστε στο ΕΞΕΔ, αναφέρεστε στο τουρκικό κέντρο επιχειρήσεων γιατί την έρευνα και τη διάσωση θεωρούμε ότι την έχουμε εμείς. Αυτό το κάνει τα τελευταία 25 χρόνια, μετά το 1974. Εμείς παρόλα αυτά ασκούμε έρευνα και διάσωση και τα εθνικά μας και κυρίαρχα δικαιώματα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις με να μία εξαίρεση στην εποχή του Σιμίτη, τα ασκούν με τον καλύτερο τρόπο. Δύο λεπτάκια. Άρα, ξεκάθαρα, εμείς δεν συμφωνήσαμε εδώ τη λήξη της τουρκικής προκλητικότητος. Η τουρκική προκλητικότητα θα συνεχίσει. Σήμερα είχαμε παραβιάσεις και παραβάσεις και υπερπτήσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ήμουνα με την Ολλανδέζα συνάδελφό μου και πήγαμε στο Φαρμακονήσι και στο Αγαθονήσι και φάγαμε στο Αγαθονήσι το μεσημέρι, είχε το τραπέζι ο δήμαρχος και οι ψαράδες εκεί. Και ήταν η πρώτη υπουργός που κατέβηκε και πάτησε το πόδι στο Αγαθονήσι. Ήρθανε τουρκικά αεροσκάφη να μας παρενοχλήσουν και τους αναχαιτήσαμε. Τότε κατάλαβε ο Ολλανδής συναδελφός μου τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Όταν της είπε ο δήμαρχος του Αγαθονησίου ότι πάνω από το κεφάλι μας στα 500 πόδια περνά τουρκικά αεροσκάφη. Είμαι Ευρωπαίος, της λέει. Τι κάνετε γι' αυτό. Εδώ θα μας δείξουν τι σας κάνει να πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι το ΝΑΤΟ θα αναγνωρίσει τα ελληνικά δίκαια. Από το 1960, 55 ναι. χρόνια, αφήσαμε δεν αναγνωρίζει, το μισό λεπτό, δεν αναγνωρίζει τον έχει απαντήσει στην προηγούμενη ερώτηση, αφαλώ, που αφορά το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και είναι πολύ σοβαρή. Εγώ, ωστόσο, για να σας ερεθίσω, θα κάνω άλλο ένα σχόλιο για την απάντηση που δώσατε μόλις. Δηλαδή, με βάση την απάντησή σας, θα απαντήσετε. Ναι. Έχουμε δύο ώρες εκπομπή μπροστά. Μην αγχώνεστε. Ναι, δεν μπορώ να μην σας απαντάω ένα. Θα απαντήσω σε ό,τι με ρωτάτε. Ναι, αλλά το σχόλιο μου για την προηγούμενη απάντησή σας είναι ότι με βάση αυτά που μας λέτε, αν η συμφωνία αυτή είναι τόσο καλή, προφανώς ο Ερντογάν και η τουρκική κυβέρνηση είναι ανόητοι που πήραν αυτή την πρωτοβουλία μαζί με την Μέρκελ. Η πρωτοβουλία για την οποία μάλιστα εσείς δεν γνωρίζατε τίποτε, όπως μας είπε η κυβερνητική εκπρόσωπο. Αυτό μας προβλημάτισε ιδιαίτερα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήταν κακή συμφωνία με την έννοια ότι η Τουρκία θα πρέπει τις μεταναστευτικές ροές να τις κρατάει εκεί. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία έχει ζητήσει πρώτα 6 δισεκατομμύρια από 3 και μετά πήγαμε το τουρκικό παζάρι. 6, τότε έκανε 9. Παίρνει πάντως χρήματα για να κρατάει στο κάμπ της εκεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και το δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία σε αυτή την περίοδο που περνούμε θέλει να έχει κάποια ανατοϊκά σκάφη κοντά, γιατί είναι 22 πλοία ρωσικά στο Αιγαίο. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω παραπάνω σχόλιο να κάνω σε αυτό. Νομίζω καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Πρωθυπουργικό αεροσκάφος. 6 Φεβρουαρίου 2016. Γίνεται έτοιμα για διπλωματική άδεια προς τις τουρκικές αρχές από το ΙΠΕΞ για υπερπτήση του αεροσκάφους του πρωθυπουργού που θεωρείται πολεμικό αεροσκάφος πάνω από την Τουρκία με ανεφοδιασμό στη Ρόδο. Απάντηση από την Τουρκία. Σας επιτρέπουμε υπερπτήση πάνω από την Τουρκία με την προϋπόθεση ότι το αεροσκάφος θα κάνει εφοδιασμό στον Μποντρούμ. Για ποιο λόγο? Γιατί η Ρόδος κατά τους Τούρκους είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη. Απάντηση λοιπόν
του Πρωθυπουργού μέσω του ΥΠΕΞ δεν δεχόμαστε και δεν αναγνωρίζουμε το έτοιμά σας για τον εφοδιασμό στο Μποντρούμ, το ελληνικό αεροσκάφος θα προέβει σε διαβουλεύσεις και ενημέρωση μέσω του ΓΙΑ και ζητάει άδεια από Αίγυπτο, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ιράν. Αυτό, λέγεται, ναι. Και προσέξτε. Άρα είναι αληθής η είδηση που είχε η Καθημερινή. Ναι, αλλά σας απαντώ. Γιατί πριν την αμφισβητήσατε. Είπατε ότι είναι πιο έγκυρο το... Είναι διαφορετικό να γράφει το πρώτο θέμα πριν από λίγο, ότι εδώ έφαγε χαστούκι η Ελλάδα γιατί δεν της επέτρεψαν να πετάξει και γι' αυτό φοβήθηκε ο Πρωθυπουργός και πήγε από κάτω. Και είναι άλλο ο Πρωθυπουργός να λέει όχι κύριε. Δεν είπα εγώ αυτό. Η Ρόδος δεν είναι, όχι εσείς, σας λέω ότι έγραψε το πρώτο θέμα πριν από λίγο. Και είναι άλλο να λέει ο ένας Πρωθυπουργός, κύριε, εμείς αυτά τα τσαλιμάκια να έρθουμε στον Μποντρούμ και να δεχθούμε ότι είναι αποστατικομένο, δεν θα το δεν κάνουμε. Πήγε στη Ρόδο, πάντως. Θα πάμε από κάτω και όταν επέστρεψε. Δεν πήγε στη Ρόδο να εφοδιαστεί όμως. Δεν χρειάστηκε, πήγε στην Αίγυπτο. Και από την Αίγυπτο πήγε από Ιορδανία, Σαουδική Αραβία. Πάντως δεν αμφισβητήθηκε η Αίγυπτος και το καθεστώς της, αμφισβητήθηκε η Ρόδος. Επέστρεψε μέσω Τουρκίας. Γιατί αν εφοδιασμό στη Ρόδο δεν κάνουν όλοι. Δεν κάνουμε όλοι. 15 ελικόπτερα και 100 αεροπλάνα εφοδιάζονται κάθε εβδομάδα στη Ρόδο. Λοιπόν, η Τουρκία θα συνεχίσει να προκαλεί. Ξεκάθαρα πράγματα. Και η Ελλάδα θα συνεχίσει να μην κάνει πίσω ούτε ένα χιλιοστό. Ό,τι μπαίνει στον ελληνικό είναι αέριο χώρο. Χωρίς άδεια. Δεν απαντήσατε για τον ΝΑΤΟ, κύριε. Αναχαιτίζεται. Και το ίδιο ισχύει για τον ΝΑΤΟ. Δεν θα ήταν προτιμότερο στην περίπτωση αυτή να πάει στη Ρόδο να ανεφοδιαστεί το Embraer και μετά να ακολουθήσει άλλη πορεία. Άλλη πορεία ακολούθησε. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάει στη Ρόδο για να πάει, αφού πηγαίνει μέσω Αιγύπτου. Είναι όλο ο γύρο που περνάει από Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν. Και δεν είχε ανάγκη πια να πάει. Το σχέδιο πτήσης δεν ήταν αρχικά να πάει στη Ρόδο. Ποιο? Το σχέδιο πτήσης αρχικά δεν ήταν μέσω Ρόδου να γίνει ο εφοδιασμός. Και γι' αυτό βγήκε. Πάνω από τον αέριο χώρο της Τουρκίας. Σωστό. Και απαντά λοιπόν η Τουρκία. Ότι πέτα πάνω από την Τουρκία. Ότι εγώ σου επιτρέπω σαν πολεμικό πλοίο να πας, αλλά θα κάνεις ένα εφοδιασμό στον Μποντρούμ. Και λέει το ΥΠΕΞ, δεν θα έρθουμε κύριοι στον Μποντρούμ να κάνουμε ανεφοδιασμό, διότι δεν αναγνωρίζουμε την απαγόρευση να ανεφοδιαστούμε στη Ρόδο. Θα ακολουθήσουμε την πορεία από ένα συμπέρασμα που έβγαλα Αίγυπτο. Και να το απορρίψετε ή να το δεχθείτε. Το συμπέρασμα είναι... Μήπως το προσφυγικό είναι απλώς η αφορμή για την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και η ουσία πίσω από την απόφαση αυτή είναι η ένταση ανάμεσα σε Ρωσία-Τουρκία και τα όσα παίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σας... Μήπως το ΝΑΤΟ βρήκε δηλαδή αυτό τον τρόπο για να έρθει στο Αιγαίο σε σχέση με τα μεγαλύτερα στρατηγικά παίγνια, πω... Συρία, Τουρκία, Ρωσία. Το υπενήχθηκε πλήρως. Το υπενήχθηκε και είπε ότι δεν έχω να πω ξεκάθαρα και πώς έγινε η συμφωνία τώρα. Για να τελειώνουμε. Πριν από δύο εβδομάδες, η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας, βρεθήκαμε στο Άμστερνταμ, στη Σύνοδο Κορυφής. Όταν εγώ έκανα την πρόσκληση εκ μέρους της Ελλάδος ότι ελάτε να συμφωνήσουμε η Frontex, αντί να επιχειρεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να επιχειρεί μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα και να σταματήσει ο απόπλους των πλοίων από τη μεριά της Μικράς Ασίας, την είδε την πρόταση αστεία ως θετική πρόταση. Και μιλήσαμε μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο. Του ζητήσαμε λοιπόν τις δυνατότητες να επιχειρεί η Frontex στη μεριά της Τουρκίας. Η απάντηση από τον Έλληνα Επίτροπο, ο οποίος θέλω να σου πω ότι είχε μια εξαιρετική δουλειά, έτσι και θα το πω δημόσια, ήταν ότι εγώ το έχω ζητήσει να μετατραπεί δηλαδή η Frontex σε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, ώστε να μπορεί με διακρατική συμφωνία να επιχειρεί στα παρέα της Μικράς Ασίας. Αλλά αυτό προϋποθέτει απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και της Κομισιόν. Ναι, προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας έρχεται και μου λέει: πάνω πρέπει κάτι να κάνουμε. Εδώ θα έχουμε επιχειρήσεις στην Συρία, πιθανώς επιχειρήσεις στη Λιβύη, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Και το κύμα των προσφύγων, το οποίο θα έρθει από τη μεριά της Τουρκίας μέσω των παραρακτήρων της Μικράς Ασίας, θα είναι τεράστιο. Πώς θα τα αποκριθούμε, εμείς τους λέμε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε τα hotspot και τα δύο relocation center, τα πέντε hotspot και τα δύο relocation που συμφωνήσαμε, αλλά από εκεί και πέρα 600.000 κύμα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πάντως πριν πάμε σε αυτό, το υπενηθήκατε πριν σαφώς. Ότι η παρουσία του ΝΑΤΟ βοηθάει την Τουρκία στα μεγάλα. Θα το τελειώσω. Εγώ της λέω, αν έρθουν 600.000, στο λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να τους φιλοξενήσει. Και αυτοί που κλείνουν τα σύνορα, οι μισές βορειοευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι θέμα ασφάλειας της Ευρώπης. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν στο Βερολίνο. Καλός ή κακός. Δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Θα προσπαθούν να βρουν τρόπους. Εκεί λοιπόν έπεσε η άποψη ότι αφού η Frontex δεν μπορεί σε αυτή τη φάση, παρότι πρέπει να εμπλοκεί, εάν έχουμε αντίρρηση να εμπλακεί το ΝΑΤΟ. Και η Ελλάδα έβαλε ορισμένους όρους. Πού βάλε ο Πρωθυπουργός. Πρώτον,
ότι οι Τούρκοι θα επιδιώνουν στα τουρκικά και εμείς στα ελληνικά. Για να μην υπάρχουν θέματα conflict με αυτά ακριβώς που λέτε και με τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας. Δεύτερον, ότι η έρευνα και η διάσωση θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα, δηλαδή πλήρης αναγνώριση του ελληνικού ΕΞΕΔ και στα τουρκικά μέσα. Το θέμα είναι τι θα γίνεται όταν ο Τούρκος εκεί που θεωρεί ότι είναι δικό του θα μπαίνει με το πλοίο του. Εκεί είναι το θέμα. Έχει διαφορά. Βέβαια θα μου πείτε, εδώ φτάνανε μέχρι την Εύβοια οι Τούρκοι. Κύριε Χατζηπολάου, με τα πλοία τους. Θα συνεχίζει να παραβιάζει και να αναχαιτίζεται. Θα συνεχίζει να μπαίνει. Το θέμα είναι αν θα έμπαινε με ανατολική ομπρέλα. Η απάντηση είναι ότι με ανατολική ομπρέλα. Δεν μπορεί να το ερώτημα του κυρίου Παπαδόπουλου. Δεν γνωρίζει τα ελληνικά δίκαια. Σας είπα προηγουμένως, βεβαίως το γνωρίζετε, ότι έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν δύο θέματα. Μισό λεπτό. Εάν η Τουρκία ενεργεί από μόνη της, εάν η Τουρκία με τον οπλό του ΝΑΤΟ. Επιτρέπετε να θέσω το ερώτημα για να καταλάβει ο κόσμος. Από το 1960 το ΝΑΤΟ δεν δέχεται την ελληνική εθνική θέση ότι ο εναέριος χώρος της Ελλάδος είναι 10 ναυτικά μίλια και τον σταματάει στα 6, όπως ακριβώς λέει η Τουρκία. Δηλαδή. Επ' αυτού. Κύριε Παπαδόπουλο, ξέρετε πού είναι η διαφορά των 6 με τα 10 μίλια. Επίσης, το F. Με συγχωρείτε, κύριε Παπαδόπουλο, σα ερωτώ. 6 με 10 μίλια μεταξύ των ελληνικών νησιών και της Παραμεθωρίου της, και των τουρκικών αυτών υπάρχουν, ναι. Μα. Στον αέρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ε. Επίσης, το ΝΑΤΟ έχει εξαιρέσει. Μισό λεπτό. Το ΝΑΤΟ έχει εξαιρέσει τη Λίμνο, κύριε Υπουργέ. Από τις ασκήσεις του. Τα 6 με τα 10 μίλια που λέτε. Δεν λέω. Που λένε οι τέλος πάντων. Είναι θέση του ΝΑΤΟ. Εκεί δεν είναι θέση του ΝΑΤΟ ακόμα. 1960. Η θέση του ΝΑΤΟ είναι ότι δεν εμπλεκόμαστε σε απόφαση της στρατιωτικής. Απόφαση της στρατιωτικής. Ακούστε λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε. Για να καταλάβω και να με σκάσετε. 6 με 10 μίλια δεν υπάρχουν ανατολικά των ελληνικών νησιών. Στα ελληνικά νησιά με τη Μικρά Ασία υπάρχει μια μέση γραμμή. 6 με 10 μίλια πιθανώς να υπήρχε μεταξύ Σκύρου και Λίμνου. Δεν θα φτάσει εκεί η επιχείρηση νατοϊκή. Η νατοϊκή επιχείρηση είναι ανατολικά των ελληνικών νησιών. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μέση γραμμή και οι επιχειρήσεις ναυτικές. Υπάρχει απονίωση και προσνίωση. Και πέταγμα μόνο νατοϊκών αεροσκαφών εξαιρουμένων των τουρκικών στα ελληνικά και των ελληνικών στα τουρκικά. Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε έχω δεκάδες ερωτήματα για το αν η ελληνική, από το Twitter, για το αν η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι η Ρόδος είναι αποστρατικοποιημένη. Όχι, δεν θεωρεί. Γιατί συμβιβαστήκατε και δεν ανεφοδιάσατε εκεί και γιατί το ΝΑΤΟ δεν επιχειρεί στα Δωδεκάνησα. Μικρή διακοπή, έρχομαι σε εσάς αμέσως μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Τα ερωτήματα όπως τεθήκαν και για να μην μείνουν έτσι στον αέρα, κανένα από τα ερωτήματα δεν ισχύει. Θα μας το πείτε μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Το ΝΑΤΟ επιχειρεί και στα Δωδεκάνησα, τα ελληνικά αεροσκάφη και πολεμικά κάνουν ευωδιασμό και στη Ρόδο και στη Λίμνο, έτσι. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα θέμα καμίας εμπλοκής των δύο κρατών μέσω της κοινής νατοικής επιχείρησης. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πάνο Καμένο. Δώστε μια απάντηση τώρα πιο αναλυτική στο ερώτημα. Δύο παραδείγματα. Αύριο θα πετάξω στις 11 η ώρα το πρωί, στις 11.30 ώρα έχουμε Κησαία, 11.45 θα πετάξω από το Σχιστό και θα πάω στη Λέρο. Εκεί το ελικόπτερο που θα πετάξω και εγώ και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΗΠΑ, της Αρμοδίας, του ΕΕ, τους πρόσφυγες και όλοι οι θεσμοί, μαζί που παρακολουθούν το θέμα των hot spot και των relocation center, θα ανεφοδιαστούμε στη Λέρο. Μάλιστα. Το οποίο είναι στα Δωδεκάνησα. Έχουν συμφωνήσει οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να τους ρωτήσουμε. Βεβαίως, δεν τους ρωτάμε. Αλλά δεν είναι αστείο. Όπως δεν τους ρωτάμε και για τη Ρόδο. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Η αίσθηση που υπήρξε από την απάντηση σας νωρίτερα και το επανέφερε και ο τηλεθεατής μέσω του Twitter είναι ότι ο Πρωθυπουργός άλλαξε το σχεδιασμό του για να μην ανεφοδιαστεί το αεροσκάφος στη Ρόδο. Είναι λάθος αυτό. Δεν χρειάστηκε να ανεφοδιαστεί το αεροσκάφος. Ναι, μάλιστα μερικοί φίλοι με ρωτούν, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό. Μιλάμε και το μεταφέρω μέχρι εθνικά επικίνδυνα. Το μεταφέρω θέλω με κάθε επιχείρηση. Μου λένε γιατί δεν πήγε Ρόδο και από εκεί μέσω Ιορδανίας. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι εφικτό. Γιατί για να περάσει από τη Ρόδο στην Ιορδανία θα πρέπει να περάσει μέσα από, τα τουρκικά, από το τουρκικό εναέριο χώρο. Και εμείς έχουμε αρνηθεί στους Τούρκους επανειλημμένος να πετάξουν πάνω από τον εναέριο χώρο με πολεμικά αεροσκάφη και δεν έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης το οποίο μας αρμόζει.
Έτσι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν λέει: εγώ στον Μποντρούμ δεν δέχομαι έναν εφοδιαστό για να μην ανεφοδιαστώ στη Ρόδο και θα πάω από την μέσω της Αιγύπτου που θα ανεφοδιαστώ γιατί τόσο δεν χρειαζόταν τα καύσιμα. Αν πας στη Λαμία, έχει διαφορά με το να πας στη Θεσσαλονίκη. Αν πας στη Λαμία θα ανεφοδιαστεί η Χαλκίδα πιθανώς γιατί χρειάζεται αυτοκίνητό σου. Αν μπορείς να ανεφοδιαστείς στη Λαμία για να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη, θα φτάσεις στη Λαμία. Τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τέτοιο θέμα ποτέ και καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν έθεσε και ούτε πρόκειται να θέσει. Έχει γίνει και το αντίστοιχο από εμάς τους Τουρκούς. Βεβαίως και έχει γίνει. Έχουμε αρνηθεί εμείς. Επανειλημμένος. Μα οι Τούρκοι με τα στρατιωτικά τους αεροπλάνα δεν υποβάλλουν καν σχέδιο πτήσης έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό τους αναχαιτίζουμε. Όποιο αεροσκάφος εισέρχεται, αναχαιτίζεται. Έτσι. Και θα αναχαιτίζεται. Ακόμη και όταν το ΝΑΤΟ θα είναι παρόν στο Αιγαίο. Βεβαίως και θα συμβαίνει αυτό. Και βεβαίως και όταν είναι παρόν στο Αιγαίο. Για το όνομα του Θεού. Δεν θα σκίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, και απευθύνομαι σε όλους σας. Με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εφαρμόζουμε τα ελληνικά σχέδια. Όποιος μπαίνει στον ελληνικό εναέριο χώρο αναχαιτίζεται και όποιο πλοίο μπαίνει ή θα κάνει ασφαλή διέλευση, δηλαδή με ανάρτηση, με έπαρση της ελληνικής σημαίας, είτε θα συνοδευτεί και θα ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται. Αυτό δεν θα αλλάξει όσο η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί. Όμως σε σχέση με τη συμφωνία αυτή του ΝΑΤΟ που κάναμε τώρα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν επηρεάζει σε τίποτα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι όπως είναι, και όσο η Τουρκία προκαλεί, θα την πάντως, θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ ότι στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα γίνει απεμπλοκή της χώρας από το ΝΑΤΟ και εδώ βλέπουμε βαθιά εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Ο ελληνικός λαός ψήφισε και τους ανεξάρτητους Έλληνες ως πάρτνερ κυβερνητικό. Εμείς ήμασταν υπέρ της συνέχισης της Ατλαντικής Συμμαχίας, της στενής συνεργασίας και με ξεκάθαρες θέσεις έχουμε πει ότι αυτό που επιθυμούμε είναι βαθύτερη συνεργασία με την Ατλαντική Συμμαχία. Και βεβαίως παράλληλα και με τη Ρωσία, το οποίο και το ασκούμε. Λοιπόν, 26 Οκτωβρίου 2015, ο Πρωθυπουργός, μετά από μία μίνι σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες για το προσφυγικό, λέει: «Η φύλαξη των συνόρων είναι αποκλειστικά και μόνο εθνική αρμοδιότητα. Η μοναδική ανάμεξη της Frontex θα αφορά την ταυτοποίηση περιπτώσεων προσφύγων, οι οποίοι δεν θα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί στα κέντρα υποδοχής στα νησιά». Και αναρωτιέμαι λοιπόν. Και αναρωτιέμαι, πώς από εκεί που εμείς δεν θέλαμε τη Frontex, γιατί ήμασταν εθνικά υπερήφανοι και δεν θέλαμε ούτε καν μια ευρωπαϊκή δύναμη, στην οποία έχουμε δικαίωμα ψήφου, τώρα δεχόμαστε το ΝΑΤΟ και η Τουρκία δεν έχει στη Frontex, τώρα δεχόμαστε το ΝΑΤΟ, στο οποίο με την Τουρκία είμαστε ισότιμοι. Κυρία Μακρύ. Δεν θέλαμε δηλαδή την ευρωπαϊκή δύναμη για να δεχτούμε το ΝΑΤΟ, όπου και η Τουρκία είναι ισότιμη. Κυρία Μακρύ, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις φιλούν τα ελληνικά σύνορα και αυτό συνεχίζεται. Στην παραμεθόριο και μεταξύ ελληνικών και τουρκικών χωρικών υδάτων, αυτό το οποίο γίνεται είναι η ελληνική εκτοφυλακή είναι μπροστά και σε περίπτωση που συνεχιστεί το επεισόδιο παρεμβαίνει το πολεμικό ναυτικό. Αυτό δεν αλλάζει. Η νατοϊκή δύναμη δεν θα κάνει φύλαξη των συνόρων. Η νατοϊκή δύναμη, επαναλαμβάνω, έχει σκοπό να ενημερώνει τις τουρκικές αρχές για την παρεμπόδιση του απόπλου των προσφυγικών ροών από τα τουρκικά παράλια προς εμάς. Και παράλληλα, τη μεταφορά αυτών οι οποίοι θα διασώζονται στην Τουρκία. Κύριε Υπουργέ, είναι... αν μπορούσαμε εμείς να φυλάξουμε τα σύνορά μας, δεν θα χρειαζόταν το ΝΑΤΟ. Κυρία Μακρύ, αυτή ήταν η μορφή, ούτε οι ελληνικές δυνάμεις, ούτε οι νατοϊκές δυνάμεις δεν θα πνίξουμε. Πάντως. Θέλετε να πνίξουμε ανθρώπους. Όχι, κύριε Υπουργέ. Τι να κάνουμε, λοιπόν, για πέστε μου. Αυτό, αν θέλω να πνίξουμε ανθρώπους, αλλά να πνίξει ανθρώπους μέχρι τα σύνορά σου να μην μπορεί να τα φυλάξει και να φωνάζει στο ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτά που λέει η Χρυσή Αυγή πρέπει να τα αντιληφθούμε ότι είναι άκρος επικίνδυνα. Μα με συγχωρείτε πολύ. Η εμπλοκή της φύλαξης των συνόρων. Αυτά τα λέει όλη η Ευρώπη και σας κατηγορεί. Τι λέει δηλαδή. Και σας απειλεί ότι θα μας βγάλει από τη Σέγγεν και ότι θα κλείσει τα σύνορα ή θα κάνει τα σύνορα. Κυρία Μακρύ, μου λέτε σκοπείο. Να πνίξουμε ανθρώπους, παιδιά. Μα τι λέτε, κυρία Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ. Μα αυτό σας λέω εγώ τώρα. Πώς να φυλάξετε τα σύνορα. Τι θέλετε να κάνετε το πολεμικό ναυτικό, κυρία Μακρύ. Να φυλάξετε τα σύνορα σας. Δηλαδή έρχεται μια βάρκα. Το ΝΑΤΟ τι θα κάνει. Μισό λεπτό, έρχεται μια βάρκα. Το ΝΑΤΟ τι θα κάνει. Θα σας απαντώ λοιπόν, θα κάνει το ΝΑΤΟ. Πρώτα απ' όλα. Αυτό που θα κάνει το ΝΑΤΟ δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς. Να το τελειώνουμε εδώ και για ελληνικές φωνές και για ευρωπαϊκές φωνές. Σας λένε απλώς ότι. Θέλετε να ακούσετε λοιπόν τι ισχυρίζεστε τώρα. Η φύλαξη των συνόρων σημαίνει να σκοτώσω την έγκυο γυναίκα και να δολοφονήσω δίχρονα παιδιά. Μα τι λέτε, κύριε Υπουργέ. Τι να εννοείτε λοιπόν. Από το ένα άκρο πάτε στο άλλο δεν υπάρχει. Συγγνώμη, το ΝΑΤΟ τι θα κάνει τώρα. Τι θα κάνει το πολεμικό. Κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει τώρα.
ρωτήσω αμέσως. Ό,τι θα κάνει το ΝΑΤΟ να το κάναμε εμείς. Αυτό λέει η κυρία Μακρύ. Το πολεμικό ναυτικό τι θέλετε να κάνει, να φυλάξει τα σύνορα απέναντι σε δίχρονα παιδιά και σε εγγύρους γυναίκες. Κάνετε ότι δεν με ακούτε. Σας απαντώ εσάς λοιπόν τώρα. Αυτό που θα κάνει το ΝΑΤΟ γιατί δεν το κάναμε μόνοι. Το κάναμε. Και το κάναμε επανειλημμένος. Τότε γιατί έρχεται το ΝΑΤΟ. Γιατί η τουρκική ακτοφυλακή αντί να φυλάσει από τον Απόπλου τα πλοία με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τους βοηθούσε να περνά στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι από την κυρία Μακρύ. Η Ελλάδα αυτό το οποίο έκανε ήταν, αφήστε ένας-ένας, να ειδοποιήσει την τουρκική ακτοφυλακή και μάλιστα το ελληνικό λιμενικό επικοινωνούσε μαζί τους, τους προειδοποιούσε για βάρκες που ξεκινάγανε για να μην πληγεί ο κόσμος. Και αντί η τουρκική ακτοφυλακή να σταματήσει τη ροή, του συνόδευε μέχρι τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό τώρα, πώς θα εξασφαλίζουμε την επαναπροώθηση στην Τουρκία, πώς θα εξασφαλίζουμε. Αυτό που θα διασώζονται πού. Αυτόν που θα διασώζονται πριν περάσουν στον δικό μας χώρο πρώτον, στον δικό μας ένα αέριο ή θαλάσσιο χώρο. Και αυτών που θα διασώζονται επίσης στο δικό μας εθνικό χώρο. Το πλοίο το οποίο θα. Γιατί μέχρι τώρα ακούσαμε από τον κύριο Μουζάλα εδώ στην εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα να μας λέει ότι είναι ζήτημα αν καμιά εκατοστή επαναπροωθήσεις έχουν δεχθεί οι Τούρκοι. 123 από τις 600.000. Εδώ τώρα όμως δεν μπορούν να κάνουν αυτό το παιχνίδι οι Τούρκοι. Εδώ θα έχουν το νατοϊκό πλοίο μαζί με τα ελληνικά πλοία και μαζί με τα ελληνικά ραντάρ. Που θα τους προειδοποιούν σε δημόσιο κανάλι που ακούμε και εμείς και αυτοί και η Frontex και το ΝΑΤΟ, ότι ξεκινάει ένα πλοίο από τις ακτές της Μύρνης. Και θα τους λέμε, πηγαίνετε εκεί η τουρκική ακτοφυλακή και σταματήστε τους. Εάν τους θα σταματήσουν. Τους το λέει αυτό ο διοικητής της νατοϊκής. Βεβαίως. Αν δεν τους σταματήσουν και αυτοί οι άνθρωποι προχωρήσουν και διασωθούν, θα οδηγούνται πίσω στην Τουρκία. Όποια είναι τη διάσωση. Θα τους οδηγεί η νατοϊκή δύναμη πίσω. Με ευθύνη της νατοϊκής δύναμης θα τους παραλαμβάνει η ακτοφυλακή. Αυτό που έχει είναι στη συμφωνία. Αυτό είναι η συμφωνία. Και η συμφωνία είναι 8 σημείων τα οποία ξεκαθαρίζουν όλα αυτά τα θέματα. Έχουν ψηλοδιαρρεύσει. Εγώ έχω κάποιο ρεπορτάζ και θέλω να σας ρωτήσω. Εγώ δεν μπορώ να σας τα πω, αλλά μπορώ να σας πω αν ισχύουν ή όχι. Ναι. Ας πούμε, ακούω ότι Τουρκία και Ελλάδα. Συμφώνησαν ότι η τακτική διοίκηση αυτής της μόνιμης ομάδας του ΝΑΤΟ που θα υπάρχει θα αναλυφθεί, είναι τώρα στη Γερμανία και θα αναλυφθεί στη συνέχεια από άλλους συμμάχους, αλλά οι δύο χώρες αυτό εξαιρούν. Είναι αλήθεια αυτό. Είπαμε δηλαδή, επειδή η επόμενη μετά τη Γερμανία διοίκηση ήταν στην Τουρκία, ότι βεβαίως και αυτή η δύναμη, η νατοϊκή, δεν μπορεί να έχει ναύαρχο. Ούτε Τούρκο βεβαίως που ήταν η επόμενη σειρά, ούτε Έλληνα. Δεχόμαστε να αλλάξουν τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ πλην της Ελλάδας και της Τουρκίας για λόγους αυτονόητους. Τώρα, ο συντονισμός από τα αρμόδια συντονιστικά κέντρα αναπεριοχή για θέματα έρευνας και διάσωσης πώς θα γίνεται και θέλω να σας ρωτήσω πόσο ανησυχείτε για το γεγονός ότι η Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια μιλάει για τον 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή, τι θα γίνεται παράλληλο. Σε θέματα παράλληλο. Τι θα γίνεται σε θέματα έρευνας και διάσωσης στην περίπτωση αυτή. Εκεί ήταν, μπορώ να σου πω, η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της συμφωνίας. Ξεκαθαρίζεται στη συμφωνία ότι τα κέντρα έρευνας και διάσωσης θα είναι αυτά τα οποία ανήκουν τα χωρικά ύδατα. Δηλαδή, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων είναι υπεύθυνο το ΕΞΕΔ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Εντός των τουρκικών είναι το τουρκικό. Δεν έχω καμιά αμφιβολία και σας το λέω από τώρα. Διότι όταν βγήκε το βράδυ εκείνο της συζήτησης, της συμφωνίας με το τραγικό συμβάν που έγινε στην Κίναρο, το ΝΟΤΑΜ της Τουρκίας, το έβαλα σε ένα φάκελο και το μοίρασα σε κάθε Υπουργό Άμυνας του ΝΑΤΟ. Με μία σημείωμα δικό μου. Λέγοντας ότι βλέπετε ότι η Ελλάδα ενοχεί όλη την καλή θέληση να προχωρήσει τη συμφωνία αυτή, από τη μεριά της Τουρκίας υπάρχει μια πρόκληση ακόμα και πριν κλείσει η συμφωνία. Και αυτό σας πληροφορώ ότι είχε πάρα πολύ σημαντικές αντιδράσεις για πρώτη φορά στο ΝΑΤΟ. Από τη μεριά χωρών μελών και από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Τώρα, θέλω να βάλω στη συζήτησή μας. Είμαστε σαφείς νομίζω στο θέμα αυτά. Θέλω μια να μην γίνει καμιά αμφιβολία, κύριε. Για το θέμα, κύριε Υπουργέ, για το θέμα των συνόρων και για το πόσο εμείς μπορούμε να τα φυλάξουμε, δεν το λέει η κυρία Μακρύ. Το λένε κάθε μέρα πάρα πολλοί υπουργοί, συνάδελφοί σας,
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ άκουσα και τον κύριο Δραγασάκη σε συνέντευξή του πρόσφατα να μας λέει κάπως ότι πρέπει να προετοιμαστούμε κιόλας, μήπως χρειαστεί να κλείσουμε και τα σύνορα, να κλείσουν άλλες χώρες τα σύνορα και μας μείνουν εδώ. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των χερσαίων σύνορων και των θαλασσίων σύνορων. Με απλά λόγια, υπάρχει θέμα εξόδου από τη Σέγγεν της Ελλάδος? Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και είναι ξεκάθαρο αυτό και από τη μεριά του. Γιατί ο κ. Δραγασάκης μας προετοιμάζει? Κυρίου Αβραμόπουλου. Πάει σε άλλο θέμα και του κυρίου Αβραμόπουλου. Δεν έχουμε ολοκληρώσει με το προηγούμενο. Αλλά θα ήθελα, θα ήθελα να διαβάσετε σήμερα, και το λέω για πρώτη φορά, την δήλωση του Γερμανού Αντικαγκελαρίου. Λοιπόν, εδώ ο οποίος συμφώνησε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μου στέλνουν. Ναι, αυτή είναι ενδιαφέρουσα δήλωση και έρχεται μάλιστα σε μια στιγμή μετά από αυτή την σύσκεψη που έκαναν στην Πράγα χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που από ό,τι φαίνεται εργάζονται για το κλείσιμο των συνόρων. Τη σύνοδο του Βίζεγκραντ. Ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν μια θετική εξέλιξη αυτή η δήλωση στην οποία αναφέρεστε. Αν ακούγατε τους υπουργούς. Τώρα εδώ μου στείλανε όμως ένα χάρτη και μου δείχνουν πώς θα μπορούσε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος να πάει στη Ρόδο, να ανεφοδιαστεί, να πάει στην Κύπρο, να πάει μετά Ισραήλ και η Ιορδανία. Θα μπορούσε να πάει στη Ρόδα, να πάει στην Κύπρο, να πάει στην Κρήτη, να, κάνει, να, φάει, να πάρει μια γουρνοπούλα στην Καλαμάτα και να πάει. Αφού. Είναι τρελά το. Μπορούσε να κάνει 500 σχέδια. Κύριε Χατζηνικολάου, το αεροπλάνο έφυγε από εδώ. Μέσω Αιγύπτου. Σας διαβάζω το σχέδιο πτήσης, το έχω εδώ. Μέσω Αιγύπτου. Πήγε η Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ιράν. Από την Αίγυπτο μέχρι το Ιράν του φτάναν τα καύσιμα. Το G5, αεροσκάφος πρωθυπουργικό της πολεμικής αεροπορίας, μπορεί να καλύψει την απόσταση μεταξύ Αιγύπτου και Ιράν. Είναι μεγάλη απόσταση αυτή. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να εφοδιαστεί στη Ρόδο, γιατί από τη Ρόδο το καύσιμό του δεν θα έφτανε να πάει στην Αίγυπτο και εν συνεχεία η Ιορδανία. Θέλω να πάμε στο στρατιωτικό. Αλλά όσοι θα αμφισβητούν, αύριο σέρνουν στη Λέρο που θα προσγειωθούμε και θα τους βγάλω και δύο φωτογραφίες στο Twitter που ανεφοδιαζόμαστε και θα το πετάξω εγώ το ελικόπτερο μετά, το δούνε, για να τελειώνουμε. Πάμε τώρα στον στρατιωτικό συντάκτη, τον Πάρη Καρβουνόπουλο, για να κάνει ένα πρώτο σχόλιο και να θέσει τα ερωτήματά του. Πάρη. Λοιπόν, εγώ το πρώτο που θέλω να σχολιάσει ο κύριος Καμένος είναι ότι... Ναι, να έχει ο Πάρης τον υπουργό δίπλα του. Ωραία. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ παράδοξο για οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη να κατανοήσει πώς στον εναέριο χώρο του Αιγαίου σήμερα είχαμε 22 παραβιάσεις. Και δύο παραβάσεις. Με την ατοϊκή αρμάδα να πλέει στο κεντρικό Αιγαίο. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από προχθές που έχει ξεκινήσει περιπολής αυτή η ατοϊκή αρμάδα, πλέει επίμονα κοντά στον 25ο μεσημβρινό, όχι ανατολικότερα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ουσιαστικά επιβεβαιώνει κάποια από τα αιτήματα εντός εισαγωγικών της Τουρκίας στο Αιγαίο. Όλοι ξέρουμε ότι με θρασίτητα η Τουρκία θέτει ως σύνορο τον 25ο μεσημβρινό. Είναι αλήθεια ότι ο Γερμανός διοικητής οδηγεί την αρμάδα του εκεί γύρω στην καρδιά του Αιγαίου και όχι ανατολικότερα? Όχι. Θέλω καταρχήν να πω τον κύριο Καρβουνόπουλο. Να σας πω καλή επιτυχία στο νέο ιστότοπο και με μεγάλη χαρά. Ξέρω ότι είναι ένας πολύ έμπειρος συντάκτης στην άμυνα και οφείλω να πω ότι σε δύσκολες στιγμές έχει πάρει υπεύθυνες θέσεις. Με σκληρή κριτική και πολλές φορές τον παίρνω και τηλέφωνο. Γιατί τώρα πάρει εσύ μην τσιμπήσεις και χαλαρώσεις. Λοιπόν, όχι, κύριε Καρβουνόπουλο, έχετε δίκιο. Και όπως είπα και προηγουμένως, οι τουρκικές παραβιάσεις, παραβάσεις θα συνεχίσουν. Και οι ελληνικές αναχαιτήσεις θα συνεχίσουν. Θα συνεχίσουν όσο η Τουρκία επιμένει στις θέσεις της και όσο εμείς διαφυλάσσουμε την δική μας κυριαρχία. Ναι, αλλά δεν πρέπει να πάψουμε να είμαστε τόσο καλά παιδιά στο ΝΑΤΟ. Είναι δυνατόν να πλέει η νατοϊκή ομάδα από κάτω τα πλοία της? Το ξέρετε πολύ καλά, τα ραντάρ πρέπει να πήραν φωτιά. Η νατοϊκή αρμάδα επιχειρεί με τα παράλληλα της Μικράς Ασίας. Εγώ από ό,τι ξέρω δεν έχει προσεγγίσει η θέση της, το Ανατολικό Αιγαίο. Ξέρετε ότι είναι 4 καράβια και έρχονται άλλα 7 να τη συναντήσουν και πιθανώς και άλλα περισσότερα, πολλά περισσότερα. Η τελική θέση είναι η θέση παρατήρησης, όπως περιγράφεται στη συμφωνία στο σημείο, μισό λεπτάκι, στο σημείο 3 που λέει ότι στόχος της SNMG2, δηλαδή της δύναμης του ΝΑΤΟ Μεσογείου, να προχωρήσει σε αναγνώριση, παρατήρηση και επιβλέψη για
την παράνομη μεταφορά μέσω του Αιγαίου ανθρώπων σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που είναι... Η Frontex θα υπάρχει πουθενά σε όλο αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχει. Θα υπάρχει. Και ελπίζω ότι κάνει μια και μεγάλη... Και επίσης για πόσο καιρό θα είναι το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή η συμφωνία αυτή έχει, ο Επίτροπος... έχει ημερομηνία λήξης. Είναι επαόριστον θα είναι παρόν το ΝΑΤΟ εδώ. Καταρχήν η συμφωνία αυτή, να πούμε, γιατί στην αρχή άκουσα κάποια κριτική από τον κύριο Δένδια από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια συμφωνία που επετέθηκε. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι κάνατε στροφή 180 μοιρών στην εθνική και πολιτική. Και μετά έκανε στροφή 180 μοιρών στη Νέα Δημοκρατία. Καλό ήταν αυτό όμως. Η δύναμη σε αυτή έχει υπογραφεί τον κύριο Μαϊμαράκη. Για να λέμε ένα-ένα. Το δεύτερο είναι ότι εγώ χαίρομαι. Ποιο? Όχι για αυτή την αποστολή. Όχι, όχι, για την συγκρότηση. Εγώ χαίρομαι που η Νέα Δημοκρατία και ενημέρωσε τον πρόεδρο τον κύριο Μητσοτάκη και τους δύο αντιπρόεδρους με τον κύριο Κουμουτσάκο, με τον υπεύθυνο για την άμυνα τον κύριο Δαβάκη. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση και με τον αρχηγό του ΓΕΘΑ παρόντα και τους δύο πρέσβεις, τον κύριο Πασχηβόπουλο και τον κύριο Καραγιάννη, που έκαναμε μια πλήρης ανάλυση συμφωνίας. Θα δω και τον κύριο Λοβέρδο ως υπεύθυνο του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Λεβέντη τον ίδιο την Παρασκευή και την Επιτροπή της Βουλής Τετάρτη θα ενημερώσω και τον κύριο Παφίλη περιμένω και βεβαίως αν θέλει και το ποτάμι με στη διάθεσή του, διότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία με την οποία δεν έχει λόγο κανένας Έλληνας να διαφωνήσει. Δεν μου απαντήσατε πότε τελειώνει αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία αυτή τελειώνει όταν θα σταματήσει να υπάρχει πιθανότητα ροής μεταναστευτικού πληθυσμού είτε προσφύγων από τη μεριά της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Ποιος θα το αποφασίσει? Όταν θα μπορέσουν να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες να γυρίσουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Γιατί το προσφυγικό θα λυθεί και αυτό πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή. Όταν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι όλοι στα σπίτια τους και θα ζουν ασφάλεια. Και αυτό είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο από όλα τα άλλα. Στη συμφωνία υπάρχει αναφορά για το που θα επιχειρεί η δύναμη, γιατί εσείς καλά μας τα είπατε, αλλά στο κείμενο και στο σημείο που διαβάσετε, το Αιγαίο γενικώς αναφέρεται. Να προσθέσω κάτι στο ερώτημα. Ναι, πάρει. Λέει το ελληνικό επιτελείο ναυτικού. Αμέσως θα απαντήσω αυτήν την ερώτηση. The lines of illegal trafficking and illegal migration. Τα lines είναι παντού. Δεν είναι παντού. Τα lines αυτά είναι 5 συγκεκριμένα, αναγνωρισμένα, με συγκεκριμένη ροή. Δηλαδή στη Μυτιλίνη έχουμε μια ροή 3.500 μεταναστών και προσφύγων κάθε μέρα. Περίπου, τώρα έχουμε μειωθεί πάρα πολύ. Στην Χίο έχουμε γύρω στους 800. Στη Σάμο λιγότερους, στην Κο πολύ λιγότερους και σε άλλα σημεία κατά καιρούς πάρα πολύ λιγότερα. Τα βασικά σημεία προσβάσεως είναι εκείνα τα οποία θα παρατηρούνται και θα επιτηρούνται και θα επιθεωρούνται. Επομένως όχι στο υπόλοιπο Αιγαίο. Όχι στο υπόλοιπο Αιγαίο, δεν κάνω λόγο, δηλαδή δεν θα περνάνε μέχρι εκεί. Πώς θα μπορέσει με ένα φουσκωτό με μια τριαντάρα μηχανή και αντί να είναι 25 να είναι 100 άνθρωποι να προχωρήσουν παραπάνω. Κάποια άλλα σκάφη. Πάντως μια τέτοια συμφωνία για να λειτουργήσει, κύριε Υπουργέ, βασίζεται στην καλή θέληση όλων των πλευρών. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, αλλά εδώ οι Τούρκοι την Παρασκευή, μια μέρα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις για το ΝΑΤΟ, ανακοίνωσαν ότι βγάζουν πάλι το σεισμογραφικό σκάφος Τσεσμέ για έρευνες στο Αιγαίο και την αμέσως επόμενη μέέρα αμφισβήτησαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Καρπάθου και Ρόδου. Να σας πω και άλλα. Και σήμερα κάνουν 22 παραβιάσεις. Ποια καλή θέληση και ποια συνεργασία. Εμείς λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο εδώ φτάνουν ανοιχτά του Σουνίου τα σκάφη. Να είναι σαφές ότι οι νατοικοί πια θα είναι στον τόπο και θα βλέπουν το πώς συμπεριφέρεται η σύμμαχος Τουρκία στην σύμμαχο εννοείτε Ελλάδα. Δεν τα ξέρουν. Έχει σημασία αυτή δεν παρουσία. Τα ξέρουν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τα βλέπουν. Ξέρετε όμως κάτι. Είναι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου, να είσαι επιτόπου και να λες στην Τουρκία: κοίτα να δεις, έχουμε αυτή έναν απόπλου. Σταμάτησέ τους. Εάν η Τουρκία δεν κάνει τη δουλειά της και δεν το σταματήσει, αυτό να ξέρετε θα έχει κόστος για την Τουρκία. Κύριε Υπουργέ, και, πάμε και στο κύριο Καρβουνόπουλο. Περάσαμε στο. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Καρβουνόπουλο, μισό λεπτό για τη Frontex. Επειδή το παίρνει στον Τούκου για τη Frontex. Εμείς θέλουμε τη Frontex. Τη Frontex θέλουμε να εμπλακεί και να επιχειρήσει τα τουρκικά. Αυτή ήταν η πρώτη πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης και αυτή την πρόταση πήρε και επεξεργάστηκε η Γερμανία και τη μετέτρεψε σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Τι κόστος θα έχει την Τουρκία, κύριε Υπουργέ? Μέχρι τώρα, ό,τι θέλει η Τουρκία το έχει κερδίσει σε αυτή την ιστορία. Σε όλα. Την ενταξιακή της διαδικασία, το άνοιγμα κεφαλαίων, το κερδίζει.
τη βίζα, την κερδίζει. Λεφτά, μόνο σας το είπατε. Ξεκίνησε με 3 δισεκατομμύρια. Όλες τις διαδικασίες για την ενταξιακή της πορείας στην Ευρώπη, σιγά σιγά διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Είδαμε τους διαλόγους του Ερντογάν. Λοιπόν, διαπραγματεύεται όμως, τα βάζει στο τραπέζι και τα κερδίζει, κύριε Υπουργέ. Λεφτά, μόνο σας το είπατε. 3 δισεκατομμύρια ξεκίνησε, έχει φτάσει στα 9 και την περασμένη εβδομάδα ο Νταβούτογλου ζήτησε 30. Λοιπόν, τα λεφτά τα παίρνει, το 1 δισεκατομμύριο χωρίς καμία προκαταβολή, χωρίς καμία διαχειριστική αρχή, χωρίς τίποτα απολύτως. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ ήθελε και το έφερε. Άρα λοιπόν η Τουρκία δυστυχώς, αλλά ό,τι θέλει μέχρι τώρα το έχει. Κυρία Μακρύ, ακούστε κάτι. Η Τουρκία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και μετά να πάμε στον κύριο Καρβούνογλου, παρακαλώ και στους τρεις συναδέλφους. Ότι χρησιμοποιεί το προκειμένου να πιέζει και την Ευρώπη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα πια τα πράγματα όμως είναι ξεκάθαρα. Αν η Τουρκία δεν εφαρμόσει τη συμφωνία να σταματάει τις μεταναστευτικές πλέον ροές από τα δικά της παράλια, θα έχει ευθύνη απέναντι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Κυριακή κοντή γιορτή. Για μας αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να το καταλάβετε. Πάμε στον Μάρη Καρβουνόπουλο, παρακαλώ. Και η Τουρκία και τα Σκόπια κάποια, έχω δώσει τον λόγο στον κύριο Καρβουνόπουλο. Παρακαλώ να τον αφήσουμε να κάνει ένα-δύο ερωτήματα. Έλα, πάρει. Κύριε Υπουργέ, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είναι αλήθεια ότι είχε εισηγηθεί, είχε αρνητική εισήγηση για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν έχω κάτι τέτοιο. Εγώ έχω θετική εισήγηση. Και από τη μεριά, κοιτάω τώρα, αν έχω μαζί μου τις εισηγήσεις των επιτελείων, έχω τις εισηγήσεις των επιτελείων μαζί μου, τα επιτελεία έχουν διατύπωσαν τα εθνικά κριτήρια. Και το ΓΕΝ εξέφρασε κάποιες αντιρρήσεις? Καμία αντίρρηση. Επιφυλάξεις. Το ΓΕΝ είπε, τώρα δεν μπορώ να λέμε πολλά πράγματα, το ΓΕΝ διατύπωσε τη θέση την ξεκάθαρη ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να δεχθούμε να επιχειρεί το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ικανοποιήθηκε. Το ΓΕΝ ζήτησε στον έρευνα και τη διάσωση έναν απόλυτα σαφές ότι το ΕΞΕΔ έχει την ευθύνη για τα ελληνικά χωρικά υδάτα, ικανοποιήθηκε. Το ΓΕΝ ζήτησε να μην υπάρχει διοίκηση τουρκική στην ατοϊκή δύναμη και αυτό ικανοποιήθηκε. Ό,τι ζήτησε η ελληνική πλευρά ικανοποιήθηκε και μάλιστα θα σας πω ότι οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες. Εκεί που υπήρχε μεγάλη διαφορά ήταν σε σχέση της εφαρμογής της συνθήκης από το ελληνικό στράτευμα στην Ελλάδα και την Τουρκία στην Τουρκία. Εκεί κάποια στιγμή διαφωνούσαν γιατί θέλαν να το βάλουμε αλλιώς, θέλαν να το βάλουμε και τα διεθνή μέσα. Σηκωθήκαμε το τραπέζι και φύγαμε. Και οφείλω να πω ότι η ίδια Υπουργός Άμυνας, μάλιστα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο ΝΑΤΟ, ήρθε στην αντιπροσωπεία που ήμασταν μέσα και κάποια στιγμή μου λέει: Υπασπιστής μου είναι υπουργός εδώ. Η ίδια προσπάθησε σε επικοινωνία με την κυρία Μέρκελ και τον Νταβούτογλου να πείσουν τους αντιπροσώπους στο ΝΑΤΟ ότι αν δεν επέλθει συμφωνία λόγω αυτού, θα είναι ευθύνη της Τουρκίας και θα είναι τεράστια η ευθύνη. Εγώ ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει γιατί ήρθε το ΝΑΤΟ και τι εννοώ. Θα διαφωνήσω ότι δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε τα σύνορά μας. Από την εποχή που ενεπλάκη το πολεμικό ναυτικό στην επιτήρηση, οι έγκαιροι εντοπισμοί δουλευτών αυξήθηκαν κατά 40%. Απλά η Τουρκία δεν μας άκουγε εμάς. Αυτό έλεγα. Λέγαμε πάρ' τους πίσω και δεν τους έπαιρνε. Ωραία. Και τώρα, μάλιστα λοιπόν, λέγαμε σταματήστε. Τώρα λέτε λοιπόν ότι θα υπακούσει το ΝΑΤΟ. Όλοι μας σκεφτόμαστε και αναρωτιόμαστε τι αντάλλαγμα πήρε η Τουρκία. Κάποιο αντάλλαγμα πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να έχει γίνει τόσο υπάκουο, παιδί. Για προχωρήστε. Όχι, ρωτάω. Αυτή είναι η σκέψη μου και η σκέψη πολλών αξιωματικών. Ότι να γίνει τόσο υπάκουη στις εντολές του ΝΑΤΟ, το ίδιο πράγμα λέγαμε κι εμείς. Πάρ' τους πίσω και δεν τους έπαιρνε. Δεν υπάρχει καμία. Και ήρθε το ΝΑΤΟ, εκεί πάω στη σκέψη που έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου πριν, ότι μήπως το ΝΑΤΟ ήρθε και για άλλους λόγους. Κύριε Καρβουνόπουλε, και το έφεραν. Ξέρετε ότι η Τουρκία έχει και ανοιχτά μέτωπα στη Συρία. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Και βεβαίως το να υποχωρήσει το θέμα το μεταναστευτικό έχει να κάνει και με τη διεθνή της θέση. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία μέχρι πρόσφατα ήταν απομονωμένη και από το ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ και από τη Ρωσία και από την Αίγυπτο και από την Ελλάδα. Το έχει γυρίσει το παιχνίδι. Έτσι. Η Τουρκία λοιπόν έπρεπε να κάνει τουλάχιστον στο θέμα της μετανάστευσης μία υποχώρηση, διότι αντελήφθη ότι πια και στην Ευρώπη τα πράγματα έχουν φτάσει στα οριά τους. Γιατί δεν διαρωτάστε για ποιο λόγο η Γερμανία
μπήκε να κάνει αυτή τη συμφωνία. Είναι η αλήθεια ότι η κυρία Μέρκελ δέχεται τεράστιες πίεσεις σε πολιτικό επίπεδο. Και αυτή η λύση, την οποία της δίνει η Τουρκία στο τέλος του μεταναστευτικού, είναι πολύ σημαντικό για την εκλογική διαμάχη και διένεξη που έχει η κυρία Μέρκελ τους επόμενους μήνες. Πρέπει να πάμε. Ξέρετε ότι το ίδιο ισχύει στην Αυστρία. Εσείς, σαν πολεμικός αναλυτής, γνωρίζετε και τις πτυχές τις αμυντικές του θέματος αυτού. Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα πάω στον κύριο Γιαλουρίδη όταν επιστρέψουμε για να έχω κάποια πρώτα σχόλιά του. Και θέλω, κύριε Υπουργέ, να μας δώσετε απαντήσεις για το ελικόπτερο. Τι συνέβη εκείνο το βράδυ και χάθηκαν οι ζωές των τριών παιδιών στο Αιγαίο. Για τους φίλους μας στέλνετε μηνύματα για να θέσουμε ερωτήματα που ήδη έχουν τεθεί. Θερμή παράκληση, με το που τελειώνει η εκπομπή, την ξανασηκώνουμε ολόκληρη στο ενικός.gr. Θα δείτε εκεί και το βίντεο που μου ζητάτε να παίξουμε, έτσι ξεκίνησε η εκπομπή, αλλά και τα ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί, ιδίως αυτό για τα ίμια, που βλέπω να μου το στέλνετε αρκετοί. Σας χρεώνω απουσία στο πρώτο δεκάλεπτο της εκπομπής και πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Μας έλεγε ο Υπουργός τώρα στις διαφημίσεις ότι έχουμε μια εξέλιξη, γερμανική αποδοκιμασία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Έχουμε το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και οι Βρυξέλλες αποδοκιμάζουν τους τέσσερις του Visegrad. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που πια η Ευρώπη βλέπει το θέμα ως ευρωπαϊκό θέμα, ως διεθνές θέμα και η Ελλάδα, δηλαδή εδώ είναι το blame game. Το blame game περνάει στην Τουρκία. Αν η Τουρκία δεν εφαρμόσει συνθήκη, έχει ευθύνη η Τουρκία. Δεν θα είναι η Ελλάδα ο μόνιμος κατηγορούμενος σε αυτή την υπόθεση. Πάμε στον κύριο Γιαλουρίδη για να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο του, τώρα που ολοκληρώθηκε ένας κύκλος συζήτησης. Κύριε καθηγητά, τι λέτε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τέθησαν ήδη τα θέματα που αφορούν στον Άδο και τις δυσκολίες κατανόησης του ρόλου και της αποστολής του. Διότι περί αυτού ας πούμε ακόμα και τώρα, κύριε Γιαλουρίδη, μετά από μία ώρα συζήτηση, μία και, έχω δεκάδες ερωτήματα στο διαδίκτυο που λένε τι θα γίνει αν η Τουρκία παρέμβει στο χώρο των ημείων, για παράδειγμα, που τον θεωρεί εκείνη δικό της έδαφος. Δεν θέλει να το απαγορεύσει ο Γερμανός διοικητής του ΝΑΤΟ αυτό να το κάνει. Θα το απαγορεύσουμε εμείς. Πρέπει να το κάνει ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας αυτό. Θα απαγορεύσουμε εμείς. Όπως κάνουμε πάντα. Βεβαίως. Απλώς ήθελα να πω το εξής. Πρώτον, υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο με την Τουρκία ότι δεν έχει προσχωρήσει. Είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν προσχωρήσει στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Επομένως, δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Είτε αφορά στην υφαλοκρηπίδα, είτε στην ακτοπλοϊκή γραμμή. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον εναέριο χώρο. 6-10 τέθη ήδη το θέμα. Τρίτον, υπάρχει το ζήτημα της έρευνας και διάσωσης. Τέταρτον, τα Δωδεκάνησα, κύριε Υπουργέ. Τα Δωδεκάνησα θεωρούνται αποστατικοποιημένη ζώνη και θα μεταφέρονται ενδεχομένως οι πρόσφυγες που πηγαίνουν προς την Κόη Δημητρινή στα Δωδεκάνησα τώρα. Και βεβαίως για μένα. Πού θα πάνε και καθηγητά, με συγχωρείτε. Καταρχήν. Να ολοκληρώσω, αν επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Α, παρακαλώ. Το σημαντικότερο όμως που επιδιώκει η Τουρκία μέσα από αυτή την κίνηση με το ΝΑΤΟ δεν είναι το ΝΑΤΟ αυτό καθεαυτό στο Αιγαίο. Είναι το ΝΑΤΟ στη Συρία. Είναι το ΝΑΤΟ στην παραμεθόρια ζώνη Τουρκίας-Συρίας, όπου εκεί θα επιδιώξει να εξισορροπήσει τη Ρωσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι η Συρία και οι Κούρδοι. Δεν είναι τόσο αυτό το ζήτημα, διότι η Τουρκία, αν ήθελε, αν την πίεζαν αρκετά, θα μπορούσε να κρατήσει τους πρόσφυγες εκεί. Τους στέλνει το τουρκικό παρακράτος και οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, δουλεύουν με τους δουλεμπόρους. Είναι σαφές, δεν γίνεται τίποτα στην Τουρκία χωρίς την έγκρισή τους. Προχωρούν κανονικά και δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν τώρα με τον ΝΑΤΟ ή πώς θα τους εντοπίζει τον ΝΑΤΟ και να τους αποτρέπει. Για μένα θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, η οποία θα ουσιαστικά θα οριοθετούσε και τα σύνορα της Ευρώπης στο Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ, τι είναι το ΝΑΤΟ σε αυτή την περίπτωση? Είναι τα πλοία που θα εμποδίσουν τους πρόσφυγες, είναι η προειδοποίηση που θα στέλνεται στις τουρκικές αρχές, οι οποίες θα τηρούν τις προειδοποιήσεις? Τι θα κάνουν τα πλοία του ΝΑΤΟ
απέναντι από την Τουρκία σε σχέση με τους πρόσφυγες. Θα φοβηθούν οι πρόσφυγες να έρθουν εξαιτίας των πλοίων, αφού δεν θα βουλιάξει καμιά, δεν θα λειτουργήσει ως πραγματική αποτροπή ο στόλος του ΝΑΤΟ απέναντι στους πρόσφυγες. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι θολό το τοπίο, πρέπει να προσέξουμε τις παγίδες που στείνει η Τουρκία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Τουρκία δεν είναι ένας καλός γείτονας. Αν ήταν ένας καλός γείτονας, δεν θα είχαμε πρόβλημα ούτε να έρθει τον ΝΑΤΟ. Σας εννοούμαστε μεταξύ μας. Αν ήταν η Ιταλία απέναντί μας, θα είχαμε βρει λύσεις. Η Τουρκία το κάνει σκοπίμως για να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Ευρώπη και να υποβαθμίσει την Ελλάδα. Εμείς τώρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, σε συνεννόηση και με τους Ευρωπαίους, δεν ξέρω και με τον ΝΑΤΟ, να μην υπάρχουν προβλήματα τα οποία να προκαλούν την εικόνα ότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μας, όλοι οι κακοπροαίρετοι μας κατηγορούν, μας προσάπτουν. Ιδιαίτερα οι χώρες οι νεότερες που μπήκαν με δική μας βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα έρχονται να μας κατηγορήσουν και να λειτουργήσουμε ένα παλαιομοδίτικο εθνικισμό ότι εμείς είμαστε ανίκανοι και ανυπαρκείς. Απαράδεκτα πράγματα. Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε, όχι να περιμένουμε από τον ΝΑΤΟ να μας στηρίξει. Κύριε καθηγητά, για να καταλάβω, εσείς την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο τη βλέπετε θετικά ή αρνητικά στην παρούσα συγκυρία? Δεν μπορώ να κατανοήσω πού αποσκοπεί. Δεν έχει καμία αποσκοπή το ΝΑΤΟ, καμία σκοπιμότητα το ΝΑΤΟ στην παρουσία του στο Αιγαίο. Να κάνει τι? Ουσιαστικά υπάρχει από ό,τι ξέρουμε για να συλλέγει πληροφορίες και να ειδοποιεί ότι φτάνουν οι βάρκες, φτάνουν οι πρόσφυγες. Αυτές όμως τις βλέπουμε και εμείς, δεν χρειαζόμασταν τον ΝΑΤΟ. Περί τίνος πρόκειται. Θα μπορούσαμε, κύριε Υπουργέ, να επιμείναμε στο θέμα της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. Επιμένουμε. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Θέλω, κύριε καθηγητά, συμφωνώντας απόλυτα με την ανάλυση σας και για τη Συρία. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε και έτσι είναι. Θέλω να σας πω ότι. Πώς συμφωνείτε? Στο άρθρο 8. Εδώ λέει ο καθηγητής ότι δεν καταλαβαίνει τι ρόλο θα παίξει τον ΝΑΤΟ. Μ' αφήνει να σας πω. Σας αφήνω, αλλά να καταλάβω πώς συμφωνείτε με όλους. Σας το είπα και εγώ προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου. Μα λέει τα αντίθετα ο κύριος Γιαλουρίδης. Μιλάει για ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, λέει ότι δεν καταλαβαίνει τι ρόλο έχει τον ΝΑΤΟ. Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε. Πώς συμφωνείτε? Σας ξεκαθαρίζω ότι εγώ πριν σας είπα ότι αυτό που θέλει η Τουρκία από τον ΝΑΤΟ είναι αυτό που είπε και ο κύριος Γιαλουρίδης, είπα και εγώ. Για να εντείνει την παρουσία του στα σύνορα με τη Συρία. Αυτό είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι που αποκομίζει. Σε αυτό συμφωνούμε. Εντάξει. Στο δεύτερο που συμφωνούμε είναι στην εμπλοκή της Frontex. Εμείς γιατί τους διευκολύνουμε λοιπόν σε αυτό? Εάν έχετε μπροστά στη συμφωνία, κύριε Χατζηνικολάου, όπως μου λέτε, θα ήθελα να δείτε το σημείο 8. Το σημείο 8 μιλάει για άμεση συνεργασία, για ευθεία συνεργασία της Frontex με τη συμφωνία αυτή, με το ΝΑΤΟ. Και μάλιστα θα σας πω ότι έγινε και μία συνάντηση της Frontex. Και τι σημαίνει αυτό? Του κυρίου Αβραμόπουλου, θα σας πω, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, διότι αυτό που ζητάει η Ελλάδα και το επιδιώκουν και άλλοι πλέον εταίροι, είναι η Frontex να μετακινηθεί από τα ελληνικά νησιά, στα οποία πράγματι βοηθάει στα hotspot, με τη δύναμη της ακτοφυλακής που έχει, στα τουρκικά παράλια. Και αυτό είναι και ο σκοπός της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτή ήταν η πρότασή μας η πρώτη. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει? Γιατί δεν είχε εφαρμοστεί η πρόταση Καραμαλή του 2008 να μετατραπεί η Frontex σε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Τώρα πια, μετά από πρόταση του κυρίου Αβραμόπουλου και πρωτοβουλία δική του, το θέμα έχει μπει μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και περιμένουμε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν, προκειμένου αυτό να γίνει νόμος της Ευρώπης, να αλλάξει ο εσωτερικός κανονισμός της Frontex. Εάν αυτό επιτευχθεί με τη συμφωνία που έχει γίνει, που εμπλέκει άμεσα τη Frontex στο σημείο 8, τότε η ευρωπαϊκή ακτοφυλακή με τα πλοία και τα ελικόπτερα που επιχειρεί, θα επιχειρεί μέσα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα και από τα τουρκικά παράλια. Και αυτό βεβαίως είναι επιθυμία μας και αυτό είναι η ελληνική πρόταση. Στο μεταξύ θα έχει αποχωρήσει το ΝΑΤΟ, φαντάζομαι, αφού θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Εάν γίνει αυτό, νομίζω ότι και μόνο του το ΝΑΤΟ θα αποχωρήσει. Το μεταξύ το θέμα των Δωδεκανήσων και των 6 με 10 μίλια. Πέστε το 10 μίλια. Γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους μας το θέμα. Στο θέμα της Δωδεκανήσου ήδη θα υπάρχει η νατοϊκή δύναμη. Πού έχουμε ροές στη Δωδεκάνησο? Έχουμε μεταξύ τη ΣΚΟ, Ψερίμου και των ακτών της Μικράς Ασίας και στην περιοχή του Αγαθονησίου Φαρμακονησίου, νότια της Σάμου. Σε αυτές τις δύο περιοχές, λοιπόν, υπάρχει μέση γραμμή. Την οποία δεν αναγνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία τη μέση θαλάσσια γραμμή την αναγνωρίζει. Η Τουρκία
σε αρκετές περιπτώσεις που αφορά τα 16 νησιά, βέβαια, δημιουργεί σε σχέση με τα νησιά προβλήματα όσον αφορά τη δική της παρουσία. Εκεί λοιπόν θα αντιμετωπίζουμε όπως θα αντιμετωπίζουμε. Πολλές φορές πήγε η τουρκική ακτοφυλακή να πάρει από τα Ήμια πρόσφυγες και μετανάστες, όπου εκεί η ελληνική ακτοφυλακή θα πάει πρώτα, θα εξηγήσει ότι εδώ πρόκειται για ελληνικό έδαφος και θα τους πάρει εκείνη, και αν αυτό εν συνεχεία περάσει σε επίπεδο πολεμικού ναυτικού, θα έπλαγε και το πολεμικό ναυτικό μας μέχρι σήμερα. Λέτε εσείς, αλλά προηγούμενες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη με τη συμφωνία της Μαδρίτης έχουν αναγνωρίσει ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη, λοιπόν, και τέτοιου είδους διαλόγους, οι οποίους έκανε πίσω με την αποπομπή διπλωματών. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία τέτοια η οποία να δημιουργεί γκρίζα ζώνη στο Αιγαίο, και εμείς δεν αναγνωρίζουμε καμία γκρίζα ζώνη στο Αιγαίο. Δεν αναγνωρίζει η χώρα τη συμφωνία της Μαδρίτης. Όπως το έκαναν και οι προηγούμενοι, η συμφωνία της Μαδρίτης δεν αναγνωρίζει γκρίζα ζώνη. Ρητά αναφέρει ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο για μας παραμένουν εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων και αναφέρονται σε τουρκικά εδάφη. Δεν αναγνωρίζουμε ούτε εμείς, ούτε προηγούμενες κυβερνήσεις. Εγώ θα σας θυμίσω, έτσι επειδή μιλάμε τώρα για την κυβέρνηση αυτή, θέλετε να θυμηθείτε μία δήλωση του κυρίου Βέμπερ, του αντιπροέδρου της του αντιπροέδρου του Λαϊκού Κόμματος επί Σαμαρά. Λοιπόν, 2015 Ιανουάριος, ο Μάνφρεντ Βέμπερ του ΕΛΚ είχε χαρακτηρίσει πρόκληση της Ελλάδος δίπλα στα τουρκικά παράλια τη ρήψη Στεφάνου στα Ήμια που έκανα εγώ σαν Υπουργός Άμυνας. Έτσι, για να θυμόμαστε λιγάκι τι είχε γίνει στο παρελθόν. Σημαίνει ότι έχει κατοχυρωθεί στη μνήμη των ξένων. Αυτό λοιπόν, η εικόνα ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Αυτό λοιπόν, υπάρχει αυτό, η εικόνα γκρίζων ζωνών. Δόθηκε λοιπόν η απάντηση, κύριε Γιαλουρίδη, και εγώ ως Έλληνας Υπουργός Άμυνας άσκησα την πράξη της εθνικής κυριαρχίας που οφείλω και οφείλει κάθε Έλληνας Υπουργός, και ξαναπήγα, κύριε Ξεστεφάνη. Καλά κάνατε. Και θα ξαναπάω. Και ο κύριος Βίτσας προχθές, ο αναπληρωτής υπουργός, πήγε ο ίδιος με ελικόπτερο και προσγειώθηκε. Όπως θα προσγειωνόμαστε σε όλα τα ελληνικά νησιά. Υπάρχει παρά τα αυτά πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, και στο ζήτημα της έρευνας και διάσωσης, όπου ασκείται κυριαρχία και η Τουρκία θέτει θέματα συνεχώς. Και χθες παρέθεσε θέμα έρευνας και διάσωσης. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά με την παρουσία του ΝΑΤΟ? Δηλαδή, ελέγχουμε το χώρο που βρισκόμαστε. Έχουμε... Απόλυτα. Και απόλυτα δεν θα δεχθούμε κανένα τέτοιο είδους νότα. Θα ασκούμε την έρευνα και τη διάσωση στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εκεί που εμείς έχουμε την ευθύνη, όπως και στα διεθνή ύδατα εντός της δικής μας περιοχής, και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουν και κάνουν πάντα οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις και το λιμενικό σώμα. Το ΝΑΤΟ τι θέση θα παίρνει σε αυτά? Το ΝΑΤΟ... Στο θέμα των 6 με 10 μίλια που δέχεται τα 6 μίλια το ΝΑΤΟ, ξέρετε. Να σας απαντήσω. Και μετά. Το ΝΑΤΟ, είπε ο κύριος το ΝΑΤΟ λοιπόν πέρα. Ξεκάθαρα, και αυτό που αποτελούσε προϋπόθεση δική μας, σε συγκεκριμένο άρθρο της συμφωνίας αναγνωρίζει τα υφιστάμενα κέντρα έρευνας και διάσωσης. Θα σας διαβάζω στα αγγλικά το σημείο 7. Λυπάμαι που το διαβάζω, είναι restricted, θα το διαβάσω γιατί πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Full respect. Often coordination with the competent regional coordination center responsible on search and rescue issues. Σημαίνει ότι αναγνωρίζει το κέντρο έρευνας και διάσωσης της κάθε πλευράς στα δικά της χωρικά ύδατα. Θα σας πω κάτι. Υπάρχει πιθανότητα, αν θέλετε, να το πάμε στην τώρα, ακραία περίπτωση. Αφού όμως αναγνωρίζει και των δύο πλευρών, σημαίνει ότι εκεί θα γίνει το πάρτι. Στα δικά τους χωρικά ύδατα. Μα δεν εσείς πιστεύετε... Έχουν άλλα χωρικά ύδατα αυτοί και άλλα εμείς. Μα αυτό λέμε. Όχι, όχι. Αυτό λέμε, κύριε Υπουργέ. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι άλλο αέρα. Όταν εσείς, για παράδειγμα, πήγατε για την έρευνα και τη διάσωση στο ελικόπτερο που έπεσε προχθές, έκανε νόταμη η Τουρκία ότι παραβιάζουμε τον εθνικό της χώρο. Έτσι, και ότι εκεί είναι δική της η έρευνα. Και της απαντήσαμε ότι εκεί είναι δική αυτό μας λέμε περιοχή. Τώρα τι θα γίνεται? Και θα λοιπόν συνεχίσουμε να το θα λέμε. Θα κάνει το διαιτητή το ΝΑΤΟ? Κανένα θα αποφασίσει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε σαν μέρος της συμφωνίας ότι σέβεται. Ποιο από τα έρευνα κέντρα, έρευνα... Στα Ήμια ποια από τις δύο απόψεις σέβεται, την ελληνική ή την τουρκική? Μα είναι ξεκάθαρο ότι τα Ήμια είναι ελληνική ερώτημα. Περιοχή, γιατί τα αμφισβητούμε μόνοι μας, θα τρελαθώ δηλαδή. Τα Ήμια είναι ελληνικό νησί. Τι θα τρελαθείτε, με συγχωρείτε. Δεν τρελαθήκατε. Είναι στα 6 με 10 μιλιά, όταν κάλεσε τον Έλληνα πρεσβευτή. Κύριε, είναι στα 6 με 10 μίλια. Κύριε Υπουργέ, θα τρελαθείτε με την ερώτηση. Βεβαίως. Και δεν τρελαθήκατε. Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε. Όταν κάλεσε τον Έλληνα πρεσβευτή η Άγκυρα.
και του έδωσε την ότα. Μα δεν υπάρχει τέτοια. Θα τρελαθώ εγώ, κύριε δηλαδή. Κατσινικολάου, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν κάνετε για σαν κανένα, να μην βλέπετε. Για κανέναν Έλληνα θέμα ελληνικότητας των ημείων. Δεν υπάρχει κανέναν Έλληνα. Μα δεν έθεσε κάποιο Έλληνα το θέμα, ο Τούρκος το θέτει. Εκεί, λοιπόν, και η ερώτηση όλων μας είναι αν η παρουσία του ΝΑΤΟ εδώ μπορεί να επιβαρύνει αυτή την κατάσταση. Όχι, λοιπόν. Αυτό λέμε. Διότι ξεκαθαρίζει το ΝΑΤΟ μέσα σε αυτή την τριμερή συμφωνία που μπήκε η Ελλάδα, η Γερμανία και η Τουρκία, ότι στα θέματα έρευνας και διάσωσης δεν θα εμπλακεί. Το λέει ξεκάθαρα. Έχουν ευθύνη τα κέντρα έρευνας και διάσωσης κάθε χώρας. Τι θα γίνεται, λοιπόν, θα συνεχίσουμε, εκεί, λοιπόν, θα συνεχίσουμε όταν εκεί θα πηγαίνετε και οι δύο να κάνετε τη διάσωση. Θα κάνουμε τη δουλειά μας. Θα πηγαίνουμε και οι δύο. Και εμείς όταν θα πηγαίνουμε θα τους λέμε ότι κύριοι, προσπαθείτε να παρέμβετε σε ελληνική περιοχή. Αυτό που κάνει πάντα η Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωραία συνεργασία θα γίνει με το ΝΑΤΟ. Ωραία συνεργασία. Ωραία, κύριε Χατζηνικολάου. Λέω, ωραία συνεργασία. Εάν λοιπόν θα μπορούσε να λυθεί το θέμα, έτσι, θα ήταν το θεάρεστον. Αν η Τουρκία σεβόταν το διεθνές δίκαιο, θα ήταν θεάρεστον. Εμείς θέλουμε να το σέβεται το διεθνές δίκαιο. Όσο η Τουρκία τα αμφισβητεί, εμείς θα ασκούμε τις πράξεις της εθνικής κυριαρχίας. Και σε αυτό θέλω να είμαι σαφής, θέλω να το καταλάβουμε. Δεν θα εμπλακεί πουθενά το ΝΑΤΟ έχοντας μια παρουσία εκεί. Αυτό που είναι σημαντικό το ευχόμαστε είναι, και το ελπίζουμε και το σημειώνουμε. Οι χώρες μέλη θα βλέπουν και το πώς η Τουρκία αυτή τη στιγμή προκαλεί με υπερπτήσεις, με παραβάσεις και παραβιάσεις. Κύριε Γιαλουρίδη, έχετε κάτι να συμπληρώσετε? Ναι, ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Επειδή παρακαλώ, πρέπει να σκεφτόμαστε το τι έρχεται μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, μήνες. Εμείς προβλέπουμε μια κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε εμπλοκή πολλών παραγόντων σε πολεμικές συγκρούσεις και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Ελλάδα και ως Ευρώπη, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε εδώ, γιατί θα αυξηθούν πάρα πολύ οι ροές των προσφύγων. Και πρέπει να δούμε και πώς παρεμβαίνει η χώρα μας σε αυτή την κρίση. Δεν είναι μόνο να έρχονται οι πρόσφυγοι να μας βρίσκουν. Τι ρόλο παίζουμε στη Μέση Ανατολή εμείς σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος είναι μια παγκόσμια τραγωδία? Έχει δίκιο, και επιτρέπετε να πω κάτι εκτός μεταναστευτικού. Είναι ο πρώτος στόχος της κυβέρνησης. Το πρώτο μου ταξίδι μετά την Κύπρο, όσο οφείλει κάθε υπουργός άμυνας, ήταν στο Ισραήλ. Θα είμαι πάλι μεθαύριο. Στην Αίγυπτο. Στην Ιορδανία. Η Ελλάδα με τις χώρες της Moderate στη Μέση Ανατολή προσπαθεί να συνεχίσει να χτίζει σχέσεις. Έχουμε κοινές ασκήσεις πια με την Αίγυπτο, κοινές ασκήσεις με το Ισραήλ, κοινές ασκήσεις με την Ιορδανία, κοινές ασκήσεις τριμερείς με την Κύπρο, παντού, και θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ασκήσεις έρευνας και διάσωσης και ασκήσεις της πολεμικής αεροπορίας ελληνικής με την Κύπρο και το Ισραήλ, και αυτές οι τριμερείς ασκήσεις δεν είναι καθόλου τυχαίες. Yeah. Πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να χτιστεί μια γραμμή ασφαλείας, η οποία να ξεκινά από το Ισραήλ και την Αίγυπτο και μέσω Κύπρου και Ελλάδος να επεκτείνεται προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Είναι το τόξο εκείνο το οποίο θα ασφαλίσει από τον Ισλαμικό φονταμενταλισμό τη Δύση. Ρωτούν πολύ στο Twitter τι θα γίνει αν η Τουρκία μαζί με το ΝΑΤΟ εμπλακούν σε επιχειρήσεις στη Συρία. Αν θα εμπλακεί και η Ελλάδα. Όχι. Δεν θα εμπλακεί. Η Τουρκία θα εμπλακεί. Επίσης, κύριε Γιαλουρίδη, με ρωτούν πολύ εδώ και μου λένε ρώτα τον καθηγητή. Και όχι τον υπουργό, πρώτα τον καθηγητή. Τι θέση έχει το ΝΑΤΟ για τα Ήμια και τις άλλες τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο? Όπως ξέρει και ο υπουργός, είναι ουδέτερη θέση του. Δεν παίρνει θέση. Έτσι. Έτσι. Δεν παίρνει. Είναι το δόγμα Λουτς του τέως Γενικού Γραμματέα. Δεν εμπλεκόμεθα στις διαφορές των συμμάχων μεταξύ τους. Όπως και στον Ατήλα 2. Ναι, βεβαίως. Όπως και στον Ατήλα 2. Ναι, 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 ναι. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο θέμα του ελικοπτέρου. Έγινε ξεκάθαρο πάντως από τον κύριο Γιαλουρίδη αυτό. Η ουδέτερη θέση που μέχρι τώρα κρατάει το ΝΑΤΟ. Θέλω να σας πω ότι δεν θέλουν να μπλέκονται ποτέ σε διμερείς. Η ουδέτερη θέση που κρατάει το ΝΑΤΟ, πρέπει να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι αρνητική θέση για τη χώρα μας. Αλλά προσέξτε γιατί κάτι. Γιατί το διεθνές δίκαιο δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Έχει σημασία όμως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι παρότι προσπαθεί να κρατήσει, και πάντα το ΝΑΤΟ το κάνει, μια ουδέτερη θέση, έρχεται τώρα εδώ και ουσιαστικά βοηθά την Ελλάδα στο να σταματήσει το μεγάλο πρόβλημα αυτό των μεγάλων ροών που δεν απορροφά πλέον η Ευρώπη. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για επαναπροωθήσεις. Μιλάμε για επιστροφή κάποιων προσφύγων και το σταμάτημα των ροών.
να μην πνίγει το κόνο στο Αιγαίο. 10.000 παιδιά έχουν χαθεί. 10.000 παιδιά. Είναι απίστευτο νούμερο. Το ξέρετε ότι τα παιδάκια αυτά δεν μπορεί με το σύστημα των δακτυλοσκοπήσεων να καταγραφούν. Ελληνική σημαία στα ίμια μπορώ να ξαναβάλω ή θα την πάρει ο αέρα. Όπως έλεγε ο κύριος Πάγκαλος. Βεβαίως και μπορείτε να βάλετε όποτε θέλετε ελληνική σημαία στα ίμια και να δεν πάρει, θα να την πάρει ο αέρας, στα ίμια. Όπως τότε που έλεγε ο κύριος Πάγκαλος ότι την πήρε. Βεβαίως και όχι. Αυτού του είδους οι πολιτικές ξέρετε ότι δεν ανήκουν. Το κράτος έκοψε την επιδότηση από το μοναδικό κάτοικο ο οποίος είχε τα εγωπρόβατά του εκεί και αναγκάστηκε να φύγει ο άνθρωπος. Αφήστε τα εγωπρόβατα. Ξέρετε πότε σταμάτησε αυτό και τα εγωπρόβατα. Μην μπούμε στην υπόθεση των ημιών. Κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε. Ξέρετε, όλο αυτό το θέμα των νησιών, ιδίως που κατοικούνται από λίγους κατοίκους ή έχουν οικονομική ζωή, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την υφαλοκρηπίδα του κάθε νησιού. Και γι' αυτό το λόγο, Λέβιθα, Κίναρος, Πλατιά, έχω δώσει μάχη. Ξέρετε ότι όταν πάντρεψα τον Μιχάλη και την Αντωνέλα, τότε μεταξύ Ψερίμου και Καλύμνου έγινε ολόκληρο επεισόδιο. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε φορά που πετάω πάνω από το Αιγαίο για να επισκεφτώ μονάδες, πάντα σταματώ και στη Ρώ και στη Στρογγύλη και στο Αγαθονήσι και στο Φαρμακονήσι, αλλά και στα Λέβιθα ή στην Κίναρο, στην Σαμιοπούλα. Είναι σημαντικά αυτά τα νησιά, ακόμα και στο Δοκό. Γιατί ρίξαμε, γιατί πήγαμε και κάναμε τα φώτα με την ελληνική φρεγάτα στο Εσείς Δοκό. Καλά τα λέτε και τα καλά κάνετε στα Ήμια πάντως. Από τα Ήμια έφυγε ο. Το δόγμα Χόλκου, το θυμάστε. Από τα Ήμια είχε φύγει ο Βοσκός το 1995, θα σας θυμίσω. Και μετά έγινε μεγάλη μάχη με μένα και τον δήμαρχο της Καλύμνου τότε να ξαναγυρίσει ο Βοσκός, να έχουμε. Έχει γίνει η μάχη της Τσιπούρας κάθε χρόνο. Συγγνώμη, λοιπόν, και ήρθε μετά ο κ. Χόλκου και είπε να μην βάζουμε καμία σημαία, κανένα στράτευμα, κανένα πλοίο. Το θυμάστε αυτό το no troops. Μισό λεπτό, κάτι για να το τελειώσω. No troops, no flags, τίποτα απολύτως. Το θυμάστε αυτό. Η εποχή Σιμίτη ήταν μια θλιβερή Σιμίτη για τα εθνικά μας θέματα. Θλιβερή εποχή. Και αυτή την εποχή οφείλουμε όλοι οι Έλληνες και να την αναδείξουμε. Αλλά και να δείξουμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω κανένας μας και θα είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί σε αυτά τα εθνικά θέματα. Ήταν η επέτειος των ημείων. Όσοι συνάδελφοι προσπάθησαν να πλησιάσουν ή όσοι προσπάθησαν από τα νησιά να πλησιάσουν, δεν τα κατάφεραν. Πήγαν οι Τούρκοι και τους έδιωξαν. Κυρία Μακρύ, ο Σιμίτης το να πάμε να βάλουμε πρέπει για να κάνουμε ένα ρεπορτάζ και να κάνουμε. Δεν καταφέρνει κανείς να πλησιάσει στα ημεία. Ωραία τα λέτε εσείς. Αλλά η πράξη, γιατί το παρακολούθησα σε πάρα πολλά ρεπορτάζ που το επεσήμαναν, δεν σας δικαιώνει. Ωραία κύριε Μακρύ, την επόμενη φορά που θα θέλετε εσείς να πάτε να βγάλετε φωτογραφία θα σας στείλουμε. Ναι, με πολύ μεγάλη χαρά. Θα πάμε. Αλλά να το πάμε θέμα να πάρει προσωπικό, την. Κύριε Υπουργέ, όπως προσπαθείτε να το παρουσιάσετε. Δεν μπορεί να κάνουν. Το θέμα είναι ωραία να κάνουμε δηλώσεις εθνικής υπερηφάνειας. Αν η πράξη είναι. Κυρία Μακρύ, κάθε χρόνο που γίνεται η μάχη της Τσιπούρας, που πάνε ελληνικά πλοία από την δυτική πλευρά και τουρκικά αλλιευτικά από την ανατολική πλευρά, σας πληροφορώ ότι εκεί είναι το ελληνικό λιμενικό σώμα, εκεί είναι το πολεμικό ναυτικό, δίνουμε τη μάχη και πράξη εθνικής κυριαρχίας είναι ακριβώς αυτές που αποδεικνύουν την οικονομική ζωή στο νησί. Πάμε αφήστε σε μικρή λοιπόν να κάνουμε διακοπή. Μας. Και όποτε θέλετε, εσείς είμαι στη διάθεση σας, αλλά όχι να πάμε για να κάνουμε μια πολιτική προκειμένου μόνο να προκαλέσουμε. Δεν της δίνω άδεια να έρθει μαζί. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θα πάμε σε ένα θέμα που μας στενοχωρεί όλους, την πτώση του ελικοπτέρου. Για να σας ρωτήσω για τις αιτίες αυτής της πτώσης, διότι οι φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες είναι πολλές και διάφορες και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε σωστά την πραγματική εικόνα. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και θα πάω στον Πάρη Καρβουνόπουλο. Με επιτρέπετε να σχολιάσω και θέλω παρακαλώ. Θέλω να θυμίσω, για να μην τίποτα κενό περί γκρίζων ζωνών κτλ. Γαλλική Προεδρία, 18 Δεκάτου του 8, έχουμε την απόφαση της Συμφώνου για τη Μετανάστευση, 18 Δεκάτου του 8 επί Γαλλικής Προεδρίας, το οποίο λέει ότι ευρωπαϊκά σύνορα είναι τα ελληνικά σύνορα, τα σύνορα της Ελλάδος. Ναι, άρα, αυτό βέβαια έπρεπε να το θυμούνται και τώρα με τα Σκόπια. Α, πολλές φορές, βεβαίως πρέπει να το θυμούνται. Πρέπει να το αλλά θυμούνται. Αυτό το λέω, διότι το θέμα της εποχής, της μαύρης εποχής Σιμίτη, έχει κλείσει παντοτινά για την Ευρώπη. Και να θυμίσω ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι, δηλαδή ο Γερμανός επικεφαλής που λέμε της δύναμης,
σαν αξιωματικός του Γερμανικού στρατού, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμφωνία της 18 δεκάτου του 8, παράγραφος 3 εδάφιο 1, αναγνωρίζει τα ευρωπαϊκά σύνορα στα ελληνικά σύνορα. Δεν υπάρχουν λοιπόν γκρίζες ζώνες. Πάμε στο Μπάρη Καρβουνόπουλο και Πάρη, να θέσουμε μερικά ερωτήματα παρακαλώ για το θέμα του ελικοπτέρου. Αν μου επιτρέπεις να συνδέσω τα ίμια και το ελικόπτερο κατά κάποιο τρόπο, μου είπαν κύριε Υπουργέ ότι στην ομιλία σας στο Παραθώνα, στο μνημόσυνο που έγινε για το χαμό των τριών αξιωματικών των ημείων, είπατε στην ομιλία σας ότι το πόρισμα για εκείνο το ελικόπτερο που είχε πέσει το 96 θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε. Έχετε στο μυαλό σας κάποια σκέψη να ξανανοίξει η έρευνα για εκείνη την πτώση? Να σας απαντήσω. Οι οικογένειες Βλαχάκου, Καραθανάση και Γιαλοψού όλα αυτά τα χρόνια διατύπωναν αρκετές απορίες σε σχέση με το πόρισμα και το πώς έπεσε εκείνο το ελικόπτερο. Ήταν ένα αίτημα το οποίο και εγώ είχα υποστηρίξει και υποστηρίζω. Είπα λοιπόν στις οικογένειες ότι το πόρισμα θα τους το γνωστοποιήσω. Και είναι στη διάθεσή τους να πάμε μαζί να ξαναδούμε το ελικόπτερο. Δεν πρέπει να υπάρχουν σκοτεινά σημεία σε αυτές τις υποθέσεις. Άρα δεν αμφισβητείτε το πόρισμα, απλά θα το δείξετε στους συγγενείς. Θεωρώ ότι οι συγγενείς θα πρέπει να το δούνε και να μην υπάρχει κανένα σημείο το οποίο μπορεί να αφήνει οποιαδήποτε αμφιβολία. Θυμάστε τότε ότι υπήρχε το θέμα αν υπήρχαν πριτσίνια ή αν γίνανε τρύπες κτλ. Δυστυχώς υπάρχουν και τώρα δύο σενάρια, κύριε Υπουργέ. Θα τα δούμε λοιπόν. Οι Τούρκοι που έριξαν το ελικόπτερο και όλα αυτά. Για πάση περιπτώσει είναι αστειότητες. Πάμε για το θέμα του Κινάρου και χαίρομαι που το βάζετε. Έχετε εικόνα τι μπορεί να έφταξε? Από την πρώτη στιγμή που γύρισα από τις Βρυξέλλες, πήγα στο κέντρο επιχειρήσεων και ζήτησα να δω την εικόνα του Αιγαίου εκείνη την ώρα. Λοιπόν, εκείνη την ώρα, και θέλω να το καταλάβουμε όλοι οι Έλληνες αυτό, στο Αιγαίο και στην περιοχή αυτή υπήρχαν μόνο ελληνικά πλοία. Δεν υπήρχε ούτε άλλο εμπορικό πλοίο, ούτε πολεμικό πλοίο άλλης χώρας, ούτε βεβαίως Τουρκίας. Μικρή διακοπή. Αυτό, λοιπόν, μικρή διακοπή, κρίσιμο ερώτημα. Έχω δεχθεί δεκάδες μηνύματα. Ρωτούν πολλοί φίλοι αν θα ήταν δυνατή παρεμβολή στα όργανα του ελικοπτέρου η οποία να οδήγησε στο ατύχημα. Αυτού του ελικοπτέρου όχι. Μάλιστα. Αυτό το ελικόπτερο είναι τεχνολογίας του 1981 που έχει παραλυφθεί. Παρεμβολή δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι παλιό ελικόπτερο. Είναι ελικόπτερο το οποίο πετάει συμβατικά. Από 35 ετών ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα όμως θα γίνει κανονική έρευνα του ατυχήματος. Κανείς μας δεν μπορεί να πει πριν την έρευνα του ατυχήματος. Αυτό που μπορώ να πω εγώ από τις πρώτες ενδείξεις, ότι πρώτον δεν υπήρχε ξένο ή εχθρικό πλοίο στην περιοχή. Υπήρχαν παρά μόνο ελληνικά και ότι το ακολουθούσαμε, είχαμε την εικόνα του ελικοπτέρου από δύο ραντάρ, από το ραντάρ του πλοίου και από το ραντάρ της Πάρνηθας και τα συνεργαζόμενα ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας μέχρι τη στιγμή της πρόσκλησης. Πάρει αυτό το σενάριο, το έχεις ακούσει και εσύ για το ενδεχόμενο να μην λειτουργούσαν τα όργανα? Ναι, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι να έχει κάποια όργανα. Βλάβη, ναι. Βέβαια, το πλήρωμα που παρέδωσε το ελικόπτερο στο τελευταίο μυροπλήρωμα δεν είχε καμία παρατήρηση, όλα πήγαν καλά, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε. Το περί ενδεχομένου παρεμβολής το αποκλείεται, κύριε Υπουργέ? Παρεμβολής στα όργανα, έστω απάντηση και στιγμιαία. Αυτά θα τα πει η Επιτροπή Διερευνήσεως. Από την προσωπική μου εμπειρία, πετάω και εγώ ελικόπτερο, έχω 800 ώρες πτήσης και έχω πετάξει πολλές φορές και με αυτό το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο αυτό είναι παλιάς τεχνολογίας και δεν έχει τόσο ευαίσθητα συστήματα που θα μπορούσαν ηλεκτρονικά να γίνει παρεμβολή. Μάλιστα. Αλλά κανείς μας δεν μπορεί να πει τίποτα εάν δεν ολοκληρωθεί η έρευνα. Και να σας πω, εσείς έχετε θέως, εικόνα αυτή τη στιγμή υπήρξε, για το τι έφταιξε? Δεν μπορώ να πω κάτι όταν υπάρχουν νεκροί και όταν υπάρχει μια επιτροπή διερεύνησης. Θα σας πω όμως ότι οι εντολές οι οποίες έχω δώσει και εγώ και η στρατιωτική ηγεσία και ο κύριος Βίτσας, σαν πληγουργός αναπτύσσεως που πήγε εκεί ο ίδιος και προσγειώθηκε και πέταξε πάνω από την περιοχή, είναι ότι να γίνει μια πλήρης έρευνα, ενδελεχής έρευνα και ένα πόρισμα το οποίο εγώ με δική μου ευθύνη θα το δώσω στις οικογένειες, διότι δεν θέλω να υπάρχουν τέτοιες σκιές. Να ξέρετε κάτι, και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Εάν τολμήσει κανείς να αμφισβητήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας μου, ή αν τολμήσει να κάνει πολεμική πράξη, θα έχει απάντηση αμέσως. Πάρη.
Έχω ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει με το ελικόπτερο, επειδή αναφέρθηκε στη Λιβύη. Κάντο για να σε ευχαριστήσουμε. Αναφέρθηκε στη Λιβύη ο Υπουργός πριν από λίγο. Είχε συμμετάσχει η Ελλάδα στις επιχειρήσεις Λιβύης. Αν ξαναγίνουν επιχειρήσεις, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα δώσει και τις βάσεις για να εξυπηρετούν τα ανατολικά αεροσκάφη. Η Ελλάδα. Δέχεστε πιέσεις γι' αυτό. Η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση ότι στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, δεν συμμετέχουμε με ενεργή συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις. Διευκολύνσεις. Σε διευκολύνσεις στις βάσεις τις συμμαχικές, ανάλογα με το αίτημα, επεξεργαζόμαστε και απαντούμε. Ωραία. Κοιτάξτε, η μάχη κατά του ISIS και του Daesh είναι η μάχη κατά της τρομοκρατίας. Και η μάχη κατά της τρομοκρατίας αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Μάλιστα. Είναι κοινός ο εχθρός. Ευχαριστώ τον Μπάρη Καρβουνόπουλο για την παρέμβασή του. Τώρα θέλω να πάμε στα hot spots. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, ξεκινώντας αυτό το κομμάτι της συζήτησης για το προσφυγικό, γιατί έπρεπε να αναμειχθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί έπρεπε να αναμειχθεί ο ελληνικός στρατός, οι πολιτικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν το έργο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν οι μέχρι τώρα χειρισμοί της κυβέρνησης για το προσφυγικό είναι κατά τη γνώμη σας επιτυχείς χειρισμοί. Αν συμφωνούσατε, για παράδειγμα, με την πολιτική της προηγούμενης Υπουργού, χαμογελάτε, πριν από τον κύριο Μουζάλα, και αν θεωρείτε γενικά επιτυχή την κυβερνητική πολιτική στο θέμα. Να σας απαντήσω. Μέσα σε 7 μέρες να γίνει η δουλειά στα 5 hot spot και στα 2 relocation center που έγινε και με τις αντιδράσεις που υπήρχαν από οποιοδήποτε άλλο φορέα ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Να είμαστε εντάξει δηλαδή. Ναι, αλλά για να φτάσουμε στις 7 μέρες προηγήθηκαν μήνες απραξίας. Κοιτάξτε κάτι. Θα σας πω καταρχήν ότι εγώ με τον κύριο Μουζάλα έχω μια άριστη σχέση. Όπως και με τον κύριο Τόσκα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αληθινή συνεργασία. Εγώ, άμα έχω κάποιον κόντρα, τη λέω δημόσια και την εκφράζω, ξέρετε ότι δεν είμαι από αυτού που κρατιέμαι. Κύριε Υπουργέ, αυτό δεν αλλάζει όμως το αντικειμενικό γεγονός ότι είναι... η χώρα τρέχει πάλι την τελευταία στιγμή να προλάβει και θα προλάβει μάλλον μόνο γιατί είναι πλάκι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο στρατός. Πρόλαβε η χώρα. Αύριο θα κάνω μια συνέντευξη τύπου στα διεθνή μέσα και στα ελληνικά μέσα, ναι, με φωτογραφίες πριν και μετά, με βίντεο. Και εν συνεχεία θα βάλουμε τις κάμερες στο ΣΥΝΟΚ και θα πάμε επί τόπου να δούμε όλα τα κέντρα. Είχα σκοπό να μην πάμε προς την ΚΟ, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το δεύτερο υπόστεγο της υποδοχής. Έχουν τελειώσει οι σκηνές και το ένα υπόστεγο. Αλλά επειδή άκουσα κάποια σχόλια ότι δεν είμαστε έτοιμοι, θα πάμε και εκεί, όπου θα επισκεφτούμε και θα πάρουμε εικόνα από όλα τα κέντρα και στη Σάμο και στη Χίο και στη Μυτιλίνη. Είναι καλό που είμαστε έτοιμοι. Γιατί όμως έπρεπε στο ΕΚΕ 5, αφού έχει βγει ένα τελεσίγραφο από τις Βρυξέλλες που μας απειλεί ότι θα μας βγάλουν από τη Σέγγεν, και γιατί ενώ το λέμε από τον Οκτώβριο έχει φτάσει μέσα Φλεβάρι. Εγώ θέλω να πω ότι θέλω να είμαι δίκαιος. Υποσχεθήκαμε δύο φορές, απλώς για να το ακούσουν και τηλεθέτες. Εγώ με την πολιτική της κυβέρνησης του Στοφιλοπούλου, ξέρετε. Μία ότι θα το έχουμε το Δεκέμβριο, εγώ μιλάω για μετά τις εκλογές. Αφήνω την πολιτική της προηγούμενης, της πρώτης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πάω στη δεύτερη. Τα υποσχεθήκαμε. Εγώ να πω και μετά τις εκλογές. Τα υποσχεθήκαμε μία φορά μέχρι το τέλος Οκτώβριο, μία φορά μέχρι το τέλος Δεκέμβρη, μία φορά μέχρι 15 Φλεβάρι. Τη τρίτη το πετυχαίνουμε. Γιατί, ακούστε, γιατί έπρεπε. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και ο κ. Μουζάλας ανέλαβαν ένα Υπουργείο το οποίο δεν είχε ούτε υπαλλήλους καν. Χτιζόταν το Υπουργείο παράλληλα με τις δράσεις που είχε. Άρα την πρώτη φορά, γιατί είχαμε Υπουργό. Την κυρία είχαμε Υπουργό. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι μόλις ανέλαβε ο κ. Μουζάλας, ανέλαβε κάποιους εξαιρετικούς ανθρώπους. Δηλαδή αυτή η κοπέλα, η οποία δεν θυμάμαι το όνομά της, να το πω δημόσια, που έχει την ευθύνη στο κέντρο της Μυτιλίνης, πρόκειται για έναν άνθρωπο που θα την πρότεινα για τον Νόμπελ μαζί με τους κατοίκους των νησιών, γιατί ένα κορίτσι το οποίο δούλεψε και δουλεύει 24 ώρες. Μας υπεδέχεται την πρώτη στιγμή και είχε να συντονίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ξέρετε, εμπλέκονται πολλοί φορείς. Εμπλέκεται η ΗΠΑ, τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Και καλώς εμπλέκεται. Εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλώς εμπλέκεται. Καλά, σε 7 μέρες πώς γίνεται. Εμπλέκονται 175 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το θέμα είναι ότι εκεί το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν είχε πει τα μέσα. Δεν είχε τους υπαλλήλους και τις υπόλοιπες. Μα έχει υπουργό που έλεγε ότι οι μετανάστες και δεν πάνε και ο άνθρωπος πάλευε
ο κύριος Μουζάλας πάλευε χωρίς να έχει την υποδομή που είχε ο στρατός. Μα δεν γεννήθηκε το υπόγειο μεταναστής στο Σεπτέμβριο. Εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί δεν είχε, το αναλαμβάνατε εσείς εξ αρχής. Να σας πω την αλήθεια λοιπόν. Εγώ δεν θέλω να σας πω. Τα μέσα τα οποία είχε δεν θα μπορούσαν να τελειώσουν αυτά. Πολιτική βούληση υπήρχε. Υπήρχε πολιτική βούληση. Και από την κυρία Ξεδουλοπούλου υπήρχε πολιτική βούληση να τελειώσει αυτά τα θέματα. Με την κυρία Ξεδουλοπούλου ξέρετε ότι εγώ είχα διαφωνίες. Ο κύριος Μουζάλας όμως όχι απλώς. Α, ο χρόνος από πότε μετά, Σεπτέμβριο. Ο κύριος Μουζάλας όχι απλώς είχε πολιτική βούληση, αλλά ο άνθρωπος έχει φτάσει στα όρια του. Εσείς συμφωνείτε με τα μέρη που επελέγησαν για να γίνουν τα hot spot, κύριε Υπουργέ, ή τα κληρονομήσατε από τις αποφάσεις των συναδέλφων σας? Εγώ από την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι είχα θέσεις συγκεκριμένα σχετικά με τα hot spot στα νησιά. Αρνητικές θέσεις. Εσείς στην ΚΟ είχατε πει το Φεβρουάριο του 2015 ότι τα hot spots λειτουργούν σαν μαγνήτης για πρόσφυγες. Πίστευα, ότι φέρνουν λοιπόν, περισσότερους. Και γι' αυτό το λόγο δώσαμε τη λύση. Και ήσασταν αρνητικότατος. Δώσαμε τη λύση των πλοίων, όπως θυμάστε. Πώς γίνατε θετικός. Αλλά τώρα τι έγινε. Εδώ είναι το σας απαντώ λοιπόν. Πώς γίνατε θετικότατος από αρνητικότατος. Ακούστε με λοιπόν. Δώσαμε τη λύση των πλοίων. Αλλά αντί λύση των πλοίων να λύσει οριστικά το πρόβλημα. Δηλαδή, άμα είχαμε 50 μετανάστες ή 100 μετανάστες την ημέρα, το να περνάει το πλοίο να τους παίρνει και να φεύγουν, ήταν λύση. Και αυτό δούλεψε στην αρχή. Εν συνεχεία όμως οι ροές ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και οι ροές αυτές δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν από ένα πλοίο που πέρναγε και ένα πλοίο που περίμενε. Με αποτέλεσμα να γεννηθεί ανάγκη να γίνουν hot spot. Και τώρα σας λέω ότι και τώρα που πήρα την ευθύνη, γιατί το βρήκατε σαν μια de facto υποχρέωση της χώρας και αυτή την υποχρέωση πρέπει να τη βγάλω εις πέρας, δουλεύω παράλληλα. Και το λέω για πρώτη φορά. Ήδη έχω ξεκινήσει διαδικασίες με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου και μια ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Λούκα, για να πάρουμε χρηματοδότηση για τη δημιουργία δύο πλωτών hot spot, όπου θα μπαίνουν μέσα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Θα γίνεται εκεί το registration με τα μηχανήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρουσία της ΥΠΑ της αρμοσίας του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τον Πειραιά. Όμως. Αυτό είναι μια λύση που μακάρι να δουλέψει. Εσείς λέγατε ότι με τα hot spots καταστρέφονται τα νησιά και ο τουρισμός τους. Ναι. Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα? Οι ροές αλλάξανε. Διότι λοιπόν, από 50 μετανάστες. Ακόμα περισσότερο λοιπόν. Με 100 έχουμε με βάση τις ροές αυτό που λέγατε τότε. Προσέξτε, τους 550 ή τους 100 τους βάζει στο βαπόρι. Τους 500 και τους 1000 και τους 3.500 στη Μυτιλίνη. Δεν μπορεί να τους βάλει στο βαπόρι. Ξεκάθαρα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι στη μέση του νησιού και να τους εκμεταλλεύονται κάποιοι, γιατί εκεί είναι το μυστικό όλο. 1.000.000 μετανάστες. 3 μπουκάλια νερό την ημέρα. Όταν το μπουκάλι το παίρνουν 4 ευρώ, σημαίνει ότι κάποιοι κερδίζουν 10.000.000 ευρώ την ημέρα. Επομένως αναγνωρίζετε ότι λεφτά. Θα πληγεί ο τουρισμός των νησιών. Ορίστε. Επομένως αναγνωρίζετε ότι θα πληγεί ο τουρισμός. Μα θα πληγεί νησιών. Τώρα που είναι στο δρόμο. Όταν έχουν μετατραπεί ταβέρνες σε φορτιστές. Πάντως δεν λέγατε αυτό το περασμένο Φεβρουάριο. Κοιτάξτε κάτι, κύριε Νικολάου. Δεν έλεγα αυτό και παράλληλα. Δεν θέλω να ξαναπέξω τώρα το βίντεο. Απαντώ, δεν έχει νόημα. Εάν βρω λύση να υπάρχει πλωτόχο του σπότ, θα το κάνω. Όμως αυτή τη στιγμή, εκεί που έχει φτάσει το πράγμα και με τον αριθμό των προσφύγων. Παντός. Δεν μπορούμε να ξαναπέξω. Ο κύριος Κρεμαστινός, ας πούμε, λέω τώρα, πρότεινε να πάει στην Ψέρυμο το hot spot. Ναι. Αντί για την ΚΟ. Είπε, είναι ένα μικρότερο νησί, δεν είναι τουριστικό, έχει 100 κατοίκους, να πάει εκεί. Να σας πω ότι η δήμαρχος της Στήλου με πήρε μόνη της τηλέφωνο και μου λέει ότι εμείς έχουμε καταστάσεις και οι κάτοικοι συμφωνούν, ελάτε να το κάνουμε εδώ. Με πήρε η δήμαρχος της Στήλου, το λέω δημόσια. Κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι συνεργάζονται, ο δήμαρχος της Λέρου, ο άνθρωπος μαζί με όλους τους λεργιούς βοήθησαν για να το κάνουν το hot spot. Ήδη εντολή που έδωσε ο κύριος Κουροπλής να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο της Λέρου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως ο Δήμαρχος της Μυτιλίνης, έχουν σκιστεί, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης της Χίου, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης της Σάμου. Έχουν δώσει μάχη να βοηθήσουν. Και άλλοι οι οποίοι αντιδρούν. Το θέμα, θέμα της αντίδρασης. Όταν τα είπατε αυτά, βεβαίως, πόσο διαφωνείτε με τα hot spots γιατί γίνονται μαγνήτες για άλλους, τα είπατε από την ΚΟ. Αυτά λοιπόν οι κυρία άνθρωποι στην ΚΟ, εάν μπορούσαμε ακούσανε, και τώρα. Όπως άκουσε και ο Δήμαρχος. Σας απαντώ, όταν πάει λοιπόν. Ο Υπουργός λοιπόν και τους λέει ότι αν εδώ γίνει hot spot, εγώ διαφωνώ γιατί θα έρθουν άλλοι τόσοι. Ήρθαν άλλοι τόσοι όμως. Γιατί αντιδρούν. Ήρθαν άλλοι τόσοι και τελικά οι άνθρωποι ήταν στη μέση του δρόμου. Ναι, και αλλά εδώ, έχοντας ακούσει αυτό τον το οποίο του λέω και τώρα θεωρούν στους, ότι θα έρθουν και άλλοι τόσοι. Του λέω του κατοίκου τη ΚΟ αυτή τη στιγμή ότι η προσπάθειά μα είναι να μην υπάρχει hot spot. Να είναι απλωτό. Δεν μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Και μας λένε ή θα είστε έτοιμοι στις 18 του μηνός ή θα υπάρχουν κυρώσεις για την Ελλάδα. Τέλος. Πρέπει λοιπόν
Ναι, όταν θα πάει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή. Μα το βάζει πολλές φορές και σε διάφορα θέματα. Ωραία. Και κάνουμε πράγματα που δεν πιστεύουμε. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα έτσι έχουν. Και να σας πω κάτι. Οι προδιαγραφές που πρέπει να λειτουργήσουν έχουν σχέση και με τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν 400 εκατομμύρια που είχε εγκρίνει ο κ. Αβραμόπουλος. Τα 32 εκατομμύρια είναι στο λογαριασμό και έχουν πάρει φράγκο. Γιατί. Γιατί είμαστε οι γνωστοί Έλληνες. Γιατί λοιπόν. Γιατί την τελευταία στιγμή στήσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, αλλά ακούστε γιατί πάντα. Γιατί ναι. Πάντα είμαστε τη τελευταία στιγμή. Μου λέτε το τυρί, να σα πω και το θάκα. Εδώ είναι φανερό ότι για γραφειοκρατικές ιστορίες δεν έχουμε πάρει τα λεφτά. Ναι. Ας πούμε, δεν έχουμε κάνει τη εδώ, διαχειριστική λοιπόν, αρχή. Εμείς δεν έχει τελειώσει. Η διαχειριστική αρχή έχει έναν διαχειριστή. Ναι. Έναν. Δεν γίνεται με έναν. Εγώ έχω βάλει έναν στρατηγό τώρα και 20 οικονομικούς αξιωματικούς οι οποίοι δουλεύουν επ' αυτού και ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον κύριο Αβραμόπουλο και από τον μόνιμο εκπρόσωπο εδώ να μου δώσει και δύο συνεργάτες δικούς τους για να βοηθήσουν. Και βοηθάνε. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνουμε, μας λένε. Αύγουστο είναι για να αυτά φάνε. Τα λεφτά στη διάθεσή μας. Από πέρσι τον Αύγουστο και δίνουμε κρατικά κομμουνδύλια. Θα σας απαντήσω. Μην με διακόπτετε. Γιατί το κάνετε αυτό συνέχεια. Ξέρετε ότι σας επαθώ ιδιαίτερα. Μην με διακόπτετε. Λέει, θα σας απαντήσω ό,τι θέλετε. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγία της. Για να χρηματοδοτηθείτε για την τροφή, που δεν χρηματοδοτούμαστε τώρα, θα πρέπει να είναι πρωινό, προάριστο, μεσημεριανό, βραδινό με 5,72 ευρώ, με ISO ο παραγωγός και πιστοποιητικό ότι αυτό το τρόφιμο κάνει για μουσουλμάνους. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό και να γίνει ένας διαγωνισμός με 5,72 ευρώ με αυτά τα χρηστικά και να ποιοι θα έρθουν και βεβαίως να προτιμηθούν οι παραγωγοί των νησιών γιατί τα νησιά που επιβαρύνονται θα πρέπει να έχουν κάτι να κερδίσουν. Εμείς εγκρίναμε να χρηματοδοτούνται μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίοι ξέρετε πόσο χρεώνουν την ημέρα στη Μυτιλίνη. 30 ευρώ. Ποιος τον έκανε, Ποιος τον έκανε αυτό. Δεν τον έκανε εμείς. Ποιος τον έκανε. Αυτό για να καταλάβετε χρηματοδοτείται από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ασχέτως της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν πάμε να βάλουμε μια τάξη. Μπαίνει ένας συνταγματάρχης, επικεφαλής ένας συνταγματάρχης σε κάθε hotspot. Έχουν μπει ήδη 7. Είναι location center. Από κάτω υπάρχει. Αυτό λέμε ότι πάτε να βάλετε μια τάξη τις τελευταίες 10 μέρες. Και χάθηκαν μήνες. Και σας βλέπω ότι ενώ αν αυτό το είχε κάνει άλλη κυβέρνηση θα είχατε σηκώσει τον κόσμο στον αέρα, τώρα δεν κάνετε μισό σχόλιο. Κύριε Κατσικολάου, μισό σχόλιο. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Όμως. Είστε και πρόεδρος κόμματος από τη στιγμή. Και μάλιστα πρόεδρος του κόμματος, το οποίο είναι ένα από τα δύο που στηρίζουν την κυβέρνηση. Λοιπόν, Νικόλα, είχαμε υποχρέωση και ενώ σας επισημαίνουμε όλοι ότι επί μήνες υπάρχει ολιγορία κυβερνητική. Ολιγορία. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν υπάρχει ολιγορία. Δεν υπάρχει ολιγορία. Υπάρχει έλλειψη των μέσων. Τα οποία θα έπρεπε να είχαν κινητοποιηθεί από την αρχή. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ, κυρία Χρυστοδουλοπούλου για τα μέσα πέτυχε. Κυρία Χρυστοδουλοπούλου που ήταν 7 μήνες υπουργός, τα μέσα τη λείπανε. Που έβγαινε και έλεγε ελιάζονται αυτοί και δεν ξέρω τι χρήματα υπάρχουν από τον Άβγουστο. 7 μήνες υπουργός, είπε η κυρία Μακρύ. Εμείς εκεί που έπρεπε να βοηθήσουμε. Ήταν θέμα μέσα. Ξέρετε τι δώσαμε από τι ένοπλε δυνάμει τότε. Εγώ δεν μίλαγα. 3 εκατομμύρια. Ναι, αλλά σας λέει και ο κ. Χατζηνικόλας σωστά. Είναι κυβερνητικό εταίρο. 3 εκατομμύρια γεύματα έχουμε δώσει. Ναι, γιατί δεν μιλάγατε όμως. Όταν δουλειάζει κανεί μόμα. Τώρα λοιπόν να λάβουμε την ευθύνη. Τώρα τα ετοιμάσαμε. Τώρα η Ελλάδα είναι έτοιμη για τις 18 του μηνός και θα γίνουν όλα βάσει των προδιαγραφών που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ετοιμάσουμε και τη διαχειριστική αρχή και εν συνεχεία όταν είμαστε έτοιμοι και οργανωθούν θα τα αναλάβει πάλι το Υπουργείο Μετανάστευσης. Εμάς ο ρόλος μας είναι σε περίπτωση που χρειάζεται κάτι η πατρίδα, Υπουργέ, σε καιρό λύση θα προσφύγες, τι θα τους κάνουμε. Διαβάζω μια έρευνα του Μπρίγκελ του Γερμανικού Ινστιτούτου που λέει ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 100 χρόνια. Για να μετεγκατασταθούν οι πρόσφυγες με τους ρυθμούς που μπαίνουν και τους ρυθμούς που δεν βγαίνουν από την Ελλάδα. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί. Γι' αυτό πάρθηκε αυτή η απόφαση μέσω του ΝΑΤΟ να σταματήσουν οι ροές. Δεν έχει πλέον η Ελλάδα τη δυνατότητα να απορροφήσει άλλους πρόσφυγες και μετανάστες. Γιατί αυτούς που έχει μπορεί να τους φιλοξενήσει. Ακούστε κάτι. Έχουν μείνει λίγοι στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει θέμα να κοπούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Οι οποίοι θα χρειαστούν τη βοήθειά μας. Στο μέτρο του δυνατού και όσο αντέχει η πατρίδα μας. Σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να τους φιλοξενήσουμε και να τους περιποιηθούμε και να τους φροντίσουμε. Και εμείς μετανάστες και πρόσφυγες ήμασταν κάποιες εποχές. Και η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός είναι φιλόξενος λαός.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Υπουργέ. Αλλά 600.000 δεν αντέχουμε. Σε κάθε περίπτωση δεν θα αυξηθούν οι ΟΕΣ. Άμα κλείσουν τα σύνορα πάνω. Ανησυχείτε ότι μπορεί τελικά να μας κλείσουν τα σύνορα. In case of rescue of person coming via Turkey, this will be taken back to Turkey. Τι άλλο να σας πω, το καταλαβαίνετε τη συμφωνία. Όποιος διασώζεται. Όπου και διασώζεται, επιστρέφει στην Τουρκία. Οι Τούρκοι την κατάλαβαν, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ όμως ρωτώ το εξής. Να το δούμε. Παρουσία του ΝΑΤΟ, αν την κατάλαβαν, δεν κατάλαβαν. Πάντως, αυτό που έπρεπε να κάνουμε τώρα. Σαν ελληνική κυβέρνηση και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση το κάναμε. Θα το δούμε, αν δουλέψει. Ο κύριος Μουζάλας από την περασμένη εβδομάδα στον Νίκο Χατζηνικολάου και ο κύριος Δρακασάκης εξέφρασαν δημόσια ανησυχία ότι μπορεί τελικά παρόλα αυτά, παρότι θα είναι έτοιμα τα hot spots κτλ., επειδή αργήσαμε πολύ, να μας κλείσουν τα σύνορα. Έχετε κι εσείς την ίδια ανησυχία. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα κλείσουν τα σύνορα. Τι εννοείται δεδομένο? Θεωρώ δεδομένο ότι έχουν ήδη πάρει απόφαση κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείσουν τα σύνορα. Είναι ξεκάθαρο. Θα εγκλωβιστούν εδώ οι πρόσφυγες. Εάν λοιπόν δεν παίρναμε το μέτρο που τώρα πήραμε με το ΝΑΤΟ, θα κινδυνεύαμε. Θα κινδυνεύαμε να έχουμε μια τεράστια ροή από τη μεριά της Τουρκίας και να μένανε για κάποιο πολύ μεγάλο, Υπουργέ, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η πρόταση της Τύλου ή τη λύση της Ψερίμου που προτείνει της Ψερίμου ο κύριος Κρεμαστινός. Ακούστε κάτι, υπάρχει μια ευαισθησία. Σας ρωτώ, γιατί η Κος είναι ένα από τα πιο τουριστικά νησιά. Υπάρχει μια ευαισθησία στο θέμα των νησιών, ιδίως των ακατοίκητων. Ναι. Δεν θέλαν αρκετοί. Δεν είναι ακατοίκητη. Η Ψέριμος έχει περίπου 100 κατοίκους. Σε αυτή τη στιγμή είναι 15 οικογένειες σύν το στρατό. Έτσι. Το χειμώνα οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Ναι. Έτσι. Την Τύλο, αφού μάλιστα προσφέρθηκε. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι. Με τη συμφωνία αυτή θεωρούμε ότι πια οι ώρες ήταν πολύ λίγες. Όλες οι προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει, έχουμε και άλλες προτάσεις. Και για τη Βόρειο Ελλάδα, εμείς δεχτήκαμε. Ξέρετε, την πρόταση των δημάρχων, παρότι είναι έτοιμη η εγκατάσταση στα Διαβατά, παράλληλα κάναμε δουλειά και στον Όλθ, που ήταν μια πρόταση των 5 δημάρχων. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις τοπικές κοινωνίες, αυτούς που έχουν καλή πρόθεση. Και τους δημάρχους που βοηθούν, θα τους βοηθήσουμε όλοι μας τη δύναμη. Και τους δημάρχους που έχουν κάποιες ανησυχίες θα τις συζητήσουμε. Στη Θεσσαλονίκη έδωσαμε τη διαταγή, ο κύριος Σβίτσας και ο Γένοπλης Δυνάμεις φτιάξαμε και τα Διαβατά, φτιάξαμε και τον Νόρθ. Μακάρι να ικανοποιηθεί ο αριθμός με τον Νόρθ που δέχονται και οι έξι δήμαρχοι και ο κύριος Μπουτάρης. Γιατί να πάμε στα Διαβατά να τσακωνόμαστε με τον κόσμο? Δεν θέλουμε να τσακωνόμαστε με τον κόσμο. Ούτε να αντιδρά ο κόσμος. Αλλά πρέπει αύριο. Να δείξουμε στην Ευρωπαϊκή ότι είμαστε έτοιμοι. Και μακάρι να βρουν καλύτερες λύσεις. Είπατε προηγουμένως κάτι, εγώ δεν το έχω ξανακούσει από υπουργό της κυβέρνησης. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι θεωρείται δεδομένο ότι θα κλείσουν τα σύνορα. Κάποιες φορές εγώ δεν το έχω ξανακούσει από άλλο υπουργό. Σας λέω. Εμείς τι ξέρετε παραπάνω από εμάς? Πρώτον, γνωρίζω. Και δεύτερον, τι προετοιμασία έχετε κάνει εσείς απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Σας απαντώ λοιπόν. Γνωρίζω τη θέση στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς βγήκαν και μίλησαν ορισμένες χώρες. Οι τέσσερις υπερήφημοι που καταδικάζει σήμερα η Γερμανία. Γνωρίζω ποια είναι η θέση πολιτικών που έχουν την εξουσία σε αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις δημόσιες θέσεις που έχουν πάρει και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή ακριβώς αυτές ήταν οι θέσεις, γι' αυτό το λόγο κάναμε γρήγορα να υπογραφεί η συμφωνία στο ΝΑΤΟ και να έχουμε παρουσία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Εκ των υστέρων, βέβαια, κύριε Υπουργέ, επειδή οι αποφάσεις, όπως λέτε, σας έχουν λυθεί. Εάν περνάγανε 600.000, θα ήταν εκ των υστέρων. Τώρα είναι εκ των προτέρων. Τώρα λοιπόν. Καλά, και θα γίνει αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία που έγινε μας προφυλάσσει από τέτοιου είδους πολιτικές. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτές τις πολιτικές. Δηλαδή, του κλεισίματος του σύνορα. Στο σύνοδο κορυφής θα προσέλθουμε μεθαύριο, θεωρώντας δεδομένο ότι κλείνουν τα σύνορα? Όχι. Θα προσέλθουμε με την πρόταση την οποία κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία. Δεν εισακούονται όμως. Έτσι. Και θα ζητήσουμε το ευρωπαϊκό αυτό θέμα από κοινού να το αντιμετωπίσουμε και να υπάρχει απορρόφηση των μεταναστών από όλους. Δεν το θεωρείτε δεδομένο. Ορίστε. Δεν το θεωρείτε δεδομένο. Δεν θεωρείτε δεδομένο και θα δοθεί μάχη. Αλλά γι' αυτό το λόγο. Δεν θα εισακουστούν γέννη. Γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι πήραμε την απόφαση αυτή της εμπλοκής του ΝΑΤΟ ώστε να έχουμε την βεβαιότητα τουλάχιστον. Ότι δεν θα εγκαταληφθεί η Ελλάδα από όλους τους άλλους και να γίνει μια αποθήκη ανθρώπων. Πρέπει τώρα να πια πάμε... δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τώρα πια θα είναι εκεί, θα λένε στην Τουρκία και το φυλακή σταματήστε τους ανθρώπους να μην πνιγούν στα σύνορα και όσοι θα διασώζονται
θα επιστρέφουν, δεν θα παραπροωθούν, θα επιστρέφουν με τη συμφωνία αυτή που υπάρχει. Και κάποιοι εξ αυτών, και όσους αντέχουμε, όσους μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με την ανθρώπινη διάσταση που η Ελλάδα όσους πάντα έχει αποδείξει. Κοιτάξτε κάτι. Αντέχουμε 200-300 στη Μυτιλήνη να έχουμε. Αντέχουμε να βάλουμε στο relocation center για 4 μέρες. Συνολικά η χώρα πόσους αντέχει? Εγώ θεωρώ ότι... Δεν πρέπει να υπάρξει ένας κεντρικός κυβερνητικός σχεδιασμός. Γύρω στους 10.000 πρόσφυγες και μετανάστες μπορούμε σε... να τους αντέξουμε και να τους περιποιηθούμε όπως πρέπει για να τους παρέχουμε τα που πρέπει. 10.000 την ημέρα πήγαινε. 50.000 δεν είχαμε πει, δεν είχαμε δεσμευτεί ότι θα κρατήσουμε. Προσέξτε, για να καταλάβουμε τι λέμε, τι εννοούμε relocation center, τι εννοούμε hot spot. Αυτά είναι τα προσωρινά μέσα. Μα τι relocation, θα κλείσουν τα σύνορα. Μα τα σύνορα θα κλείσουν προς τα δυτικά. Από κάποιες χώρες. Είναι ανοιχτά και προς τα ανατολικά. Να επιστρέψουν. Από τις συμφωνίες που υπάρχουν. Και προς τα δυτικά από χώρες που απορροφούν. Έτσι. Η Γερμανία δεν είπε ότι δεν έχουμε κανέναν. Η Γαλλία δεν είπε ότι δεν έχουμε κανέναν. Η Ιταλία δεν είπε ότι δεν έχουμε κανέναν. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν οι συνεργασίες για την τελική διευθέτηση του θέματος μετά το 24ωρο στα hot spot και τις 72 ώρες στα relocation center, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να οδηγηθούν. Πόσους πρόσφυγες έχει πάρει η Γερμανία από την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, μέχρι σήμερα? 461, είπε ο κ. Παυραμόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν φύγει 461 συνολικά από τους 160.000 που έπρεπε ήδη να έχουν μετακινηθεί. Σε όλες τις χώρες. Σε όλες τις χώρες. Και έστειλε και επιστολή ο κ. Παυραμόπουλος, την οποία έχει προαναγγείλει εδώ. Ναι. Λοιπόν, από το 1 εκατομμύριο που περάζαν στην Ελλάδα, πού είναι? Εγώ σας λέω τώρα για το επίσημο. Δεν ξέρω πού είναι το 1 εκατομμύριο. Πες μου το εκατομμύριο. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω πού είναι. Μπορεί κάποιοι να είναι. Πέρασαν, δεν μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν φύγει. Πάντως δεν είναι στα Πατήσια. Εγώ λέω για το επίσημο. Κάποιοι είναι και στα Πατήσια. Κάποιοι είναι και στην πλατεία Βικτόρια. Κάποιοι φύγαν κιόλας και ήταν ανοιχτά τα σύνορα. Τώρα θα κλείσουν τα σύνορα. Τώρα, άμα κλείσουν τα σύνορα και οι 160.000 που δεν έχουν πάει στις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης. Εμείς θα φροντίσουμε τώρα αυτοί που έρχονται να καταγράφονται κανονικά. Να ξέρουμε ποιοι είναι, να τους έχουμε για τις ώρες που θα τους έχουμε στην Ελλάδα με ανθρώπινες συνθήκες και να ξέρουμε που πάνε. Δηλαδή αυτοί που έρχονται μέχρι τώρα δεν καταγράφονται κανονικά? Έχουν δίκιο όσοι λένε ότι εδώ μπορεί να περάσει οποιοδήποτε στη χώρα? Ακούστε κάτι, υπήρξαν εποχές που κάποιοι περάσανε και δεν υπήρχαν υποδομές να καταγραφούν χωρίς την ευθύνη της Ελλάδος. Έτσι δικαιολογείται όμως όσους... Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Πάνο Καμένο. Θα πάω στους συμπολίτες μας για να θέσουν ερωτήματα. Πριν από αυτό, κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω αν διαβάσατε στην προσωπική ιστοσελίδα της Ζωής Κωνσταντοπούλου την αναφορά της σε ένα διάλογο με τον Πρωθυπουργό, όπου λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι τον ρώτησε ποιον θα κάνει Υπουργό Άμυνας, ναι, και αν θα κάνει εσάς, και ότι εκείνος απάντησε δυστυχώς. Και εκείνη έκλαψε. Αυτό δεν το έλεγε. Αυτό δεν το έλεγε. Όχι, εγώ με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαμε... Ποιο είναι το σχόλιο σας? Όταν είδα στο κόκκινο χαλί, πάντως που την υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο Άμυνας, δεν μου το είπε αυτό. Όχι, ότι το δυστυχώς το είπε ο Πρωθυπουργός για σας. Δεν μου το μυστηρέθηκε αυτό. Θα περιμένω το άλλο βιβλίο που έχει και συνέχεια στο σενάριο αυτό της επιστημονικής φαντασίας. Να σας πω κάτι. Τη σχέση μου με τον Πρωθυπουργό την έχουν αμφισβητήσει από το 12 πάρα πολύ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση δύο ανθρώπων που πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα σε ένα σάπιο σύστημα της μεταπολίτευσης. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με εμπιστεύεται απόλυτα. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχουμε διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, αλλά προχωράμε μαζί και με δημοκρατικό διάλογο συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο με τον Πρωθυπουργό, αλλά και με τα άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει μια άριστη συνεργασία. Επομένως θα πάτε μέχρι τέλους μαζί? Θα πάμε μέχρι τέλους. Και εκεί που θα διαφωνούμε, θα διαφωνούμε. Εκεί που θα έχουμε αντίθετη γνώμη, θα ψηφίζουμε αντίθετα. Και πάντως δεν σας βλέπω να κάνετε κριτική σε τίποτα. Κοιτάξτε κάτι. Ακόμα και στην καθυστέρηση. Στο Μέγαρο Μουσικής. Ακόμα και στην καθυστέρηση των hot spots. Ναι. Δεν είπατε λέξη. Μα δεν καθυστερούν τα hot spots. Δέκα ερωτήματα.
Αστειεύεστε. Μήνες. Αυτά που αναλάβαμε εμείς, σας λέω τώρα. Είπα ότι καθυστέρησαν, αλλά. Να πω δηλαδή εναντίον του κ. Μουζάλα, ο οποίος ο άνθρωπος έτρεχε αριστερά-δεξιά με 10 άτομα προσωπικό. Αν ψηφίσετε αντίθετα σε κρίσιμα νομοσχέδια, θα πέσει κυβέρνηση. Θα σου πω. Υπήρχαν, θα ρίξετε την κυβέρνηση. Υπήρχαν αν κρίνετε ότι το πρόγραμμα στο ασφαλιστικό Φερρυππίν δεν σας ταιριάζει. Μα δεν θα το αφήσουμε να πάει μέχρι εκεί. Θα συζητήσουμε, θα διαλεχτούμε, θα αποφασίσουμε. Άρα στα κρίσιμα νομοσχέδια θα στηρίξετε την κυβερνητική πολιτική. Θα συναποφασίσουμε. Μπορεί να διαφωνήσει σύμφωνο συμβίωση. Θα συναποφασίσουμε και θα καταθέσουμε μαζί. Έχετε υπόψη σας ότι η συνεργασία, η πολιτική υπάρχει. Και πολιτικός διάλογος υπάρχει και διαφωνίες υπάρχουν. Και καταφέρνουμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Δεν συμφωνούμε από την αρχή στα πάντα. Είναι λογικό αυτό. Πάντως εδώ έχει ξεσηκωθεί μισή Ελλάδα. Είναι ξεσηκωμένοι οι αγρότες. Είναι ξεσηκωμένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιστήμονες. Κάτι δεν πάει καλά με την κυβέρνηση. Αφήστε να πάει το ασφαλιστικό. Να δούμε την τελική του φάση, να δούμε τι θα γίνει με την τελική φάση, πώς θα έρθει να ψηφιστεί. Δεν μπορεί να καλύτερα, θα δείτε. Καλύτερα. Εγώ σας λέω κάτι και γράψτε το σε αυτήν την εκπομπή του Ενικού που μιλάμε. Η διαπραγμάτευση θα έχει τελειώσει πριν το Πάσχα. Και θα έχει δοθεί και λύση για την Ελλάδα. Το Πάσχα το δικό μας εννοείται. Και το καθολικό. Είναι το Μάιο. Και το καθολικό. Το καθολικό είναι 7 του μηνός, δεν είναι. Η Τρόικα έρχεται την άλλη εβδομάδα, δηλαδή. Αυτό που ακούσαμε σήμερα. Εγώ σας λέω ότι πριν από το καθολικό Πάσχα θα έχει διαφανή τελική λύση, η οποία θα είναι, δυστυχώς για κάποιους που αντιπολιτεύονται, πολύ καλύτερη από αυτή που όλοι πιστεύουν. Η ιστορία δεν το δείχνει αυτό πάντως. Η ιστορία δείχνει πάντως ότι η Τρόικα πάντα στα χειρότερα του πάρει. Και θα είναι τελική λύση και θα έχει και διαγραφή του χρέους. Εσείς μιλήσατε για εκλογές. Διαγραφή όχι. Θα έχει διαγραφή. Όχι διαγραφή, ρύθμιση. Η αναδιάρθρωση. Επιμήκυνση. Αναδιάρθρωση. Πάντως θα υπάρχει λύση για το θέμα του χρέους. Μην λέτε διαγραφή, είναι. Η δήλωσή σας. Έχει διαγραφεί η λέξη διαγραφή. Ακούστε κάτι. Αυτή ήταν προεκλογική σας λέξη. Αν είναι η επιμήκυνση και άτοκη ή με πολύ μικρό επιτόκιο για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό χρέους, όταν σας το έλεγε ο Σαμαράς, θυμάστε πώς φωνάζατε. Και ο Στουρνάρας επίσης. Ακούστε, όταν μιλούσε ο Σαμαράς για επιμήκυνση, λέγατε ότι αυτά είναι... Ο Σαμαράς δεν κατάφερε ούτε ένα από τους στόχους που είχε βάλει. Αυτή η κυβέρνηση, με όλη αυτή τον πόλεμο που γίνεται, μέχρι τώρα έχει καταφέρει όλους τους στόχους. Σας λέω λοιπόν και σας διαβεβαιώνω ότι θα υπάρχει τελική λύση. Εμείς όταν δεν έχουμε τη λαϊκή εντολή τη ζητάμε. Δεν είχαμε τη λαϊκή εντολή και το καλοκαίρι κάναμε εκλογές. Αυτά τα οποία κάνουμε τώρα αν νιώσετε, είναι δεν μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που κάναμε τότε. Αν νιώσετε ότι δεν ξαναέχετε τη λαϊκή εντολή εσείς που άκουσα να ζητήσετε, δηλαδή για εκλογές την περασμένη Κυριακή. Δυστυχώς θα διαψεύσουμε και σας λέω ότι μέχρι τον Πάσχα το καθολικό και πάντως πολύ σύντομα, αν είναι μέσα στο Πάσχα ή λίγο μετά ή λίγο πριν, θα υπάρχει τελική λύση και θα δείτε ότι αυτή η λύση θα είναι η αρχή της εκτόξευσης της χώρας με νέα δεδομένα. Δηλαδή, γιατί κάνατε αυτή τη δήλωση για τις εκλογές την περασμένη Κυριακή στη Real News? Ήσασταν σε συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα? Θέλατε να στείλετε μηνύματα? Ερωτήθηκαν σε συγκεκριμένο ερώτημα και απάντησε με συγκεκριμένη απάντηση. Καλά, όμως η απάντησή σας ξέρατε ότι θα ήταν αυτή που θα προκαλούσε μέγα θέμα. Εγώ απάντηση την έδωσα ολοκληρωμένη. Λοιπόν, πάμε στους συμπολίτες μας. Και ο κύριος Δραγασάκης και πολλοί υπουργοί και σας άδειασαν, για να το πω έτσι, κάπως άκομψα την επόμενη μέρα. Πώς με αδειάζουν κάθε φορά και είμαστε συνέχεια μαζί. Εσείς θα μας το πείτε αυτό. Να σας πω κάτι. Μου θυμίζει σε μια γειτονιά που προσπαθούν όλοι να βάλουν σε ένα ζευγάρι φωτιά, αλλά το ζευγάρι είναι ενωμένο. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το ζευγάρι δεν χωρίζει εύκολα. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα, υπουργέ. Καλησπέρα. Φέρτε το μικρόφωνο πιο κοντά. Ρεκούμης Χαράλαμπος, λέγομαι, συνταξιούχος είμαι. Ήθελα να σας ρωτήσω για ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε ακριβώς στην πρώτη περίοδο της εκπομπής για το 25ο Ανατολικά, με συμβρινό εννοείται. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει από π.χ. Σοζάλ, Ετσεβίτ, Γιλμάζ, την άλλη πρωθυπουργό δεν τη θυμάμαι. Και Τσιλέρα. Συνεχίζεται και τρώει Τσιλέρα. Τανσού Τσιλέρα. Α, γιατί επέλεξε η αρμάδα του ΝΑΤΟ, που ήρθε εδώ να κάνει αυτά που είπατε εσείς, να κινείται στον 25ο ησημερινό, που ορίζει το μέσο του Αιγαίου? Έχει σχέση με αυτό που κατακρίνατε προηγουμένως για τα συμφέροντα των Τούρκων? Όχι. Δεύτερον. Να σε απαντήσω αυτό. Ναι. Ξεκάθαρα. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι το operation plan
αυτή τη στιγμή συζητείται σε στρατιωτικό επίπεδο. Όταν το operation plan της συγκεκριμένης επιχείρησης υπογραφεί και συμφωνηθεί από το στρατιωτικό διοικητή, ο ΣΑΚΕΡ, ο οποίος δίνει τις εντολές από το ΝΑΤΟ να ενεργήσει η δύναμη, θα οδηγήσει την ναυτική αυτή δύναμη ακριβώς στην περιοχή των operation που είναι ανατολικά των ελληνικών νησιών προς την ακτή της Μικράς Ασίας. Δηλαδή θα φύγει από τον μεσημβρινό τον 25ο που ορίζεται και θα πάει προς τα ανατολικά. Μόλις το operation plan είναι έτοιμο, ναι, θα πάει να ενεργήσει εκεί που ακριβώς έχει αναλάβει την ευθύνη. Βάσει αυτών που έχουν συμφωνηθεί. Βάσει αυτών που έχουν συμφωνηθεί. Το δεύτερο είναι ότι όπως είπατε... Πόσα θα κάνετε. Δεύτερο τελείωσε. Εντάξει. Το άλλο δεκτό, και για μας, και για μας δεν υπάρχει θέμα 25ου παραλίλου. Ελάτε. Τα ελληνικά χωρικά είδατε. Εσείς το αναφέρατε, το γράφει μέσα. Όχι, το... δεν αναφέρομαι εγώ. Ναι. Ούτε αναφέρεται πουθενά. Δεν υπάρχει λέξη τέτοια. Πουθενά. Δεν ξέρω, ακούστηκε αυτό το πράγμα. Γράφτηκε σε κάποια site. Το διάβασα κι εγώ. Α, εντάξει. Δεν είναι τίποτα επίσημο, δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο πράγμα. Ούτε βεβαίως να δεχόμαστε αν υπήρχε το πράγμα. Για μας δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Επομένως δεν υφίσταται και η ερώτησή μου. Λοιπόν. Είπατε... Όχι, καλά την κάνατε, για να μην υπάρχουν καθόλου σκιές. Είπατε ότι ανατολικά, τα ανατολικά νησιά δεν είναι στην περίπτωση που συζητάμε για την ακτική γραμμή των 6 έως 10 μιλίων. Σε κάποιο νησί ισχύει αυτό. Φερρυπίν, στο Πυθαγόριο της Σάμου ισχύει αυτό που λέτε. Και υπάρχει η μέση γραμμή. Και στη Μυτιλίνη και στη Χίο και στη Ναι, Βό. Αλλά προσέξτε, στο Καρλόβαση μπορεί να μην υπάρχει. Η Φερρυπίν, στην Ερεσό της Μυτιλίνης. Όχι, όχι, όχι. Στη Λέσβο μπορεί να μην υπάρχει. Ένα λεπτό. Το Καρλόβαση. Δεν θέλω να αντιδικήσω. Θέλω να ολοκληρώσω όχι, να καταλάβω. Το Καρλόβαση βρίσκεται ανατολικότερα από το Πυθαγόριο. Όχι, βρίσκεται δυτικότερα. Συγγνώμη, δυτικότερα. Ναι. Δυτικότερα. Αλλά το ανατολικό σημείο είναι εκείνο τη ξηρά, το οποίο καθορίζει τη μέση γραμμή, την ξηρά απέναντι. Θέλω να πω ολόκληρη την ερώτηση, να καταλάβετε τι ναι, λέω. Πέστε μου. Όταν διεκδικούμε και λέμε ότι εμείς, σαν Έλληνες, τα σύνορά μας είναι τόσο, άσχετα τι λέει η Τουρκία. Όπως το είπατε προηγουμένως εσείς, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η Τουρκία, το τι υποστηρίζουμε τα συμφέροντα τα δικά μας εμείς. Στο θέμα όμως, όταν έρθει η βάρκα που τις δρυπάνε στα ελληνικά ύδατα για να τους σώσουμε. Πώς θα πούμε ότι είναι στο δικό μας, γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα όταν λέμε πού είναι το. Δεν υπάρχει πάντα μεταξύ των νησιών ναι. και της Μικράς Ασίας. Πώς έχει συμφωνηθεί αυτό, δεν εννοώ. Να σας πω. Πάντα μεταξύ των νησιών μας και των ακτών της Μικράς Ασίας υπάρχει παντού μέση γραμμή. Όχι, δεν είναι παντού. Δεν υπάρχει απόσταση άνω των 24 μιλίων σε κανένα μέρος του Ανατολικού Αιγαίου. Υπάρχει των 12 που εννοούν αυτοί. Όλα αυτά θα πάνε προς τα εμείς δεν έχουμε, δεν τα διεκδικούμε, πάμε πάσος σε αυτά. Δεν υπάρχει σημείο, δεν πάμε πάσος πουθενά. Mm. Εμείς τις δικές μας κυριαρχικές υποχρεώσεις ασκούμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σας λέω μεταξύ των νησιών και στα σημεία εισόδου συνήθως είναι 4, 5, 10 μίλια το πολύ. Ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση. Στις ανατολικές πλευρές των νησιών. Ακριβώς. Ναι. Στις ανατολικές πλευρές των νησιών. Άρα δεν θα προκύψει και τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπετε τις τουρκικές ακτεωρούς και το ελληνικό λιμενικό σώμα ότι. Εγώ δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι ξέρετε. Πρέπει να κλείσετε. Ναι, ναι. Ελάτε. Πείτε την τελευταία φράση. Ότι όταν λέμε πού είναι τα σύνορά μας, είμαστε προχωρημένοι. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα. Όταν όμως είναι να δεχτούμε ένα πρόσφυγα, τότε εκεί πώς λύνεται, που δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει μέση γραμμή απόλυτα ξεκάθαρη. Και θέλω να σας πω κάτι. Με τους Τούρκους θα μιλάμε. Διατηρούμε το δικαίωμά μας επεκτάσεως βάσης της Διεθνούς Συνθήκης για τις Θάλασσες 12 μίλια. Ναι. Και κάποιοι στιγμή το αποφασίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Το όνομά σας. Καλησπέρα για μένα. Μαγκανάρης. Είμαι ταχυδρόμος. Ήθελα να σας ρωτήσω αν νομίζετε ότι η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να ζητήσει από το ΝΑΤΟ ή τον ΟΗΕ τη δημιουργία ενός ασφαλούς λιμανιού στη Συρία ή το Λίβανο, την Ιορδανία που είπατε ότι έχουμε ανοίξει παρτίδες, να μεταφέρουν από εκεί τα πλοία τα ελληνικά, τους πρόσφυγες, έτσι ώστε να φύγει η Τουρκία και οι δουλέμποροι από το μεταναστευτικό, να ζητήσει η Ελλάδα τα χρήματα τα οποία στρέφουν προς την Τουρκία και μια που πρόκειται να κλείσουν τα σύνορα όπως μας είπατε και όλα το δείχνουν αυτό, να έχει χρήματα η Ελλάδα να διαχειριστεί τη ροή των μεταναστών. Να σας πω. Όσον αφορά τις επιστροφές, οι οποίες
θα είναι υπό την προστασία βεβαίως. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους, η Ελλάδα πιθανώς να μπορέσει να πάρει μέρος στη μεταφορά των ανθρώπων αυτών. Θα σας θυμίσω ότι η Ελλάδα επανειλημμένως με την ακτοπλοεία της έχει πάρει μέρος σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Το έχουμε κάνει στη Λιβύη επανειλημμένως. Οι κριτικές, η ΑΝΕΚ, έχει διαθέσει επανειλημμένως πλοία που έχουμε πάει στη Λιβύη και έχουμε πάρει κόσμο. Ή έχουμε στείλει κόσμο. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να γίνει επαναπροώθηση, όχι επαναπροώθηση, μάλλον η μεταφορά των ανθρώπων αυτών, δεν είναι σωστή η λέξη επαναπροώθηση, στις περιοχές από τις οποίες ουσιαστικά έχουν φύγει, με μεγάλη χαρά θα συμβάλλουμε σε τέτοια επιχείρηση ανθρωπιστική και θα πάρουμε μέρος από τα κονδύλια. Δεν έγινε κατανοητός. Σας λέω ότι βγάζοντας με αυτόν τον τρόπο, βγάζοντας την Τουρκία έξω από το παιχνίδι και τους δουλέμπορους, τα χρήματα τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία για να διαχειριστεί το προσφυγικό, να τα καρποθεί η Ελλάδα. Να σας πω. Επειδή ακριβώς πρόκειται να κλείσουν τα σύνορα, όπως λέτε, θα πλημμυρίσουμε. Δεν θα πλημμυρίσουμε. Οι πρόσφυγες, το θέμα είναι να μην πλημμυρίσουμε. Θέλουν χρήματα, δεν θα έχουμε χρήματα. Θα στραφούν στο έγκλημα. Είναι ιδεώδη στροφή για το προσφυγικό, για το. Ακούστε δεν θα πλημμυρίσουμε, διότι με αυτή τη συμφωνία, από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί, δεν θα έχουμε τις ροές αυτές. Δεν θα πλημμυρίσουμε. Ότι θα κλείσουν τα σύνορα. Βλέπω τις χώρες. Εκφράσατε βεβαιότητα πριν. Σε ορισμένες χώρες, ναι, τους βλέπω πώς μιλάνε. Δυστυχώς το καταδικάζω. Αλλά τους βλέπω πώς μιλάνε. Υπάρχουν χώρες που το έχουν αποφασίσει τώρα. Για τα Σκόπια το λέτε αυτό, για ποιον? Και για τα Σκόπια μιλάω. Και για τη Βουλγαρία. Και για την Αυστρία μιλάω. Και την Ουγγαρία μιλάω. Είναι, αν τους ακούσετε πώς μιλάνε στα διεθνή φόρα, είναι ξεκάθαρο. Ότι θα τους πιέσουν να μην το κάνουν, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί πέρα, προσέξτε. Στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, ξέρετε πόσοι βρίσκονται. Είναι 2,5 εκατομμύριο μόνο, υπολογίζουμε, οι Αφγανοί. 2,5 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το βασικό είναι να μην έρθουν εδώ. Να παραμείνουν εκεί. Μάλιστα. Και να πάρει την ενίσχυση αυτή η Τουρκία για να τους κρατήσει. Αυτή η συμφωνία που κάναμε αποτρέπει το να έρθουν εδώ. Καλησπέρα. Το όνομά σας και το ερώτημα. Γιάννης Παντελάκης. Κύριε Υπουργέ, στις 19 Απρίλου 2012, μέσα από τη Βουλή, κατηγορούσατε την τότε κυβέρνηση πως παρέδωσε τον ορυκτό πλούτο σε διατάξεις των δανειστών για να μπορέσουν αργότερα να τον κατασχέσουν τα αφεντικά της Τρόικας, της κυρίας Μέρκελ, του Τέταρτου Ράιχ. Κατηγορώντας παράλληλα πως ήταν εθνικό έγκλημα πως δεν αποδέχτηκε η τότε κυβέρνηση τη ρώσικη και ισραηλινή προσφορά για διαχείριση ορυκτού πλούτου που θα διασφάλιζε θαλάσσια ασφάλεια από τη Ρωσία, από το ρωσικό στόλο και εναέρια από το Ισραήλ. Γιατί λοιπόν εσείς δεν προχωρήσατε όταν ήρθατε στην κυβέρνηση στη συγκεκριμένη στροφή προς τη Ρωσία και σε αυτή τη συμφωνία, παρά καταδεχθήκατε και να πω παραδώσατε κι εσείς. Όχι τον ορυκτό πλούτο, γιατί ο ορυκτός πλούτος πάλι μπήκε στο σιρτάρι. Παρακάτσατε και συμφωνήσατε και μπήκατε σε διαπραγμάτευση με το Τέταρτο Ράιχ και με τα αφεντικά της Τρόικας. Και δεν κάνατε εσείς την επιλογή αυτή, ώστε να φτιαχτεί μια ισχυρή συμμαχία Ρωσία-Ισραήλ, που θα διασφάλιζε και την είχατε αναλύσει τότε στο Κοινοβούλιο πολύ σαφέστατα. Θα διασφάλιζε και τον ορυκτό πλούτο και επιτέλους να βλέπαμε και τα κέρδη μας, αλλά και ίσως μια συμμαχία καλύτερη από αυτή που πάει να γίνει τώρα, με μια Τουρκία που εκβιάζει συνεχώς. Που απειλεί πως αν δεν της δώσουν τα λεφτά θα στείλει 15.000 νεκρά παιδιά στο Αιγαίο, που αμφισβητεί βραχονισίδες ελληνικές, που λέει στον Γερμανό Ναύαρχο ότι δεν θα ονομάζεις Αριστοτέλη και Πλάτωνα τις βραχονισίδες και τις περιοχές που θα περιπολεί το ΝΑΤΟ, αλλά θα τις λες Α1, Α2, Α3. Πού τα λέει, αυτά είναι άλλα επιστημονικά δεδομένα που λέτε τώρα. Έχουμε αποδεχτεί. Το ξεχάσαμε να το ρωτήσουμε. Αυτά είναι βέτο της Τουρκίας τα οποία τα έχουμε αποδεχτεί ή αν δεν τα έχουμε αποδεχτεί, έχουμε συγγύσει. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Αυτά που λέτε τώρα δεν υπάρχουν πουθενά. Έχω εδώ πέρα όλο τον σχεδιασμό. Έχει γραφτεί αυτό που λέει. Καλά τώρα, το τι έχουν γράψει δεν λέει. Ελάτε, εγώ ευχαρίστω, είστε Έλληνας πολίτης. Βεβαίως. Ελάτε μετά να σας δείξω απόρριτα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτά γράφονται σε διάφορα περίεργα site, τα οποία κάνουν σενάρια, και λυπάμαι που το λέω αυτό, σενάρια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα εθνικά συμφέροντα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έτσι. Ξεχάστε τώρα για το άλλο που μου είπατε. Εμείς προστατεύσαμε τον ορυκτό πλούτο. Ο ορυκτός πλούτος δεν αποτελεί μέρος διαπραγμάτευσης. Πουθενά. Τελείωσε. Αυτό που πήγε να κάνει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος να πουλήσουν τον ορυκτό πλούτο, τελείωσε με αυτή την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει ως εγγύηση ο ορυκτός πλούτος.
Γίναμε ξεκάθαροι. Ο ορυκτός πλούτος σε σχέση με την εξόρυξη του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, με ένα πετρέλαιο που φτάνει στα 26 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύει. Κάνει ασύμφορη την εξόρυξη αυτή τη στιγμή. Όταν θα έρθει η ώρα και οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει, θα γίνουν διεθνείς διαγωνισμοί όσον αφορά τη σχέση με την Ισραήλ και με τις άλλες χώρες. Έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον αναγνώριση της ΑΟΖ. Θα δείτε τις επόμενες μέρες, και όχι μόνο σχέση με την Αίγυπτο που ξεκίνησα την σχέση αυτή και με το Ισραήλ, με συνεργασία με την Κύπρο και τις κοινές ασκήσεις που γίνονται. Θα δείτε και με την Ιταλία τι συμβαίνει. Εμείς λοιπόν με τον καθορισμό της ΑΟΣ και τη δημιουργία των οικοπαίδων εκείνων που δεν υπάρχουν αυτοί στο σχεδιασμό, υπάρχουν του Ιωνίου και του Πατραϊκού κτλ. Θα προχωρήσουμε βεβαίως σε διεθνείς διαγωνισμούς προκειμένου το όφελος το έχει η Ελλάδα. Η δική μου, αν θυμάστε, η πρόταση. Μακάρι να πάω και ρωσικές εταιρείες να έρθουν και ισραηλινές εταιρείες να έρθουν και αμερικάνικες εταιρείες να έρθουν και να μας κάνουν πρόταση και μαζί να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματα με ελληνικές εταιρείες και το ελληνικό δημόσιο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει αλλάξει. Αλλά με 26 ευρώ δολάρια το βαρέλι, δεν υπάρχει συμφέρον εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή. Όμως η διεθνή συνεργασία, όπως περιγράψαμε προεκλογικά, έτσι υπάρχουν και τώρα. Μία δεύτερη ερώτηση, πολύ σύντομη. Πρέπει επειδή μιλήσατε για εθνικά, για εθνικά σύνορα και τα υπερασπιστήκατε και μάλιστα είπατε πως θα απαντήσουμε αν υπάρξει πρόκληση, θα ήθελα την άποψή σας ή μάλλον θα ήθελα να μου πείτε αν ασπάζεστε την άποψη του ίδιου του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης φέτος, που είπε ότι σε ερώτηση δημοσιογράφου ότι δεν ξέρω ότι έχουν η θάλασσα ή σύνορα. Διαβάζετε πολύ τις δηλώσεις Σαμαρά, λοιπόν. Όχι, δεν τις διάβασα. Ήταν live συνέντευξη του κύριου Πρωθυπουργού και είπε σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα σύνορα, είπε έχουν η θάλασσα σύνορα και δεν το ξέρω. Το έχει διευκρινίσει 10 φορές. Ακούστε κάτι. Άρα άλλαξε η άποψη. Εποχή Σαμαρά. Άρα άλλαξε άποψη. Η εποχή Σαμαρά. Και διαβάζετε πολύ δεξί, εξτρέμ που γράφει ο κύριος Μουρούτσης. Όχι, και ο κύριος κάνετε λάθος. Ήταν live συνέντευξη του κύριου Πρωθυπουργού. Αυτά. Ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν live συνέντευξη. Καταδικάστηκαν τον ελληνικό λαό και πλούτο παρελθόν. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν τους ακούει πια. Ήταν live συνέντευξη του κύριου Πρωθυπουργού. Αυτοί αποτελούν στα φαντάσματα του παρελθόντος. Θα εμφανιστεί κάποια στιγμή συνέδρος του Βενιζέλου, θα τον ξαναδούμε μπροστά μας, αλλά θα αποτελεί τη μειοψηφία του ελληνικού λαού. Ήταν live συνέντευξη πάντως του κύριου Πρωθυπουργού και προφανώς άλλαξε άποψη και είδε, κατάλαβε ότι έχουν σύνορα οι θάλασσες. Ευχαριστώ. Πολύ Σαμαρά διαβάζετε. Γεια σας. Κοντζαμάνης Γιώργος ονομάζομαι. Είμαι πρωτοετής φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καταρχήν συλληπιτήρια για τον πατέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στον Εύρο και στις δηλώσεις του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, του κυρίου Λαμπάκη, που καθώς καταγγέλει το σχέδιο της κυβέρνησης, όπως ο ίδιος λέει, για εγκατάσταση προσφύγων, λέει τρελά νούμερα, 6.000 ατόμων, στην περιοχή του Εύρου, η οποία έχει πληγεί και το γνωρίζουμε όλοι. Θέλω να μου πείτε αν κάτι τέτοιο ισχύει. Και επίσης θα θέλω να μου πείτε αν έχουν όντως ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς και ποια, από πού θα μπορέσουμε να πάρουμε πόρους η κυβέρνηση για να κάνει αυτές τις εγκαταστάσεις πραγματικότητα. Οι θέσεις των ανεξάρτητων Ελλήνων, και μιλάω σαν, όχι σαν υπουργός άμυνας, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, είναι ότι η περιοχή της Θράκης θα πρέπει να εξαιρεθεί από οποιαδήποτε μετεγκατάσταση προσφύγων. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Κανένας απολύτως σχεδιασμός. Το άκουσα και εγώ. Μας είπαν εν συνεχεία ότι είναι κάποιοι, λέει, από την ύπατη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Η Θράκη είναι μια ευαίσθητη περιοχή. Ζήτησα να κλείσει και η σχολή αστυνομίας της Ξάνθης που φιλοξενούσε κάποιους μετανάστες και πρόσφυγες. Η Θράκη θα τηρεί υπό την απόλυτη προστασία τη δική μας και δεν θα επιτρέψουμε κανένα κίνδυνο στη Θράκη. Ο κύριος Λαμπάκης επανειλημμένος κάνει διάφορες δηλώσεις και μετά τα μαζεύει και ζητάει συγγνώμη. Εμένα μου έχει ζητήσει τρεις φορές συγγνώμη. Ο κύριος Λαμπάκης θα πρέπει να καταλάβει ότι η Θράκη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη για να παίζει μαζί της. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε στη Θράκη οποιοδήποτε παιχνίδι. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Γεια σας και από μένα, Τζιάννακας Χρήστος ονομάζομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν αληθεύει ότι υπάρχει συμφωνία σπίτια που θα κατασκευθούν από τράπεζες θα μετεγκαταστούν οι μετανάστες. Καμία συμφωνία δεν. Καμία και δεν μπορούσε να υπάρξει τέτοια συμφωνία. Υπήρξε μία πρόταση από κάποιους μετανάστες οι οποίοι τις 3, 4, 5.000 ώρες θα μείνουν στην Ελλάδα προκειμένου να βοηθηθούν τα νίκια στα σπίτια, να δοθεί δυνατότητα να ενοικιαστούν με την επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δοθούν τα ενίκια σε ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανίκιαστα. Αυτό μάλιστα με την κυρία Σοφία Καλατζάκου
την πρώην υπουργό που είχε την έδρα στο Πανεπιστήμιο του Αμπουντάμπη, τη ζήτησε με μια επιστημονική ομάδα να δούμε πώς μπορεί να κερδίσει η ελληνική κοινωνία τους μετανάστες, τους οποίους τελικά θα κάποιους από αυτούς, έναν συγκεκριμένο αριθμό, θα τους αποδείχνουμε. Και μάλιστα υπήρχαν διάφορες ιδέες. Μια ιδέα ήταν να δοθούν ανίκες στα σπίτια μικρών ιδιοκτητών και μάλιστα οι ιδιοκτήτες αυτοί να μην φορολογηθούν κιόλας. Η δεύτερη ήταν η άποψη να τους δίνεται ένα κουπόνι να ψωνίζουν από την τοπική κοινωνία για να μπορούν να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες. Αυτά όλα αναφέρονται σε μετανάστες, οι οποίοι τελικά με αποδοχή της χώρας θα προσπαθήσουν να παραμείνουν και να ενσωματωθούν στην Ελλάδα. Όχι όμως. Για κόκκινα σπίτια και τράπεζες δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός και καμιά προοπτική τέτοια. Σας βεβαιώνω. Πάντως για την κατάσχεση, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, για την κατάσχεση σπιτιών δεν κάνετε κάποιο σχόλιο. Από το κανένα σπίτι στα Αγία Τραπεζίτη συζητάμε. Κανένα σπίτι στα Αγία Τραπεζίτη. Ξαναλέτε τώρα. Ναι, το ξαναλέω. Κανένα σπίτι στα Αγία Τραπεζίτη. Θα το παλέψουμε, το παλεύουμε και θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Ελπίζω να μην διαψευδείτε πάλι. Δεν έχω διαψευδεί, κύριε, μέχρι τώρα. Το όνομά σας. Μέχρι τώρα δεν έχω διαψευδεί. Καλησπέρα σε όλους. Χρήστος Τζουρμπατζίδης ονομάζομαι. Κύριε Υπουργέ, αρχικά ήθελα να κάνω άλλη ερώτηση, αλλά επειδή πήρα ασαφείς απαντήσεις, θα αλλάξω θέμα. Θα έρθω σε ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο είναι η ευρυστεχνία του ζωγράφου, η οποία έχει περάσει στο Υπουργείο Άμυνας, από ό,τι μαθαίνω, και έχει κατοχυρωθεί από εσάς. Αν τη θάψετε αυτή την πατέντα του ζωγράφου, που κατά κάποιο τρόπο λύνει το πρόβλημα της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα. Σε μένα μιλάτε, κύριε. Ποιος τον κάλεσε ζωγράφο? Μάλιστα. Ποιος τον κάλεσε ζωγράφο? Τι εννοείτε? Εγώ τον κάλεσα τον ζωγράφο. Ωραία. Μόνος μου. Και ήρθε με το Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Γιατί το λέτε αυτό το θάψιμο? Γιατί θάψατε την πατέντα? Γιατί τη θάβετε την πατέντα? Ποιος θάβει την πατέντα? Γιατί δεν την προχωράτε? Μα τι να προχωρήσουμε? Δεν την ξέρει ο κόσμος, το ξέρετε αυτό. Είχα πάει σε ένα που μιλάγαμε για ευρυστεχνίες. Εξηγήστε τι είναι αυτό. Η ευρυστεχνία του ζωγράφου. Εάν ακούσετε ένα λεπτό να εξηγήσουμε, ένα λεπτό να καταλάβετε κάτι. Όταν αναλαμβάνει κάτι το Υπουργείο Άμυνας, έχει και ένα λόγο εθνικό που το αναλαμβάνει και απόρριτο. Πολύ ωραία. Η ευρυστεχνία του ζωγράφου, θέλετε να αναφερθείτε εσείς τι είναι? Να την εξηγήσετε, που είστε και υπουργός. Πείτε μια κουβέντα. Είναι μια συσκευή η οποία παράγει σχεδόν άφθονο ρεύμα με κατανάλωση νερού και λειτουργεί καλύτερα με το αλκαλικό νερό. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής η πατέντα αυτή έχει περάσει στο Υπουργείο του κυρίου Καμένου, ναι, και δεν έχει προχωρήσει. Λέτε. Η οποία πατέντα. Εσείς μιλάτε με τον κύριο ζωγράφο? Έχω κάποιες επαφές. Μπράβο, ναι. Και σας είπα ότι δεν έχει προχωρήσει. Εγώ το βλέπω. Δεν μου μίλησε ο κύριος ζωγράφος. Αφήστε λοιπόν. Ο κύριος ζωγράφος έχει μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπό σας, γιατί την κατοχυρώσατε. Αφήστε λοιπόν τον κύριο ζωγράφο. Αλλά να μιλήσει. Για μένα, σαν Έλληνα, θέλω να τη δω, να μπορώ να πάω να την αγοράσω. Με 80 ευρώ. Όχι, και δεν την αγοράσετε. Θα τη χρησιμοποιείτε για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Να το πω έτσι ξεκάθαρα. Εάν δουλέψει. Ο κύριος ζωγράφος είπε ότι θέλει να τη δίνει στον ελληνικό λαό. Εάν κάτι προχωρήσει, μακάρι, θα είναι μια τεράστια έρευνα που έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός. Πολύ ωραία. Μια εξαιρετική έρευνα η οποία έχει δύο χρήσεις. Μία πολιτική χρήση και μία στρατιωτική χρήση. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να διευκολύνουμε τη δουλειά του κυρίου ζωγράφου. Ωραία. Για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική λύση θα κάνει ο κύριος ζωγράφος αυτό που πιστεύει. Για τα θέματα που έχουν να κάνουν με στρατιωτική κρίση θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε εμείς, σε συνεργασία με τον κύριο ζωγράφο, και δεν θα σας το ανακοινώσω εδώ πέρα. Αυτή η πατέντα όμως έπρεπε να περάσει από το Υπουργείο σας για να κατοχυρωθεί, κύριε Καμένο. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Μάλιστα, όταν σας λέω ποια γιατί δεν βγαίνει. Ποια πατέντα, δεν είναι. Ακούστε κάτι. Αυτά που λέτε είναι συνεργασία. Επί της ουσίας. Το Υπουργείο Άμυνας δεν πατεντάρει τίποτα. Κατοχυρώνει όμως την πατέντα. Καμία κατοχύρωση δεν είναι. Που είναι ένα βήμα. Καμία κατοχύρωση δεν γίνεται. Ο κύριος ζωγράφος ήδη έχει κάνει όλη την προεργασία μαζί με την Ένωση Φυσικών. Έχει πατενταριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συγκεκριμένη συσκευή. Και όσον αφορά τη στρατιωτική του πιστοποίηση, θα γίνει όταν φτάσουμε σε σημείο να μπορεί να γίνει στρατιωτική χρήση. Αυτό που κάνετε τώρα, να το αναφέρετε δημόσια, ναι, δεν είναι το καλύτερο που κάνετε. Ο κύριος ζωγράφος, ξέρετε τη θέση του κύριου ζωγράφου? Ο κύριος ζωγράφος είναι υπό τη δική μας προστασία. Τι ξέρετε τη θέση του για αυτή την πατέντα, τη δικιά του ουσιαστικά. Και εσείς μου μεταφέρετε ένα αναλλακτικό μήνυμα. Είναι υπό την προστασία μας ο κύριος ζωγράφος. Και αν λυπάμαι που κάθεται και μιλάει σε εσάς και τον βγάζετε έτσι δημόσια. Δεν μίλησε προσωπικά σε μένα, μίλησε σε ανακοινώσεις. Ο κύριος ζωγράφος είναι υπό τη δική μας προστασία και συνομιλία. Και ο κύριος ζωγράφος, μακάρι να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο έχει ανακαλύψει σε επίπεδο πρώτης, αν θέλετε, πατέντας, να μπορεί να είναι σε μεγάλο επίπεδο και να βοηθήσει και την Ελλάδα και βεβαίως... Κύριε Καμένο, λυπάμαι, να πάμε και μια σαφή απάντηση άλλη μια φορά. Μην κουνάτε το κεφάλι σας. Άλλο ερώτημα? Όχι. Από τους συναδέλφους,
Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα απλώς για το αν θεωρείτε ότι μετά το τέλος, αν η αξιολόγηση που θα τελειώσει όπως είπατε πριν το Πάσχα των Καθολικών, σημαίνει και την επιστροφή σε μια πολιτική σταθερότητα. Διότι θα ξέρετε κι εσείς τα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν για εκλογές, οικουμενική, ειδικού σκοπού, δεν ξέρω τι άλλο. Και ένα ερώτημα θα κάνω εγώ για τα κανάλια πριν κλείσω. Σε οικονομική σταθερότητα, σε πολιτική σταθερότητα και σε εθνική ανάταση. Κύριε Πρόεδρε, κανάλια. Γιατί 4 και όχι 104. Γιατί επίσης προκυρήσεται ο διαγωνισμός σε δόσεις. Θέλω να σας πω ότι αυτό, δηλαδή το να λες ότι κάνω 4 διότι θέλω τα κανάλια να είναι υγιή και η πίτα σηκώνει μόνο 4, προϋποθέτει ότι ανοίγεις και όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Και ο άλλος σήμερα ακούω, με 2,5. Γιατί σήμερα ακούω ότι εκτός από τα 4 θα υπάρξουν και θεματικές άδειες. Αλλά κανείς, πανελλήνιες θεματικές, αλλά κανείς δεν λέει ούτε πόσες θα είναι, ούτε πώς θα γίνει η διαδικασία, ώστε να έχουν όσοι ενδιαφέρονται μπροστά τους όλο το τοπίο και να μπορούν να αποφασίσουν. Το 4 ήταν κάτι το οποίο το συζητήσαμε πολύ και εγώ ήμουν από εκείνους που το πιστεύω το 4 ότι πρέπει να υπάρχει. Γιατί? Πιστεύετε ότι πρέπει να κλείσουν κάποια κανάλια, γιατί? Όχι, πιστεύω ότι τα κανάλια πρέπει να μην υπάρχουν προκειμένου να εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα πέραν της επιβίωσης. Και πώς θα το διασφαλίσετε αυτό? Να σας πω. Με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Η διαφημιστική... Αυτός που θα έρθει να το πάρει, πώς θα διασφαλίσετε και θα δώσει τα περισσότερα χρήματα ότι δεν θα έχει άλλα συμφέροντα? Η διαφημιστική πίτα είναι συγκεκριμένη και τα έζω των κανάλιων συγκεκριμένα. Τα κανάλια όταν τα οποία το κύριο να επιβιώσουν... κριτήριο σε ένα διαγωνισμό είναι ποιος θα πλειοδοτήσει. Ναι. Πώς μπορείτε να ξέρετε τι συμφέροντα κρύβει αυτό? Αυτός ο οποίος θα δώσει τα περισσότερα θα έχει την οικονομική δυνατότητα να το στηρίξει το κανάλι. Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Αυτό και αναφέρουμε ιδιαίτερα. Που λέτε, αυτό είναι υγεία. Σε δημοσιογράφους. Αυτό είναι υγεία για τα κανάλια. Αυτό είναι αρρώστια που γίνεται τώρα. Η υγεία για τα κανάλια είναι να είναι κερδοφόρα. Ναι, μου λέτε, όχι κάποιος ο οποίος έχει πολλά χρήματα από άλλες δραστηριότητες. Πόσοι δημοσιογράφοι να μπορεί δεν να πληρώνονται οικονομικά. Με μαύρα 500 αυτή τη στιγμή? Δεν το ξέρω. Πόσοι δημοσιογράφοι δεν πληρώνονται από τρίτες πηγές? Εγώ επειδή αυτή τη στιγμή προχωρήσαμε και σε μια έρευνα με κάποιους δημοσιογράφους που φέρονται να βρίσκονται σε κάποιες μικρές εφημερίδες, ναι, και οι οποίοι συνήθως αναλαμβάνουν και τις επιθέσεις προσωπικές. Το 4. Σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που ζουν με ένα 500 μαύρο και έχουν και πολλοί τεχνικοί οι οποίοι πληρώνονται με κάποια μαύρα λεφτά και υπάρχουν και πολλοί που δεν πληρώνονται καθόλου. Υπάρχουν να... ακόμα μαύρα λεφτά με τα capital controls? Κάποιοι έχουν μαύρα λεφτά να δίνουν, φαίνεται. Ναι, μπορεί. Έτσι. Δεν αντιλέγω. Ή κάποιοι δίνουν μέσω άλλων εταιριών. Ξέρετε όμως εσείς είστε υπουργός της κυβέρνησης. Δηλαδή υπάρχει ένα λεπτό τώρα. Είναι δυνατόν ο εμφανίζεται στο Υπουργέ, είστε υπουργός της κυβέρνησης. Αυτό σας λέω. Αφού τους ξέρετε αυτό... γιατί τους αφήνετε? Μα μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες. Αυτό σας λέω. Σε έρευνα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά να γυρίσουμε στο κεντρικό μας λοιπόν, θέμα. Ναι. Το κεντρικό γιατί θέμα είναι 4 κανάλια και όχι 5 ή 6 ή 7 ή 8. Η διαφημιστική πίτα και πόσα θεματικά δεν επιτρέπει σε 6 κανάλια ενημερωτικά και θα να μπορούν να ζουν και θα επιτρέπει σε 14. Γιατί εγώ ακούω ότι θα δώσει το 8 θεματικές. Αν αυτό ισχύει, 4 και 8 ίσον 12 πανελλήνιοι. Δεν έχει τέτοια ανακοίνωση ακόμα. Έτσι ακούω, έτσι κυκλοφορεί. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει η απόφαση. Πόσα θα είναι? Εγώ ξέρω ότι θα το ανακοινώσετε 4... πριν γίνει ο διαγωνισμός. 4 ενημερωτικά κανάλια. Αυτό όχι ενημερωτικά. Αυτά είναι 4 γενικού περιεχομένου. Γενικού περιεχομένου. Που θα έχουν και ψυχαγωγία και ενημέρωση. Θα έχουν σε πανελλαδικές. Ναι, αλλά άκουσα σήμερα και άκουσα τον κύριο Σπίρτζη να το λέει στην κρατική τηλεόραση. Εγώ δεν το έχω ακούσει ακόμα. Το άκουσα από τον κύριο Σπίρτζη που είναι ένας εκ των συναρμοδίων υπουργών. Να σας απαντήσω, ότι θα υπάρξουν και είναι... θεματικά κανάλια. Εγώ ξέρω ότι. Δεν πρέπει να μάθουμε πριν γίνει ο διαγωνισμός για τα 4 συζήτηση... και πόσα θεματικά θα υπάρξουν. Μία συζήτηση που έχει γίνει για 2 ψυχαγωγικά. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να σου πω που συμμετείχα σε μια συζήτηση. Ναι. Δεν έχω αυτή τη στιγμή συζητήσει ακόμα για αυτό το θέμα, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω για αυτό που είπε ο κ. Σπρίτζης. Η δική μου θέση πάντως, αν θέλετε τη θέση τη δική μας, είναι ότι ναι, στα 4 κανάλια αυτά, τα οποία θα είναι τα γενικά και θα έχουν ενημέρωση και ψυχαγωγία, από εκεί και πέρα, όπου υπάρχουν δυνατότητες να υπάρχουν υγιή κανάλια, είτε ψυχαγωγικά, είτε άλλου είδους, θα πρέπει να είναι ανάλογα με την δυνατότητα επιβίωσή τους και να μην εξαιρούνται από άλλου του συμφέροντα. Συμφέροντα δηλαδή τα οποία συνδέονται είτε με. Αυτό με ποιο τρόπο θα το εξασφαλίσει? Εταιρείες που ασχολούνται με το δημόσιο είτε που ασχολούνται με τις πολιτικές αποφάσεις. Θα βάλετε περιορισμούς στο ποιος θα μπορεί να μετάσχει?
Στο διαγωνισμό δεν έχω δει στο νόμο να υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Νομίζω ότι... Δηλαδή σε αντίθεση με το βασικό μέτοχο της περίοδου διαγωνισμός... Καραμαλή, σε αντίθεση με το βασικό μέτοχο της περίοδου Καραμαλή, ο δικός σας νόμος δεν έχει τέτοιους περιορισμούς, λέει ο πλειοδότης. Ναι, αλλά ο πλειοδότης μπορεί να είναι αυτός που θέλει να παίρνει κρατικές προμήθειες. Άκουσα πάρα πολύ και κάποιες φημολογίες για Τούρκους, οι οποίοι ήταν με τις φωτογραφίες του να πάρουν κανένα και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι φημολογία, έδωσε συνέντευξη ο Τούρκος. Και τι είπε? Ότι έχει συμφωνήσει, λέει, να διεκδικήσει κανάλι στην Ελλάδα. Και ότι το είπε στον Πρωθυπουργό και του είπε. Καλά, το είπε στον Πρωθυπουργό, δεν έγινε σημασία. Ευπρόσδεκτος. Ευπρόσδεκτοι θα είναι πρώτα απ' όλα αυτοί οι οποίοι θα μπορούν να αποδείξουν ότι αυτά τα κανάλια θα λειτουργούν με κανόνες επιχειρηματικούς και κανόνες της ενημέρωσης που θα ακολουθούν την διοντολογία. Και αυτή είναι και η θέση δική μου. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να οι άνθρωποι που εργάζονται στα κανάλια να πληρώνονται και είναι σημαντικό... Πάντως τώρα αφού από τα 8 θα πάτε σε 4... Ακριβώς, άμα κλείσουν 4 κανάλια θα δεν θα πληρώνονται, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε όμως, υπάρχουν και κανάλια τα οποία λειτουργούν για άλλους λόγους. Ναι, αλλά έχουν εσείς, αναλάβει εργολαβικά συγκεκριμένες αποστολές. Αλλά εσείς ως κυβέρνηση κάπως θα έπρεπε να το θωρακίσετε αυτό. Βέβαια, όταν λέτε συγκεκριμένες αποστολές, τι εννοείτε? Πολιτικής παρέμβασης αποστολές. Πολιτικής παρέμβασης, επιθέσεις και ούτω καθεξής. Επομένως αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να κλείσουν όσα δεν είναι αρεστά πολιτικά. Κανάλια τα οποία υπάρχουν προκειμένου να χρηματοδοτούνται από σκοτεινές πηγές για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα και δεν έχουν επιχειρηματικό σχεδιασμό και κέρδος. Πώς θα το εξασφαλίσετε τώρα ότι αυτό δεν θα συμβαίνει? Πιστεύω ότι με τις τέσσερις άδειες αυτοί που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν, θα το πάρει. Διότι θα έχουν εξασφαλίσει και την υγιή λειτουργία. Τώρα, ότι θα πρέπει να μπουν και άλλοι κανόνες, εγώ συμφωνώ μαζί σας, ότι θα μπορούν να μπουν και άλλοι κανόνες και κανόνες εθνικού συμφέροντος. Είναι αντιληπτό. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ του να λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Ότι... Ναι, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως ξέρετε, δηλαδή, 50 κανάλια. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να βάζετε αριθμό για το πόσα κανάλια σηκώνει η αγορά. Αυτό το αποφασίζει η αγορά. Θα πληρώσουν τα δύο χρόνια τα κανάλια, μου απαντήσει μια ερώτηση. Θα πληρώσουν αυτά που χρωστούν τα κανάλια μέχρι σήμερα. Αυτό έπρεπε να έχει συμβεί ήδη. Ας αρχίσουμε από είναι δύο διαφορετικά θέματα. Θα πρέπει, είναι λοιπόν, άλλο θέμα, να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε. Ακούστε με και πετάξτε το αυτό που θα πω. Είναι άλλο θέμα το να λειτουργεί σωστά το τραπεζικό σύστημα και να μην παρεμβαίνει το κράτος προς όφελος των καναλιών ή όποιων μέσων ενημέρωσης στη σχέση τους με το τραπεζικό σύστημα. Και είναι άλλο θέμα το να λες, ενώ υπάρχουν αυτή τη στιγμή 8 πανελλήνια κανάλια, εγώ δίνω άδεια μόνο σε 4. Γιατί δηλαδή το μαύρο στο ιδιωτικό κανάλι είναι διαφορετικό από το μαύρο στην ΕΡΤ? Να πάμε σε κάτι, το οποίο καταγγείλατε. Σε κάτι αντίστοιχο. Οι κυβερνήσεις... Όχι, να απαντήσετε σε αυτό πρώτο. Λοιπόν, γιατί το μαύρο στην ΕΡΤ είναι διαφορετικό από το μαύρο στο ιδιωτικό κανάλι που θα κλείσει επειδή δίνεται μόνο σε 4 άδεια? Γιατί κάποια τα κανάλια αυτά, όπως είπατε, μέσω τραπεζών, από συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα... Λειτουργήστε το τραπεζικό σύστημα. Πήρανε να δάνεια κλείσουν, χωρίς να έχουν κάνει εγγύησεις. Μα κύριε Πρόεδρε, να κλείσουν επειδή χρωστούν. Όχι επειδή το αποφασίζει η κυβέρνηση. Πρώτα, επειδή είναι δύο διαφορετικά θέματα. Και δεύτερον, επειδή εξυπηρετούν με αλότρια μέσα, γιατί αν πάτε να πάρετε δάνειο σε ένα ριαλιού, δεν σας δώσουν. Ενώ κάποιοι άλλοι, με κλειστές εφημερίδες, παίρνανε δάνεια τεράστια, κατά τον τίτλο τους λέει, που δεν κατήχαν κιόλας. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και το δίνω μόνο 4 άδειες είναι άλλο θέμα. Είναι παράλληλο νομίζω. Και καταλαβαίνετε τη διαφορά. Πιστεύω ότι. Και νομίζω ότι αν ρυθμίζατε σωστά τους κανόνες του παιχνιδιού, του τραπεζικού σε σχέση με τα μίντια, η αγορά θα έκανε τις επιλογές της μετά. Σε αυτό έχετε δίκιο και νομίζω ότι αυτό γίνεται παράλληλα. Ξέρω ότι υπάρχουν εισαγγελικές έρευνες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε συγκλονιστικά αποτελέσματα. Ναι, αλλά και οι 4 άδειες θα οδηγήσουν σε μαύρο σε κανάλια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το μαύρο στην ΕΡΤ είναι άλλο και το μαύρο σε ένα ιδιωτικό κανάλι είναι άλλο. Δεν θα δουλέψουν κάποια άλλα όμως κανάλια που θα απορροφήσουν το προσωπικό αυτό με πολύ πιο υγιείς όρους? Για να δούμε. Προσωπικό μπορώ να προσθέσω. Η ζωή θα δείξει. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να πούμε και για ένα email που κυκλοφορεί. Πείτε μου, ναι. Επειδή η κυρία Μακρύ έχει πάρει όλους τους δημοσιογράφους. Α, έχετε δίκιο, το είχα σημειωμένο να σας ρωτήσω. Ναι. Για τη σύντηση των μεταναστών στα hot spots. Με πήρα δημοσιογράφος, ο οποίος συνήθως
με τον οποίο συνήθως έχουμε αντιπαράθεση και είμαστε και στα δικαστήρια και μου λέει: σε παίρνω τηλέφωνο γιατί με έχει πάρει Ραχήλ 50 φορές να βγάλω ένα δημοσίευμα. Λέει ότι δίνουμε απευθείας ανάθεση σε hot spot του φαγητά, σίτις κτλ. Απάντηση. Όσο και αν ψάξουν, δεν πρόκειται να γίνει απευθείας ανάθεση σε κανέναν. Θα γίνουν διαγωνισμοί με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή δυνατότητα στα νησιά να τροφοδοτούν τα hot spot, τα ντόπια πρώτα και με προτίμηση, και εν συνεχεία με διαγωνισμό κοινά αποδεκτών με τα ευρωπαϊκά στάνταρ, θα γίνει. Δεν πρόκειται να πάρει απευθείας ανάθεση κανείς όσο εμπλέκεται το Υπουργείο Άμυνας. Τώρα εδώ έχω πολλά μηνύματα για τα κανάλια, αλλά είναι ολόκληρη συζήτηση αυτή, ότι δεν είναι επομένως θέμα φάσματος, αλλά θέμα περιεχομένου, πολιτικού, με βάση αυτά που είπατε, και ότι ομολογείτε ότι δεν θέλετε κριτική. Και κάποιοι μου γράφουν ότι στις δημοκρατίες τους κανόνες τους βάζει η ανεξάρτητη ραδιοτηλεοπτική αρχή. Το να πηγαίνω με το παιδί μου στις εκλογές να ψηφίζω και να λέει ο κύριος Λυριτζής και οικονόμου ότι θα πρέπει να ντρέπεται το παιδί του για τον πατέρα του, ή πότε θα πάρει το ελικόπτερο να φύγει. Αυτό δεν το άκουσα. Με συγχωρείτε. Καταδικάστηκε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο για 15.000 ευρώ. Για 15.000 ευρώ. Και ξέρετε κάτι τώρα που κλείνουμε. Κάποτε. Πάντως δεν είναι όταν ξεκίνησε εδώ τώρα για να απαντήσουν. Ναι, ναι, ναι. Απαντήσουν από το πρωί. Δεν το ξέρω εγώ. Καταδικάστηκαν από το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Σας λέω λοιπόν. Ξεκίνησε η διαπλοκή να γράφει πρωτοσέλιδα. Θα φύγει η κυβέρνηση αυτή με ελικόπτερα. Μετά το άλλαξε. Θα φύγουν με τα αεροπλάνα τη γραμμή. Σήμερα, την Κυριακή δηλαδή, η διαπλοκή έγραφε. Θα φύγουμε ή θα κάνουμε ένα σχηματισμό. Βλέπετε λοιπόν ότι όσο υπάρχει έλεγχος στη διαπλοκή, μαζεύεται και αυτή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου. Ευχαριστούμε κυρίως εσάς που ξενυχτήσατε και απόψε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.